Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε 7 λεπτά μετά τις 2. Σήμερα είναι Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019. Ξεκινάμε ακόμα μία εκπομπή εδώ στο Λίμπερο, αθλητική εκπομπή. Είμαι ο Γιώργος Μπαϊράμης. Έχω δίπλα μου τον, παραδίπλα μου, τον Χρήστο Γιουβάνογλου. Εν αναμονή του Γιώργου Παναγιωτίδη. Σίγουρα δεν περιμένετε αυτή την εισαγωγή, είναι αλήθεια. Έτσι. Ναι, σίγουρα περιμένετε την εισαγωγή του Γιώργου. Ακριβώς ή του άλλου του Γιώργου, έτσι, όχι εμένα. Ναι. Τον είδα, μπήκε στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο. Έρχεται φουριός όμως, θα μας τα πει γι' αυτός όλα εδώ πέρα. Έτσι. Γιατί σήμερα ξεκινούν οι μάχες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το ξεκίνημα, την πρεμιέρα, ανοίγει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Θα ακολουθήσει ο Ολυμπιακός και έχουμε και τα παιχνίδια των ομάδων μας στο Europa League με Άρη, με ΑΕΚ και με Ατρόμητο. Γεια σου Χρήστο, έλειψε χθες. Ελπίζω να είσαι δυνατό σήμερα. Ναι. Σήμερα εν αναμονή και του μεγάλου παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με τον Άλιαξ. Εδώ είμαστε. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 5. Ναι, αυτό παρέλειψα να το πω, έτσι. Μέχρι τις 5. Θα δώσουμε όλα τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο όλων των ομάδων. Ακριβώς. Θα δώσουμε λίγο φυσικά παραπάνω από το ΠΑΟΚ, ναι, που έτσι είναι και σήμερα το παιχνίδι στις 8 η ώρα, έτσι. Στις 8 η ώρα ακριβώς, στο γήπεδο της Τούμπας. Με τηλεοπτική μετάδοση από το Open. Βέβαια, οι περισσότεροι πολλοί θα είναι και στο γήπεδο, θα είναι κατάμεστη. Έτσι, είναι μια Τούμπα η οποία είναι sold out. Έτσι. Και τα εισιτήρια τα οποία βγήκαν την Δευτέρα το πρωί είχαν εξαφανιστεί μέσα σε 7 λεπτά. Και βγήκαν και κάποια εξτρά εισιτήρια από επιστροφές των Ολλανδών εχθές. Και νομίζω μέσα σε 5 λεπτά εξαφανίστηκαν αυτά, κάπου εκεί. Ναι. Ποιος μάγκας μπόρεσε, κατάλαβε γρήγορα ότι υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια? Βγήκε ανακοίνωση για τα επιπλέον της επιστροφής ή απλά άνοιξε το σύστημα και ήταν κάποιοι ήδη μέσα και τα κλείσανε? Θα σε γελάσω, δεν νομίζω να βγήκε επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΟΚ. Νομίζω βγήκε από τα δημοσιογραφικά site του ΠΑΟΚ. Και όποιος είχε τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά στην ουσία, ακριβώς, κατάφερε να εξασφαλίσει και μια θέση στο γήπεδο σήμερα. Οπότε πόσα εισιτήρια έχουν διατεθεί για το παιχνίδι? Φυσικά είναι πάρα πολλά και τα διαρκείας, 22.000, έτσι. 22.154 είναι τα διαρκείας. Οπότε είναι λίγα τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί. 1.500 δώσανε νομίζω στους οπαδούς του Άλιαξ. Άρα. Και το κενό που πρέπει να υπάρχει είναι κρυζόνη. Γύρω στα 4.500 με 5. 5.000 νομίζω. Ναι. Τα οποία εξαφανίστηκαν μέσα σε 5 λεπτά. Είναι λογικό, 5.000 εισιτήρια. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά διαρκείας. Αυτά για τον. Θα τα πούμε συνέχεια τον ΠΑΟΚ αναλυτικά. Τι πρόκειται να δούμε σήμερα και με τα τελευταία νέα. Θα πάμε όμως σήμερα να κάνουμε και μια ανακεφαλαίωση, επειδή ξεκινάει και αυτή η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, όπως έχουμε πει, για την θέση της Ελλάδας στην UEFA. Πώς βαθμούς έχουμε, τι κυνηγάμε, ποιοι μας κυνηγούν, πού θέλουμε να τερματίσουμε κτλ. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολύ κομβική η φετινή σεζόν για την Ελλάδα, καθώς το σκηνικό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει από την επόμενη διετία, την σεζόν 21-22 συγκεκριμένα, και καθώς μπαίνει στη ζωή μας, όπως έχουμε πει, και μια νέα διοργάνωση, το Europa League 2. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις αυτό, αυτή την αλλαγή της UEFA, Χρήστο, αν τελικά θα βοηθήσει την Ελλάδα ή όχι. Okay, από τη μία μπορεί να χάνουμε κάποιες ομάδες στο Europa League, γιατί πλέον δεν θα βγάζουμε τρεις όπως βγάζαμε, αλλά θα βγάζουμε μόνο μία, σε περίπτωση φυσικά που κρατήσουμε και τη θέση μας, έτσι. Ναι, την προνομιούχα 15η και πάνω, θα βγάζουμε μία και θα έχουμε και τρεις ομάδες, και δύο ομάδες, συγγνώμη, στο Europa League 2. Σίγουρα είναι μια διοργάνωση πιο χαμηλής δυναμικότητας στο Europa League 2, αλλά νομίζω πως έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε αρκετές διακρίσεις ως χώρα σε αυτή τη νέα διοργάνωση του UEFA. Οπότε εγώ θα το έβλεπα ως θετικά. Έτσι, ναι, για την Ελλάδα. Έτσι, νομίζω ένα θετικό πρόσημο όλο αυτό για την Ελλάδα. Τώρα, αν και υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά νομίζω ότι γενικά το. Σε παγκόσμιο δεν νομίζω. Σε ευρωπαϊκό βασικά. Σε ευρωπαϊκό, ναι. Εντάξει, μπορεί και σε παγκόσμιο. Μπορεί να μας βλέπουν και οι ξένοι. Και αλλά τι κάνετε εκεί πέρα, παιδιά. Έτσι, δεν είναι. Νομίζω γενικά ότι θα είναι όμως, όπως είπες, μια έτσι πολύ. Θα έχει θετικό πρόσημο όλη αυτή η αλλαγή που πάει να περάσει και πέρασε στην ουσία. Η UEFA από εκεί και ύστερα μένουν όλα να φανούν στην πράξη. Έτσι. Βέβαια τώρα με αυτό ανεβαίνει το επίπεδο του Europa League αρκετά. Έτσι, θα είναι πολύ πιο δύσκολο αν τώρα φτάνουμε π.χ. στους 32, στους 16 κτλ. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να μπει και στους ομίλους του Europa League. Βέβαια θα βγάζουμε μόνο μία ομάδα, συν τις δύο που θα έχουμε λογικά στο Champions League
οι οποίες αν αποκλειστούν θα πηγαίνουν και αυτές στο Europa League. Θα τα δούμε αυτά πώς θα γίνει και όλο το σύστημα αυτό από τις επόμενες χρονιές. Πάντως φέτος, όπως είπαμε, είναι καταλυτική χρονιά. Πρέπει να τραυματίσουμε τουλάχιστον στη 15η θέση για να μην χάσουμε αρκετά προνόμια, καθώς από τη 16η θέση και κάτω αλλάζει άρρηθμητο σκηνικό και πέφτουμε σε άλλη δυναμικότητα σε χώρες, είναι η αλήθεια. Κατεβαίνουμε, υποβαθμιζόμαστε. Πέφτει η ταχύτητα του ελληνικού ποδόσφαιρου σε περίπτωση που χάσουμε την 15η θέση. Αυτή τη στιγμή είμαστε 16η, είναι αλήθεια. Αλλά έχουμε προοπτικές φέτος, καθώς έχουμε ξεκινήσει αρκετά δυναμικά με 5 στα 5. 5 στα 5, 3 στα 3 έκαναν οι ομάδες που παίξανε. Έτσι. Απλά έχουμε ακόμα 5 ομάδες, 5 ομάδες έχουμε στην Ευρώπη, καθώς ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ξεκινούν ταξίδι τους τώρα από τον τρίτο προκριματικό. Το θετικό είναι ότι ο Ολυμπιακός πέρασε την Πλιζέν. Συνεπώς έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο, που σημαίνει επιπλέον 6 παιχνίδια, τα οποία μπορούν να αποφέρουν βαθμούς. Απλά στην σύγκριση με τις χώρες που έχουν 4 ομάδες στην Ευρώπη, και είναι πολλές αυτές που κυνηγάμε, βασικά είναι 2 στον αριθμό, είναι η Κύπρος και η Δανία. Σε περίπτωση που κάποια ομάδα από αυτές τις χώρες παίρνει βαθμούς, παίρνει νίκες, διαιρούνται δια το 4, οπότε παίρνουν περισσότερους από ό,τι θα πάρει η Ελλάδα που διαιρείται δια του 5. Αυτό είναι ένα αρνητικό. Αλλά η αλήθεια είναι πως έχουμε και 2 ομάδες παραπάνω αυτή τη στιγμή από αυτές τις 2 χώρες. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια αναλυτικά τι δίνει κάθε θέση από την 11η και κάτω, από την 11η δηλαδή μέχρι και την 17η. Και τι έχουν, ποιες ομάδες έχουν χάσει οι υπόλοιπες χώρες που μας κυνηγούν ή εμείς κυνηγάμε. Πάντως είναι πάρα πολύ εφικτή μετά τις προκρίσεις που έγιναν από τις ομάδες μας στο δεύτερο προκριματικό. Νομίζω πως είναι πολύ εφικτός στόχος η 15η θέση και εγώ θα έλεγα και η 14η, να στοχεύουμε και λίγο παραπάνω, καθώς έχει διαφορά, δηλαδή η 14η θέση με τη 15η έχει κάποιες διαφορές. Δίνει κάποια παραπάνω προνόμια η 14η θέση, όπως και η 13η, αλλά είναι άλλη ιστορία, εκείνη είναι πολύ πιο ψηλά. Θα σχολιάσουμε και για το μπάσκετ, επειδή έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να ταξιδέψει η Εθνική στην Κίνα. Έχει ξεκινήσει βασικά η αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο κύπελο. Η Εθνική των μικρών μας δεν τα κατάφερε, δυστυχώς. Ναι, τα είπαμε εδώ πέρα ότι εντάξει, περιμέναμε, η αλήθεια είναι να πάρουμε το χαλκινό μετάλλιο. Νομίζω άδειασαν τα παιδιά από ένα σημείο και μετά, έτσι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Παίζει ρόλο και η κούραση και ψυχολογικά. Εντάξει, κοίταξε αυτό με την κούραση που λένε και οι άλλοι ήταν κουρασμένοι, δεν ήμασταν μόνο εμείς. Εντάξει, ναι. Και άλλοι τα ίδια παιχνίδια παίξανε. Εντάξει, όμως νομίζω μια αλφα ψυχολογική κούραση είχαν παραπάνω η εθνική μας, γιατί μην ξεχνάς ότι έπαιζε και στο Βόλο. Δηλαδή έπαιζε εντός έδρας και νομίζω ότι απογοητεύτηκαν. Εντάξει, πιο πολύ κούραση από την υπερπροσπάθεια που κάνανε στα προηγούμενα παιχνίδια. Να θυμίσουμε ότι παίξανε και στον προημιτελικό με τη Λιθουανία παράταση. Οπότε είναι εξτρά λεπτά και τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, έτσι. Μόνο μία μέρα κενό. Εντάξει, υπάρχει. Και εδώ που τα λέμε, οι Ισπανοί ήταν το φαβορί. Οι Ισπανοί με τους Τούρκους, εντάξει, το είπαμε ότι ήταν οι 2 καλύτερες ομάδες, το είπαμε χθες. Και τα παιδιά που παίζουν εκεί θα κάνουν μεγάλη καριέρα. Πολλοί ήδη ακούγονται και το NBA, όπως ο MVP της διοργάνωσης, ο Αλντάμα, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, όπως και ο Γκαρούμπα, το πεντάρι της Ισπανίας. Το θετικό είναι ότι έχουμε παίχτη στην καλύτερη πεντάδα. Τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, τον οποίο εκθίασε ακόμα και προπονητής της Ισπανίας, της Εθνικής Αδρών της Ισπανίας, ο Σκαριόλο, ο οποίος βρισκόταν στο γήπεδο, στον ημιτελικό και τον τελικό, καθώς αγωνίζεται στην Εθνική Εφήβων της Ισπανίας ο γιος του, και είναι και δεινός σκόρερ, έτσι, πολύ καλός σουτέρ ο γιος του, οπότε πάει σόι το Βασίλειο που λένε. Αυτά για το μπάσκετ. Τώρα οι συγκεκριμένοι παίκτες θα αγωνιστούν του χρόνου ως στην Under 19 και πάει λέγοντας. Ελπίζουμε να πήραν τις κατάλληλες εμπειρίες, έτσι. Να πήραν ακόμα και το μάθημά τους από αυτές τις ήττες που ήρθαν, τις βαριές, με Ισπανία, με Σλοβενία και με τη Γαλλία στην πρώτη φάση, γιατί είχαμε χάσει πολύ, πολύ βαριά ήττα, η οποία Γαλλία βγήκε πέμπτη βέβαια, έτσι. Τους ξεπεράσαμε στην τελική κατάταξη. Γι' αυτό λέμε ότι οι όμιλοι στην ουσία είναι ένα τίποτα. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο το σύστημα είναι, στα τμήματα υποδομής, στα πρωταθλήματα των τμήματων υποδομής των εθνικών ομάδων στην Ευρώπη, καθώς από την φάση των ομιλών δεν αποκλείται καμία ομάδα και μπαίνουν στην ουσία με τη θέση που έχουν πάρει και γίνονται αντίστοιχες διασταυρώσεις για να βγουν τα ζευγάρια των 16 κτλ. Σίγουρα, άμα βγεις πρώτος, έχεις μια καλύτερη κλήρωση, αλλά αυτό δεν σου εξασφαλίζει και την νίκη, φυσικά, έτσι. Το είδαμε πώς την πάτησε και η Γαλλία και βγήκε εν τέλει πέμπτη, ναι, που μας είχε κερδίσει με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και πλέον επικεντρωνόμαστε, όπως είπαμε, και στην Εθνική Αδρών.
η οποία θα δώσει την πολύ μεγάλη της μάχη στα γήπεδα της Κίνας για μια διάκριση. Αυτή η αισιοδοξία πηγάζει από όλες τις πλευρές. Μάλιστα είδα πριν δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο που είπε ότι θα αντάλλαζα το βραβείο του MVP με το χρυσό στην Κίνα. Και αυτό είναι πάρα πολύ τιμητικό για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το πιστεύουν όλοι. Εντάξει, βέβαια ο αρχηγός της ομάδας, ο Γιάννης Μπουρούσης, είπε πως να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Ναι, είμαστε καλοί, πάμε για τη διάκριση. Μην πρίζετε το Γιάννη, είπε συγκεκριμένα. Δεν κάνω λάθος. Και να μην πρίζετε το Γιάννη, αλλά μην λέτε κιόλας ότι θα πάμε για χρυσό και πάμε για μετάλλιο και απογοητευτούμε στο τέλος. Κάτω την μπάλα, αρχική δήλωση. Πολύ, ναι, και ο οποίος Γιάννης Μπουρούσης. Έχουμε αφήξεις, τι βλέπω εδώ. Αφήξεις, ναι. Πω. Καλησπέρα. Σε Χρήστο και Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Καλωδίως. Καλά, σήμερα έχουμε πάω κάγια στην πόλη και μιλάτε για εθνική ομάδα. Περιμέναμε μπάσκετ. Εσένα, ρε φίλε. Περιμέναμε τον αρχηγό εδώ πέρα να κάνει τον πρόλογο, το σωστό πρόλογο. Πήγε εκεί κουβέντα, δεν θέλαμε να δείξουμε. Δεν έχετε ξεκινήσει ήδη αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα. Λιγότερο από όλα. Ξεκινήσαμε, είπαμε. Θα έρθει και ο Γιώργος μετά. Είπαμε, θα τα πούμε αναλυτικά για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Μια ελληνική έτσι, εβδομάδα, άκρος ελληνική και αθλητικά έτσι και ποδοσφαιρικά, γιατί είναι και το μπάσκετ. Αυτό που συζητάνε τόση ώρα είναι τα φιλικά της εθνικής αυτή την εβδομάδα. Αύριο την Παρασκευή θα παίξουμε. Με μεγάλο ενδιαφέρον τα περιμένει το κοινό της Θεσσαλονίκης. Με πάω Κάγιαξ και Μόλτε Άρης. Όλο ναι, το κοινό της Θεσσαλονίκης περιμένει να δει τα φιλικά της εθνικής στο μπάσκετ. Εντάξει, είναι και αυτό στο πρόγραμμα όμως. Τώρα μα τη λέει, δεν κατάλαβα. Την Παρασκευή, φίλε. Την Παρασκευή θα δουν οι Θεσσαλονίκης μπάσκετ. Πιστεύω αν κοιτάξουμε τις. Τηλεθεάσει θα είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι της Εθνικής, έτσι. Λογικά από την ΕΡΤ. Νομίζω Θεσσαλονίκη και μετά από τέτοια εβδομάδα με πάω και Άρη να παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μπορεί να έχει και 0,2%. Για σβήσιμο, να δουν μπάσκετ. Παρασκευή κιόλα. Είναι και το πρώτο τεστ Εθνικής. Όλες τις παραλίες ήταν. Όλες τις παραλίες Παρασκευή. Άντε Σάββατο, ναι. Θα ετοιμάζονται βαλίτσες για Άμστερνταμ. Ναι. Εγώ αυτό λέω. Για Άμστερνταμ. Ανάλογα το σημερινό αποτέλεσμα. Βασικά θα πάει ο κόσμος. Θα πάει ο κόσμος, άρα ναι. Αν και δεν νομίζω ότι θα κριθεί πρόκριση από σήμερα. Ούτε υπέρ του ΠΑΟΚ ούτε κατά του ΠΑΟΚ. Καλά, νομίζω... τίποτα δεν τελειώνει στα 90 λεπτά, έτσι. Εντάξει, αν γίνει ένα σκορ 3-0-0-3, νομίζω τελειώνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι τέτοιο σήμερα. Το 3-0 ακούστηκε πάντως εχθές από ακροατή. Ναι, έχει υποθεί, ναι. Έχει καταχωρηθεί εδώ πέρα. Και σήμερα γραμμές μετά τις 4 να βγει ο κόσμος να πάρουμε. Λες μετά τις 3 να ανοίξουμε. Έτσι, να το πάμε 1-2 με γραμμές σήμερα. Πάμε να έτσι, να μιλήσει ο κόσμος. Γιατί πολλοί θα είναι και από τώρα στην Τούμπα. Θα έχουν ξεκινήσει εκεί όσοι είναι και αδιούχοι και δεν να δουλεύουν. Πούμε, να πούμε ότι έχει βγει η ανακοίνωση ότι οι θύρες ανοίγουν στις 5. Έτσι. Νωρίς, ναι. Θα τη διαβάσουμε κιόλα. Θα διαβάσα σίγουρα και τα παιδιά εδώ από το ΠΑΟΚ 24 πριν. Θα διαβάσουμε κι εμείς. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, εσείς που κάνετε sold out και τα εισιτήρια διαρκείας πριν καν φτάσουμε στο πρώτο match τη σεζόν, είστε κινητήρια δύναμη του ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του να φτάσει στου ομίλου του Champions League. Η ομάδα χρειάζεται τη στήριξή σας, τη φωνή σας, την εμπιστοσύνη σας και τη συμβολή σας, ώστε όλα να κυλήσουν όπως αρμόζει το σύλλογο. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να μην καταφεύγετε στη ρήψη αντικειμένων, στο όνομα πυρσών και βεγγαλικών, στην επίδειξη πανώ με υβριστικά ή ρατσιστικά συνθήματα, όπως και με πολιτικά μηνύματα. Τα διαζώματα και οι σκάλες σε κάθε θύρα πρέπει να μείνουν κενά. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων, ενημερώνουμε πως οι θύρες ανοίξουν στις 5. Για τα αναμέτρηση δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Τα εκδοτήρια της Τούμπας θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί προκειμένου να εξυπηρετήσουν το κοινό του ΠΑΟΚ για την παραλαβή εισιτήριων διαρκείας αλλά και για την εκτύπωση απλών εισιτήριων που έχουν αγοραστεί μέσω ίντερνετ. Στο πάρκινγκ, στον περιβάλλοντα χώρο του κηπέδου θα είναι δεσμευμένο για τις ανάγκες της UEFA και της τηλεοπτικής μετάδοσης και για τον λόγο αυτό θα λειτουργήσουν τα σχολεία απέναντι από το γήπεδο για τους κατόχους κάρτα πάρκινγκ. Σας ευχαριστούμε που συμβάλλετε στην ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης. Καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΟΚ με τα ευχαριστώ αλλά και τις οδηγίες. Άρα σε λιγότερο από 3 ωρίτσες θα μπορείτε να μπείτε στο γήπεδο της Τούμπας. Το μάτς που θυμίζουμε η Σέντρα είναι προγραμματισμένο για τις 8. Αυτά. Ας μπει νωρίς ο κόσμος. Ναι, να... Βέβαια υπάρχει η ζέστη, αλλά είναι καλύτερο να μην πέσουν όλοι μαζί την τελευταία στιγμή και προκληθεί και συνωσισμός. Και αυτό που γράφει στην ανακοίνωση, πολύ σημαντικό να είναι άδειοι διάδρομοι, έτσι, να είναι ελεύθεροι διάδρομοι. Είναι για λόγους ασφαλείας γίνεται αυτό έτσι περισσότερο. Προφανώς. Είναι οδηγές από την UEFA. Ναι, ναι, και τιμωρείται από την UEFA αν δει κόσμο στα διαζώματα ανάμεσα. Ναι, και ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν υπεράριθμοι, γενικότερα να τηρήσει. Και αυτό τιμωρείται είναι αλήθεια, αν είναι υπεράριθμοι. Καπελάκι, σωστό, ο Χρήστος Γιωβάνογλου, είναι έτοιμος. Γήπεδο, ρε. Σαν τραγουδιστής ήρθε με το γυαλί, το καπέλο, σαν τραγουδιστής ήταν. Είμαστε για γήπεδο μετά από εδώ, γι' αυτό 5 η ώρα ανοίγουν οι θύρες, εμείς λεωφορείο και Τούμπα κατευθείαν. Έτσι είμαστε λίγο 10 λεπτάκια πριν τις 2.30. Ακούτε πάντα Λίμπερο 108,4. Ανακοίνωσαν και τις φανέλες οι δύο ομάδες, ε. Ναι, ναι, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Ριγέ φανέλα. Αυτή που σου έλεγα ότι. Δεν σου αρέσει. Τη σχεδίασε αυτός που σχεδίασε τη σημαία της Ιαπωνίας. Τόσο πολύ βαριότανε.
Ναι, με τη Ριγέ Φανέλα θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Ο Άγιαξ θα παίξει με την Πετρόλ. Όπως ναι. γράφουμε. Όπως το Πετρόλ. Ποιο χρώμα είναι το Πετρόλ? Αυτό που βλέπεις, φάνηκε το Άγιαξ. Το Πετρόλ νομίζω είναι το αυτό που φοράει ο Γιώργος. Είναι... Μπαϊράμι. Όχι, αυτό είναι πολύ ανοιχτό. Ναι. Αυτό είναι αυτό εκεί, τη φάνηκε του Άγιαξ. Το ίδιο δεν είναι. Α, το άλλο, η άλλη είναι τροντοφύλακα, η πιο σκούρη. Κίτρινη, ναι. Όχι, η σκούρη είναι του Άγιαξ. Όχι, ο Πορτιέρ του Άγιαξ είναι στα κίτρινα. Α, η δίπλα είναι του Άγιαξ. Ναι, αυτή. Ναι. Το ίδια μπλούζα φοράμε με το. Δεν αυτό. Εντάξει, εγώ νόμιζα ήταν αυτή. Τι είναι σαν τη θάλασσα, ναι, το μπλε. Εγώ νόμιζα ήταν αυτή, εντάξει. Το πετρόλ είναι το. Για όσους είδαν τον μάτς με τη Φύτεσε, με την ίδια φανέλα θα παίξει. Που έπαιξε το Σάββατο. Παρουσίασε κενά, φίλε. Στην άμυνα. Παρουσίασε, ναι, τα έχουμε πει και χθες τα είπαμε και το Σαββατοκύριακο τα είπαμε. Υπάρχει και βίντεο στο Repress. Παρουσίασε και τρομερή επιθετική λειτουργία όμως. Ναι, είναι και αυτό. Δεν πιστεύω να είδες μόνο τα κενά στην άμυνα. Οπότε τι παίζουμε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε τον Άγιαξ. Νομίζω το goal goal είναι σίγουρο. Αλλά πόσο να έχει, Χρήστο, εσύ που είσαι του στοιχήματος, να έχει ένα 40. Το goal goal. Κάπου εκεί. Θα σε γελάσω. Εγώ έμεινα στον άσο του ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε εμείς οι έξυπνοι. Εγώ έμεινα στον άσο του ΠΑΟΚ. Το goal goal είναι. Πάντα εκεί που λες αδημοφιλή. Περίμενα. Θα το βρω. Δώστε μου δύο λεπτάκια. Δύο λεπτά. 1,70. 1,70. Να το βρήκαμε το σημείο της. Μπαϊράμις δικό σου. Γκολ, γκολ, 1,70. 20 ευρώ στο γκολ, γκολ. Πείτε και ένα σκορ. Εγώ είπα χθες σκορ, δεν ξαναλέω γιατί. Θα τα ακούεις πάλι. Ναι, είδες τι έγινε. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το 1-2 που είπα. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. 1-2 λες. Τι, χθες έπεσε πέσιμο. Αύριο εδώ θα είμαστε. Δεν ήμουν εδώ. Πέσιμο δεν έπεσε. Τι, κυνηγητό. Είπα τη γνώμη μου για το παιχνίδι ότι βλέπω 1-2 ή μια ισοπαλία με 1-1. Ναι. Εκεί το βλέπω, γι' αυτό είπα και γκολ γκολ. Ναι, ναι. Εντάξει, κάποιος θεώρησε ότι δεν είναι ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Α, αυτό. Εντάξει. Σεβαστή άποψη. Ναι, εννοείται όλες οι. Χρήστος Γιωβάνογλου σκορ. Ναι. Θα μείνω στο 1-2-0. 2-0. Εντάξει, απλά έτσι. Ένας αρνητικός, ναι. Ο άλλος υπεραισιόδοξος. 2-0 για ποιον? Εγώ θα πάω με το 1-1. Τι 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ? Ναι. Α, okay, εντάξει. Εγώ θα πάω το πρώτο γκολ η Τούμπα, το δεύτερο γκολ ο Μπίσεσβαρ. Το πρώτο γκολ η Τούμπα, ωραία. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Αυτό με το γκολ τη Τούμπα το έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές, αλλά τα λέγαμε και το αναλύσαμε τις προάλλες με βάση τα αποτελέσματα. Ας ελπίσουμε σήμερα η Τούμπα να είναι όπλο για τον ΠΑΟΚ, αλλά μέχρι τώρα σε όσα μάτσα έχει παίξει προκριματικά Champions League, η Τούμπα τον πλήγωνε πάντα. Εντάξει, εδώ θα είμαι. Βλέπω ότι έχει ανέβει ο Άσος του ΠΑΟΚ στο 4. Μια νίκη έχει μόνο στην Τούμπα. Ναι, με τη Βασιλεία πέρσι. Και με τη Σπαρτάκ. Δεν ξέρω, ξέρω αν κυκλοφορείται καθόλου στην πόλη. Υπάρχει μια τρομερή αισιοδοξία. Μακάρι, ναι, αυτό είπαμε και χθες, ότι πηγάζει μια αισιοδοξία και από το στρατόπεδο, το αγωνιστικό σκέλος, παιδί μου, της ομάδας, αλλά και από τον κόσμο, επειδή είδε αυτό τον Άγιαξ στο παιχνίδι με τη Φυτέσσε. Και αυτά που συμβαίνουν με τα γραφικά στον Άγιαξ. Θα δούμε και πιθανές ενδεκάδες στη συνέχεια και από πλευράς ΠΑΟΚ και από πλευράς ΑΕΚ. Χρήστο, και όσοι. Τι σκορ προβλέπεις? Αδιάφορος. No bet. Αδιάφορος. Ο Χρήστος Χιώσης. Αυτά έτσι. Λοιπόν, αυτά. Είπαμε 2-0 Χρήστος Γιουβάνογλου, 1-1 Γιώργος Παναγιωτίδης, 1-2 Γιώργος Μπαϊράμις. Αύριο εδώ θα είμαστε πάλι να δούμε ποιος έπεσε πιο κοντά. Ναι. Διάβασα κάπου στο ίντερνετ ότι φόρτωσε πολύ ένας γνωστός, φόρτωσε πάρα πολύ το 4-0. 4-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ναι. Λες να δούμε κανένα τέτοιο? Όχι, εντάξει. Δεν παίζουμε με την ξέρω εγώ, με τη Μόλντε. Εγώ επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι η πρόκριση θα κριθεί στην Ολλανδία, όποιο και είναι το σημερινό αποτέλεσμα. Ακόμη και με 0-1 νίκη του Άγιαξ ή με 1-2 νίκη του Άγιαξ, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία θα έχει πιθανότητες. Εγώ σου είπα πριν μια εβδομάδα, σου έλεγα ότι. Αν πάμε στο αρνητικό σενάριο για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Αν πάμε στο θετικό σενάριο τη νίκη του ΠΑΟΚ σήμερα με 1-0, με 2-1, ακόμη και με 2-0, νομίζω ότι πάλι η πρόκριση θα κριθεί στην Ολλανδία. Δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ αν κερδίσει σήμερα θα έχει εύκολο έργο εκεί, σε καμία περίπτωση. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη συγκέντρωση και στα δύο μάτς, στο 100%. Πρέπει να υπάρχει τύχη, σαφώς. Σε αυτά τα μάτς πάντα παίζει ρόλο. Έτσι. Είδαμε τον ΠΑΟΚ να έχει πέρσι την τύχη με το μέρος του στον Ταλούζ και να είναι άτυχος στο μάτς της Τούμπας με την Μπενφίκα. Εντάξει, άτυχος δεν το λες. Αυτό χαίρα το λες πιο πολύ, νομίζω. Εντάξει. Γιατί όταν έχεις προηγηθεί και είναι ένα 0 και μετά τρως 3 γκολ μέσα σε 20 λεπτά. Αυτό που σου είπα και πριν, ο ΠΑΟΚ. Τον είδαμε αρκετές φορές στα προκριματικά και πέρσι με την Μπενφίκα και με τον Άγιαξ το 16 και με τη Σάλ και αν θυμάμαι καλά έχει προηγηθεί. Γενικότερα μπαίνει ζεστά με όλη αυτή την άβρα που του δίνει η Τούμπα, αλλά μετά αν δεχτεί ένα γκολ καταραίει. Και με τον Άγιαξ το 10 πάλι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί. Είχε μπει νωρίς ζεστά, προηγήθηκε
Και μετά, μόλις δέχτηκε τον γκολ, έρχεται η κατάρρευση. Αυτό πρέπει να προσέξει το Μητσοπάκο. Σήμερα τη διαχείριση του παιχνιδιού σε όλη τη διάρκεια του. Αντίθετα, όταν τον είδαμε πέρσι να μένει πίσω στο σκορ από τη Σπαρτάκ Μόσχας, το γύρισε σε 3-2. Έβγαλα την ναι. Οπότε δεν ξέρω, αυτό με την Τούμπα σαφώς πάλι θα είναι κατάμεστη. Η ατμόσφαιρα θα είναι η γνωστή ατμόσφαιρα. Μας έχουν συνηθίσει φίλοι του Πάουκ σε αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει ο Πάουκ λίγο να προσέξει τη διαχείριση, νομίζω. Ξέρεις τι, απλά υπάρχει πάρα πολύ ενθουσιασμό στην αρχή και από την κερκίδα. Γι' αυτό και οι παίχτες μπαίνουν πιο δυνατά. Πολλές φορές όμως, αν στραβώσει κάτι στο μάτσο, αυτό γυρνάει σε πίεση. Ναι, γι' αυτό. Επειδή μπαίνει με τέτοιο ενθουσιασμό και μπαίνουν φορτσάτικοι παίχτες, δεν μπορείς να πηγαίνεις έτσι 90 λεπτά. Κατάλαβες. Ναι. Γι' αυτό είναι αυτό που λες, ότι χρειάζεται καλύτερη διαχείριση. Ναι. Να μην παρασυρθούν στην ατμόσφαιρα και, οι παίχτες. Συν τη άλλη, σήμερα έχουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι με το Φερέιρα στον πάγκο, έτσι. Είναι ναι. Και καλά αυτό, και τα φιλικά που είδαμε. Δεν είδαμε την ομάδα του Φερέιρα όσο μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ακόμη, η ομάδα του Φερέιρα, το τόσο μικρό χρονικό διάστημα που την έχει στο τιμόνι. Ωστόσο, πρώτη φορά θα τη δούμε σε επίσημο παιχνίδι με το Φερέιρα στον πάγκο, τις δικές του επιλογές, τη δική του φιλοσοφία, τη δική του νοοτροπία στον τρόπο παιχνιδιού, τι έχει αλλάξει σε σχέση με τον Λουτσέσκου, ό,τι έχει προλάβει να αλλάξει, εν πάση περιπτώσει. Πρώτη φορά το δούμε σε επίσημο παιχνίδι και πρώτη φορά και σε τόσο δυνατό αντίπαλο απέναντι. Γιατί στα φιλικά δεν είδαμε κάποιο δυνατό τεστ σε ομάδα επίπεδου Άγιαξ, απέναντι σε ομάδα επίπεδου Άγιαξ στον πάγκο. Σήμερα θα δούμε έτσι και το πρώτο δείγμα, αν θέλετε. Δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλη διαφορά η φιλοσοφία του. Η φιλοσοφία του Φερέιρα με τον Λουτσέσκου μπορεί να έχει πολύ μεγάλη διαφορά, το δούμε στην πορεία αυτό. Η σημερινή προσέγγιση του αγώνα, στην οτροπία των παικτών και γενικότερα, δεν νομίζω ότι θα δούμε έναν πολύ διαφορετικό πάγκο από αυτό που είχαμε συνηθίσει και πέρσι. Αλλά εντάξει, το μένα το δούμε σε 90 λεπτά στο χόρτο σε λιγότερο από. Είναι από πολλές πλευρές δύσκολο το έργο του Φερέιρα. Δοκιμάζει δηλαδή σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι πολύ νωρίς. Παραλαμβάνει μια ομάδα που ήταν πέρυσι αέντητη, πρωταθλήτρια. Ναι. Και ο ίδιος είναι πολύ φιλόδοξος βέβαια. Ναι, και με δύσκολο αντίπαλο τώρα έτσι με τον Άγιαξ που είπες και εσύ, πολύ δύσκολο το εμπόδιο. Είναι δύσκολο το έργο του. Κατά ψέματα. Βλέπει σίγουρα και ο Πορτογάλος αυτά τα ματσά πρόκληση για την καριέρα του έτσι. Και δικό του όνειρο είναι να παίξει πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League, δεν το συζητάμε. Οπότε θα είναι και αυτό έτσι πολύ ενδιαφέρον το πρώτο δείγμα. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Ζεσταίνεται το Χρήστος Γιουβάνογλου, να το ανοίξουμε και τον κοντήσιο. Ρε παιδιά, εντάξει εδώ πέρα πρέπει η να έχετε 30 βαθμούς. Αγάπη Γαβριλίδου το κλείνει συνεχώς. Πρέπει έτσι. Να έχετε 30 βαθμούς εδώ μέσα. Λοιπόν, πόσο το βάλε, μην φύγουμε κολάρο από εδώ πέρα. 23 καλά δεν είναι. 23 ρε, βάλε, 24. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Ως και τις 5 θα πάμε παρεούλα. Μετά τις 3 θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες να πείτε και τις δικές σας απόψεις. Όσοι είστε και Τούμπα από τώρα, ήδη να αρχίσουμε να παίρνουμε και κλίμα σιγά σιγά. Νομίζω θα είναι πολύ ο κόσμος ήδη. Και έτσι θα πάμε χαλαρά. Σήμερα θα δούμε και στον Άρη τι συμβαίνει. Να αφήσουμε τους φίλους μας. Ναι, αναχώρησε η ομάδα. Ξεκίνησε το ταξίδι, το μακρινό ταξίδι. Αυτή δεν ήταν να πάνε με τσάρτερ. Κάνω λάθος. Υπήρχε θέμα. Το δούμε συνέχεια. Να σχολιάσουμε και την ταινία του ΠΑΟΚ, αν την είδατε χθες. Όχι, ναι, είναι αλήθεια. Θα τη σχολιάσουμε. Το είδα το promo βίντεο, το τρέιλερ. Ναι. Ωραία. Γιώργο Παναγιωτή, την είδες? Την είδα. Θα τη σχολιάσουμε μετά το διάλειμμα, να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις φυσικά. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο παντού, μέρος δεύτερο. Ως και τις 5 θα πάμε παρέουλα. Θα έχουμε και Χρήστανο Τσαλτίδη μετά τις 3, ο οποίος βρίσκεται κάπου στη Δανία, στην Κοπενχάγη, αν δεν κάνω λάθος. Που ξεκίνησε αυτό το δύσκολο ταξίδι για τον Άρη, ενώπιση του αγώνα με την Μόλντε που θα γίνει την 5η στις 8. Για το μάτς το οποίο κληρώνουμε, όχι κληρώνουμε, δίνουμε ουσιαστικά διπλές προσκλήσεις στους φίλους του Άρη για να βρεθούν την 5η στις 8 που είναι η σέντρα του αγώνα στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζενση Καζίνου Θεσσαλονίκη και να παρακολουθήσουν εκεί ζωντανά το παιχνίδι σε γιγαντοθόνη με τις μπυρίτσες τους. Απεριόριστη μπύρα υπάρχει στην πρόσκληση για κάθε μία πρόσκληση και θα έχουν και λαχνό για τις κληρώσεις που θα γίνουν στο ημίχρονο. Το μόνο που έχουν να κάνουν οι φίλοι του Άρη για να κερδίσουν τη διπλή πρόσκληση, τηλεφωνούν τώρα ως και τις 5, καθημερινά από τις 10 ως 5, στο 2310-287-888 και κερδίζουν μια διπλή πρόσκληση όποιος τηλεφωνήσει για να βρεθεί την 5η στο θέατρο Βεργίνια του Ρίτζενση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την ταινία Παύλα ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ. Χρήστο Γιωβάνογλου, το είδες μου, είπες έτσι. Ναι. Τι έχεις να σχολιάσεις? Εντάξει, το ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάει σε άλλο επίπεδο πλέον όσον αφορά τις παραγωγές και γενικά τα new media, το ξέρουμε ότι είναι γνωστό βασικά και επιβεβαιώθηκε και χθες το βράδυ. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να υπάρχει μια καλύτερη έτσι ένεση αυτοπεποίθησης και μια ντόπα, άμα θέλετε, για το σημερινό ματς. Ήταν μια ταινία η οποία σίγουρα έφερε συγκίνηση, έφερε ανατριχύλα. Ήταν μια ταινία που άγγιξε, νομίζω, όλους τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ανεξαρτήτως άμα σε πόσα παιχνίδια και ποια παρακολούθησε την ομάδα. Έτσι. Είναι στην ουσία ένα ταξίδι
μέσα στη χρονιά, η οποία έχει γίνει ορόσημο πλέον για τον ΠΑΟΚ το 2018-19, και ναι, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Σου άρεσε δηλαδή? Μου άρεσε. Εντάξει, μπορεί να ήταν και εξαιτίας της ώρας, επειδή ήταν χαράματα που έβλεπα την ταινία. Πώς να επηρέασε, εννοείς, θετικά ή αρνητικά? Όχι, να επηρέασε θετικά. Α. Ναι, λίγο έτσι πιο ευάλωτος, άμα θέλεις. Ευάλωτος. Συναισθηματικά. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι ήταν ό,τι πρέπει. Ωραία. Την είδα και εγώ την ταινία χθες βράδυ. Ναι. Ήταν πράγματι όντως έτσι, είχε και επίκλειστο συνέστημα, είχε και εντυπωσιακά πλάνα. Είχε, νομίζω, απεικόνισε μέσα σε 90 λεπτά ό,τι έγινε όλη τη σεζόν. Με ωραίες συνεντεύξεις και από τους πρωταγωνιστές, από τον Μαουρίσιο, τον Βιερίνια, τον Ακπομ, τον Μπέλκα, από τους παίκτες που βγήκαν μπροστά και τράβηξαν το κουπί. Μου άρεσε που είχε και Πρίγιοβιτς ταινία. Παρότι τα γυρίσματα σαφώς έγιναν μετά το τέλος σεζόν και ο Σέρβος δεν ήταν εδώ, διέχτηκε, μίλησε και τα είπε και πολύ ωραία μάλιστα. Είχε έτσι αρκετά σημεία στα οποία μπορούμε να σταθούμε και νομίζω άρεσε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Του ξύπνησε έτσι το συνέστημα, τον ενέπνευσε και για το επόψινό ματς και για την επόμενη σεζόν που έρχεται. Και νομίζω ήταν πολύ σωστή η κίνηση από πλευράς ΠΑΕ ΠΑΟΚ και από τα New Media του ΠΑΟΚ TV με τον Παναγιώτη Νερονιάδη και τον Κώστα Ναμυρίδη, του σκηνοθέτη, που κάνουν τρομερή δουλειά. Το είχαν κάνει και στην περσινή ταινία, που ήταν πιο μικρή διάρκεια βέβαια για τον τελικό του κυπέλου. Και πιστεύω ήταν ό,τι καλύτερο να γίνει αυτή η ταινία, γιατί πρόκειται ίσως, όχι ίσως, ήταν η περσινή πιο ιστορική σεζόν συνολικά για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, στα είναι ορόσημο, χρόνια τη ιστορία του. Ναι, το να πάρει double ήτος είναι μια χρονιά που ακόμη νομίζω κανείς στον ΠΑΟΚ δεν έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς σημαίνει. Μετά από πολλά χρόνια θα καταλάβουν την πραγματική αξία αυτού του επιτεύγματος που πέτυχε η περσινή ομάδα. Και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν θα καταφέρει άλλη ομάδα στα επόμενα πόσα χρόνια να κάνει double και να πάρει το πρωτάθλημα ήτη. Μιλάμε για ένα τρομερό. Είναι δύο πράγματα τα οποία δύσκολα συνδυάζονται. Ναι. Καλός κακός. Ναι. Έτσι. Και είδαμε έτσι και ωραίες στιγμές παρασκηνίου, από τα δωμάτια των παικτών, πώς προετοιμάζονται πριν το παιχνίδι, από τις ομιλίες στα αποδυτήρια, που εκεί ο κόσμος κατάλαβε ίσως κάποια πράγματα που δεν τα έβλεπε μέσα στη σεζόν. Το πώς μιλούσαν αρχηγικά και έβγαιναν όλους οι ηγέτες μπροστά ορισμένοι παίκτες, ο Βαρέλα για παράδειγμα. Είδε στιγμές έτσι πίσω από τις κάμερες που δεν μπορεί να τις δει μέσα στη διάρκεια της σεζόν, δεν γίνεται κιόλας. Μερικές ομιλίες του Λουτσέσκου, το πόσο προσπαθούσε να διαχειριστεί ψυχολογικά τους παίκτες, να τους βάλει. Έτσι, μια ωραία ομιλία για πράγματα που ξεχώρισα και μου έχει μείνει. Εκεί όπου τους έλεγε ότι τελευταία σας βλέπω να φέρεστε σαν στάρ και δεν έχετε καλή απόδοση και κοιτάξτε να συγκεντρωθείτε και έτσι δεν πάμε πουθενά. Που ήθελε να τους προσγειώσει και νομίζω αυτό ήταν και το μεγαλύτερο κλειδί στην περσινή επιτυχία του ΠΑΟΚ. Το πόσο ο Λουτσέσκου κατάφερε να διαχειριστεί τις προσωπικότητες και να τους κρατά όλους προσγειωμένους και ευχαριστημένους με αυτό που είχαν να δώσουν ο καθένας. Ήταν η ομάδα του προπονητή της. Ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ ήταν ομάδα του Λουτσέσκου. Ναι. Πρώτα ήταν ομάδα του Λουτσέσκου και μετά ήταν όλα τα άλλα. Ναι. Κατάφερε να δημιουργήσει ένα group, κατάφερε να κρατήσει τα αποδυτήρια δεμένα και ευχαριστημένα, κατάφερε όλους να τους ενώσει, να τους κάνει μια γροθιά. Με mentality, responsibility και έτσι, aggressive confidence. Έτσι. Τον κοροϊδεύαμε όμως τον Λουτσέσκου όταν, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όταν έβγαινε στην συνέντευξη τύπου και έλεγε ότι I want aggressive mentality. Ναι. Και λέγαμε τι λέει μωρέ τώρα ο Ρουμάνος. Και όμως ο Ρουμάνος κατάφερε με αυτό το mentality που μας είχε σπάσει τον έρωτα. Κατάφερε να κρατήσει τα αποδυτήρια δεμένα. Λίγο. Κατάφερε να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε ένα double και αίτητο. Και να βάλει δύσκολα στον Φερέιρα τώρα που είναι ο διάδοχος. Ο οποίος ξεκινά το ταξίδι του σήμερα στον πάγκο του ΠΑΟΚ και με την ελπίδα όλων φυσικά στον ΠΑΟΚ να κρατήσει πολλά χρόνια και να φέρει πολλές επιτυχίες και αυτός. Αρχίζει ενωμένης από μια ευρωπαϊκή επιτυχία απόψε. Λοιπόν, αυτοί που ξέρουν από Τούμπα γράφει το ΠΑΟΚ 24, για βάλε μας λίγο στο κλίμα ποιοι έχουν ξαναέρθει. Ο Ντόλμπεργκ είναι στη φωτογραφία και ήταν στα μάτια του 16. Είναι 8 παίκτες, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, είναι 8. Ο Ντεγιόνκ είναι. Ναι. Ο 30χρονος μέσο επιθετικός, όπως γράφει και το ΠΑΟΚ 24. Επέστρεψε φέτος από δανεισμό στην ομάδα. Όχι ο Ντεγιόνγκ που έφυγε στην Μπαρτσελόνα, ναι, καμία σχέση. Ο 30χρονος, είπαμε, μέσω επιθετικός. Ναι, τότε ήταν πριν από τους πρωταγωνιστές του Άγιαξ ο Ντεγιόνγκ σε εκείνο το 3-3 που έδωσε την πρόκληση στον Νέαντα. Γενικότερα στους πρωταγωνιστές που είχε τότε ο Άγιαξ στην ομάδα του, ως το δεκάρι έπαιζε ο Ντεγιόνγκ. Ο Μπλίντ είχε έρθει σε ηλικία 20 χρονών ο μετά το δανεισμό του στην Γκρόνιγκεν. Και τώρα 9 χρόνια μετά είναι ο πιο έμπειρος παίκτης της ομάδας. Μετά βλέπουμε ότι. Ο Μπλίντ, ο οποίος μαζί με τον Όφερμαρτ βραβεύτηκαν χθες από το Λέσχη Φίλων Μάντσεστερ United εδώ στη Θεσσαλονίκη
σε μια κίνηση που συνηθίζουν πάντα τα παιδιά εδώ του συλλόγου, του συνδέσμου. Όταν είχα συναντηθεί μαζί τους έτσι και κάναμε ένα ωραίο αφιέρωμα, συνεχώς μου έκανε παρατήρηση όταν το ρωτούσα για το σύνδεσμο και τι κάνει ο σύνδεσμος. Δεν είμαστε σύνδεσμος, μου λέει. Αυτά είναι εδώ στις ελληνικές ομάδες. Εδώ είμαστε κλαμπ, είμαστε λέσχη. Στις αγγλικές ομάδες δεν υπάρχει σύνδεσμος. Είναι κλαμπ, είναι λέσχη. Σωστό. Λοιπόν, η λέσχη φίλων Manchester United που ιδρεύει εδώ στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το έκανε εκεί αυτό, βράβευσε Van der Sar και Daley Blind, δύο ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από την Manchester United. Όπως κάνει και με όλους τους ποδοσφαιριστές που έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη για να παίξουν αντιμέτωποι με ομάδες της πόλης, με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια πιο συχνά οι ευρωπαϊκές ομάδες. Τους βραβεύει έτσι ο σύλλογος για την παρουσία του στη Manchester United. Κάτι δύσκολο έχει κάνει φυσικά και με τον Μπερμπάτοφ, ο οποίος είχε παίξει στην Manchester United. Ποιοι άλλοι παίκτες είναι? Ο Van de Beek, όπως βλέπουμε, που είχε κάνει τον είχε βάλει ο Peter Bosz στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ μόλις τα 19 του χρόνια. Στην Τούμπα, έτσι, γιατί στο πρώτο μάτς είχε παίξει βασικό στο Άμστερνταμ και το αναφέρω αυτό γιατί ήταν το ντεμπούτο του. Ο πιο πολύ συζητημένος παίκτης αυτού του ζευγαριού τώρα αυτή τη σειρά, ο Ντόνι Van de Beek, είχε κάνει ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο μάτς του 16 στο Άμστερνταμ, το 1-1 του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ στην Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα. Είχε κάνει το ευρωπαϊκό ντεμπούτο τότε. Μετά βλέπουμε ότι είναι ο Σένε, αυτός που αντικατέστησε τον Van de Beek πίσω το 2016. Ο Βέλτμαν ήταν ο στόπερ, ο οποίος είναι στον 8ο σερί χρόνο της παρουσίας του Νέντα. Δεξιός μπακ θα παίξει μάλλον σήμερα ο Βέλτμαν. Και είναι και ο Ντόλμπεργκ. Ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ, ναι, βέβαια. Ο οποίος, στο πρώτο μάτι ήταν βασικός και αυτός, έχω την εντύπωση. Ναι, ναι. Ήταν βασικός στη ρεβάνση της Τούμπας και είχε βάλει και τον γκολ στο Άμστερνταμ. Στο 58 είχε σοφαρίσει τον γκολ εκείνο του Τζαλ Μακάπους που είχε βάλει σχεδόν από το κόρνερ, αν θυμάστε. Ναι, ένα πολύ δύσκολο γκολ. Ίσως το κορυφαίο στην καριέρα του Τζαλ Μακάπους. Μπορεί και το μοναδικό. Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει, ο Τζάλμα δεν ήταν εξτρέμ το οποίο έβαζε γκολ και είχε assist. Ήταν εξτρέμ πιο πολύ σε στυλ Λιμιού. Ήταν τακτικά. Ήταν τακτικό παίκτη. Ναι. Ο Τζάλμα. Αν θυμάστε. Ναι. Αυτά προς το παρόν για αυτούς που έχουν αγωνιστεί εναντίον του ΠΑΟΚ. Και ο Πρόμες σίγουρα έχει παίξει με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Πέρσι, ναι, τον θυμούνται στην ΠΑΟΚ. Ξεχώριζε ο Ολλανδός που ήταν να φύγει, τελικά έφυγε μετά τα μάτς, έτσι. Ναι. Όπως υπάρχει και φημολογία για το Van de Beek ότι θα φύγει μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Θα φύγει ο Van de Beek, ναι, δεν νομίζω ότι θα χαλάσει τον deal με τη Real. Το ερωτηματικό πλέον είναι αν θα προλάβει να παίξει τη ρεβάνς και φύγει μετά, γιατί σήμερα θα παίξει σίγουρα ο Van de Beek, ή αν όχι και αν ολοκληρωθεί το deal μέχρι το τέλος της εβδομάδας και δεν προλάβει να είναι εκτός έδρας, στο εντός έδρας παιχνίδι, εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ την επόμενη Τρίτη, ο Van de Beek. Να πάμε λίγο να δούμε έτσι και τον πιθανό σχηματισμό των δύο ομάδων, τις πιθανές εντεκάδες. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, όπου η εντεκάδα είναι λίγο πολύ γνωστή, να τη θυμίσουμε, να την αναφέρουμε και για όσους δεν την έχουν ακούσει πιθανώς. Μόλις 5 ώρες πριν το μάτς κιόλας, σε κάνα τετράωρο θα ξέρουμε επίσημα πλέον ποια θα είναι η βασική ενδεκάδα, το αρχικό σχήμα που θα έχει επιλέξει ο Αμπέλ Φερέιρα. Νομίζω ότι μία θέση παίζεται. Νομίζω ότι καμία δεν παίζεται. Αλλά... Δίπλα στον Ελκαντούρι. Ναι, έχω νομίζω την ότι θα είναι ο Εσίτη. Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Βάσει και το ρεπορτάζ. Ο Πασχαλάκης θα είναι στην εστία. Η τετράδα της άμυνας δεν αλλάζει φυσικά. Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο και Γιαννούλης από δεξιά προς τα αριστερά. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα είναι ο Ελκαντούρι με τον Εσίτη εκτός απρόπτου. Το δίδυμο αυτό που είδαμε και στην πρόβα Τζενεράλ, το τελευταίο φιλικό κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ. Τη δεξιά πλευρά θα καλύψει μεσοεπιθετικά ο Λέο Ζαμπά, πάλι εκτός απρόπτου, το πιο πιθανό σενάριο. Αριστερά θα είναι λογικά ο Μπίσεσβαρ και το δίδυμο στην επίθεση, και αυτό δεν αλλάζει, Ακπομ και Πέλκα, σε αυτό το 4-4-2 του Αμπέλ Φερέιρα, το οποίο αλλάζει ως σχηματισμός σε αρκετές φάσεις του παιχνιδιού, ανάλογα με το όταν επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, που πολλές φορές γίνεται ένα 3-4-1-1, να το πούμε. Κάτι τέτοιο. Ναι, δεν είναι ούτε 3-5-2 ούτε 3-4-3. Είναι ένα... Γενικότερα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι υπάρχουν έτσι de facto σχηματισμοί. Αλλάζουν συνεχώς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ανάλογα προσαρμόζονται και στον αντίπαλο και στο πώς μια ομάδα μπορεί να μεταβάλει το παιχνίδι της σε φάσεις άμυνας, επίθεσης και αναλόγως τι ζητάει από το κάθε παιχνίδι και πώς θέλει να το πάρει μέσα στο γήπεδο. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, με ποια προσέγγιση θα πάει Γιώργο Μπαϊράμι. Απόψε ο Φερέιρα, αν θα κοιτάξει να χτυπήσει την κόντρα, αν θα θέλει να μπει δυνατά διεκδικώντας ένα γρήγορο γκολ, αν θα περιμένει τον Άγιαξ να του δώσει χώρους. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προσεγγίσει το μάτσο ο Αμπέλ Φερέιρα. Από πλευράς Άγιαξ τώρα, στην 11η που πρόκειται να παρατάξει ο Έρικ Τεν Χαγ,
Καταρχήν να πούμε ότι επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα και τα λέγαμε και χθες για απουσίες και αποδυνάμωση του Άγιαξ σχέση με πέρσι, αν δούμε την μεσοεπιθετική γραμμή, την επιθετική γραμμή βασικά, όλοι έπαιζαν πέρσι στα μάτς τα οποία του θαύμασε όλη η Ευρώπη, έτσι. Ναι, φτάσαν ένα βήμα πριν το, ναι, το τελικό. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές. Γιατί, αν πάρουμε την δεκάδα, καταρχήν ο Ονάνα θα είναι στην εστία, ήταν και πέρσι ο βασικός τερματοφύλακας σε όλη αυτή την τρομερή πορεία. Στην άμυνα, λογικά θα έχουμε Φέλτμαν δεξιά. Αριστερά θα είναι το Αλιαφίκο, ο αριστερός μπακ της Εθνικής Αργεντινής, που και αυτός ήταν τα βασικά χαρτιά πέρσι. Στο κέντρο της άμυνας, λογικά θα είναι ο Σούρς, ο νεαρός που έπαιξε και προχθές βασικός. Και δίπλα του θα έχει. Ποιον θα έχει δίπλα του? Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, είναι αλήθεια. Στο ναι, στο έχουν ένα θεματάκι και το Τσάμινα. Γιατί και ο καινούριο, ο Μεξικανό, ο Άλβαρες, δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί βασικό. Ναι. Θα σα πω λίγο. Οπότε, τώρα. Δεν ξέρω τι λένε. Την πιθανή ενδεκάδα που ήταν οι Ολλανδοί για το κέντρο τη άμυνα. Να το ξανατσεκάρουμε λίγο αυτό. Λοιπόν, στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Μπλίντ με το Μαζραουί. Η δύο αμυντική μέση πάλι εκτό αυρόπτου. Έτσι. Ναι, στο κέντρο της άμυνας δίνουν, ποιον δίνουν, τον Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες λογικά θα είναι. Από εκεί πέρα στη μεσαία γραμμή, όπως είπαμε, αναμένει το δίδυμο Μαζραουί Μπλίντ, οι οποίοι και οι δύο δεν είναι η φυσική τους θέση στη μεσαία γραμμή. Και μπροστά εκεί είναι το, η τριάδα φωτιά με δεξιά λογικά τον Ζήγες, αριστερά μάλλον τον Νέρες, τον Βραζιλιάνο, και τον Τάντιτς τώρα θα είναι στην κορυφή ο Τάντιτς. Θα είναι ο Φαντεμπέκ λογικά ως δεκάρι. Ο οποίος δεκάρι δεν είναι το δεκάρι της παλιάς κοπής που λέμε. Είναι, βγαίνει ως κρυφός φορ. Οχτάρι είναι περισσότερο ο Φαντεμπέκ. Box to box παίκτης. Πατάει σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Συγκλίνει από τα πλάγια. Πατάει στην περιοχή. Βγαίνει ως κρυφός φορ. Οπότε εκεί σε πιο ελεύθερο ρόλο θα είναι λογικά ο Φαντεμπέκ. Αριστερά Νέρες, όπως είπαμε, δεξιά ο Ζήγες. Που είναι με την μπάλα στα πόδια. Μπορούν να την κρύψουν. Μπορούν να την κάνουν ό,τι θέλουν και να μην προλάβει καν να τους δεις. Και λογικά θα παίξει στην κορυφή ο Τάντιτς που δεν είναι ένα κλασικό φορ. Αλλά είναι ένας παίκτης επίσης με τρομερή τεχνική κατάρτιση, με ταχύτητα κυρίως στη σκέψη, στο πώς μπορεί να μοιράσει το παιχνίδι και να δημιουργήσει θέματα σε αντίπαλη άμυνα. Και αυτός είχε κάνει τρομερά πράγματα πέρυσι σε Μαδρίτη και Τωρίνο. Έχει αναγεννηθεί ο Τάντιτς, είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό φαίνεται. Το πιστεύουν πολύ και οι άνθρωποι του Άγιαξ, γιατί ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του ή θα μείνει για πάντα στον Άγιαξ. Και θα είναι ο αρχηγός από εκεί πέρα. Από την αποχώρηση του De Jong, De Ligt, που πέρσι ήταν αρχηγή, είναι αρή. Θα είναι ο αρχηγός ο Τάντιτς, το ανακοίνωσαν χθες. Είναι ο νέος ηγέτης του Άγιαξ. Ναι, και νομίζω ήταν και η πιο σημαντική προσθήκη στην περσινή ομάδα, γιατί είχε πολύ ταλέντο. Είχε παίκτες νεαρούς όπως ο De Jong, ο De Ligt, όλοι αυτοί. Ο Νέρες, ο Ζήγες που είναι στα 26, αν δεν κάνω λάθος, Μαρκινός, αλλά και αυτός άρχισε σιγά σιγά να αναδεικνύεται μέσω του Άγιαξ. Είχε πολύ ταλέντο αυτή η ομάδα και ήθελε ένα παίκτη μπροστά σαν ενορχιστρωτή που λέμε, ο οποίος είχε και την εμπειρία παραπάνω με τις παρουσίες του Premier League Southampton για χρόνια. Είχε την εμπειρία παραπάνω να μπορέσει να έχει και την αποτελεσματικότητα, τις κατάλληλες key passes που λέμε, για να βγάζει με καλύτερες προϋποθέσεις τους συμπαίκτες του επιθετικά και γενικότερα αποτέλεσε τον παίκτη κλειδί, νομίζω, στην περσινή πορεία. Βέβαια, αμφισβητήθηκε η αλήθεια στην αρχή όταν πήγε στον Άγιαξ, αλλά εν τέλει έδειξε με την αξία του κιόλας. Αναγεννήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή, ναι, ποτέ δεν έπαιξε τόσο. Ποτέ δεν έκανε τόσο καλή σεζόν ο Τάντιτς. Ναι. Δηλαδή και στη Southampton ήταν καλός, αλλά ήταν ένας καλός παίκτης. Τώρα απογειώθηκε στον Άγιαξ, είναι αλήθεια. Και πήρε τα κλειδιά του ηγέτη πλέον μετά τη φύγη και του Ντελίχτ. Εξαιρετικός παίκτης. Εξαιρετικός. Λοιπόν, αυτό δείχνει κιόλας ότι για να το βάζει και center forward τον εμπιστεύεται σε όλες τις θέσεις. Ναι, νομίζω με το Φάντεμπεκ θα κινούνται πολύ ελευθερά. Που δεν είναι, όπως είπες και εσύ, η θέση του. Ναι, πρέπει αυτό να προσέξει πολύ όπου άκουμε σου αμυντικά. Ναι. Είναι γιατί δύσκολο αυτό το δεν προλαβαίνει να του πιάσει ούτε στο μάτι. Είναι δύσκολο να του αντιμετωπίσει. Θέλει και την τύχη που είπαμε πριν. Ναι. Είναι πολλά μέσα. Δηλαδή, ό,τι σύστημα και να κατεβάσει, ό,τι τακτική για να ακολουθήσει. Δηλαδή, είναι ικανοί αυτοί οι παίκτες. Η τετράδα αποτελείται από δύο παίκτες που είναι πάρα πολύ γρήγοροι και χωρίς την μπάλα, το Φάντεμπεκ και τον Νέρες, που φεύγουν ταχύτατα στο χώρο. Και από δύο άλλους παίκτες που είναι πάρα πολύ γρήγοροι στη σκέψη και έχοντας την μπάλα μπορούν να τη μοιράσουν. Να περάσουν δηλαδή την κατάλληλη κάθε πάσα στο χρόνο που πρέπει, ο Τάντιτς και ο Ζήγες. Είναι φοβερή με την μπάλα στα πόδια και οι δύο. Οπότε το goal ευσταθεί πολύ, έτσι. Νομίζω ότι ναι, αν λάβουμε υπόψη και τα αμυντικά και να έχει ο Άγιαξ, ότι ο Πάοκ επιθετικός είναι εξαιρετικά. Ναι, νομίζω ότι εκεί θα πάει το μάτς. Δύσκολο να δούμε μάτς με. Κυριαρχικά 0-0, εντάξει, συμβαίνουν, δεν ξέρουμε. Αν ξέραμε, δεν θα ήμασταν εδώ. Ναι, με λογική προσέγγιση, με τις πιθανότητες, με βάση την εικόνα που έχουμε από τις δύο ομάδες. Μπάλα είναι, μπορεί να μην μπαίνει τίποτα, μπορεί να είσαι κακή βραδιά και δύο ομάδες. Σωστό. Έτσι, δεν αρχή το... τη σεζόν είναι ακόμα και για τους δύο παράδοση γεγονότα ότι έχει ξεκινήσει ο Άγιαξ κάποια παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ένα μάτσα έχει δώσει πρεμιέρα και ένα τελικό τσουκάκι. Αυτό δύο παιχνίδια έτσι. Ναι.
Ωραία, ωραία. Είδαμε και τις εντεκάδες, ναι, λοιπόν. Και κάτι για τον Άγιαξ, ναι. Που θα προπονηθεί. Ο Άγιαξ θα προπονηθεί. Προπονήθηκε χθες στην Τούμπα, σήμερα το πρωί ένα χαλάρωμα, έτσι. Ναι, πάντως σήμερα και αύριο, μάλλον αυτό είναι μετά το παιχνίδι, έτσι. Ναι, θα μείνουν μετά το παιχνίδι θα μείνουν οι Ολλανδοί και θα προπονηθούν στις εγκαταστάσεις του Άρη, προπονητικές εγκαταστάσεις του Άρη, στο Νέο Ρίσιο. Οι Ολλανδοί. Με τις ευχές του Άρη θα είναι απόψε, δηλαδή, στην Τούμπα ο Άγιαξ. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Εμείς τα γεγονότα θέτουμε, έτσι. Ο Άγιαξ θα προπονηθεί σε εγκαταστάσεις του Άρη. Οι Ολλανδοί απέστειλαν το σχετικό αίτημα στην ΠΑΕ Άρης, ώστε να κάνουν απόψε το βράδυ αποκατάσταση μετά το παιχνίδι, έτσι, όπως και για να προπονηθούν αύριο πριν επιστρέψουν στη βάση τους. Φυσικά η ΠΑΕ Άρης, χωρίς δεύτερη κουβέντα, δέχθηκε αυτή την πρόταση. Λοιπόν, κάτι που αφορά τον Άγιαξ, έτσι, και το παιχνίδι. Μιας και αναφερθήκαμε και στον Άρη τώρα, συγγνώμη που γελάω, ένας κακεντρεχής φίλος του Άρη. Του Άρη δεν είναι μάλλον φίλος του Άρη, μάλλον θέλησε να κάνει τη δική του καζούρα. Γράφει στο σχόλιο στην ανάρτηση που έχουμε κάνει στα social media του Λίμπερο για τις προσκλήσεις, τις διπλές προσκλήσεις για τις οποίες μπορείτε να καλείτε στο 2-3-10-2-87 και 3-8 άρια για το Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, για το Θέατρο Βεργίνα και το Μάτσο Άρη με τη Μόλντε. Σχολιάζει κάτω την ανάρτηση ο φίλος ο Νίκος. Θα φτάσουν, λέει, μέχρι τότε ή ακόμα στους δρόμους θα είναι. Κακεντρεχής τουλάχιστον. Θα μας τα πει ο Χρήστανθος, ναι, μετά τις 3. Να το διάλειμμα αυτόν έχουμε και για τους φίλους του Άρη. Λοιπόν, ανακοίνωσε ο νέο προπονητή η Λαμία πριν από 15 λεπτά. Ο Σωτήρης Αντωνίου με βοηθό το Γιάννη Προβίδα. Ο Σωτήρης Αντωνίου ήταν στην ΑΕΛ. Mm-hmm. Αναλαμβάνει λοιπόν την Λαμία μετά την αποχώρηση του Μάκη Χάβου που ανακοινώθηκε την περασμένη Κυριακή το βράδυ. Δύσκολο έργο και αυτός ο τεχνικός, έτσι. Να δούμε και τι θα γίνει και με τις εξελίξεις στη Λαμία. Mm-hmm. Τι θα κάνει και ο μεγαλομέτοχος εκεί, ο Παπαϊωάννου. Παράλληλα, επειδή είπαμε για τον Άρη ότι ξεκίνησε το ταξίδι κτλ., τα σήμερα να ξεκίνησε. Θα φτάσει σήμερα το βράδυ, αύριο. Θα αργήσει λίγο. Θα μας τα πει ο Χρήστος. Να αναφέρουμε την αποστολή, Γιώργο, την αποστολή την οποία έχει πάρει μαζί του ο Σάββας Παντελίδης, η οποία έχει ανακοινωθεί από χθες το βράδυ. Ναι, μόλις την βρω, ωραία. Με 20 πάει στην Νορβηγία. Λογικό να πάρει παραπάνω παίκτη μαζί του, γιατί είναι και επίπονο ταξίδι. Είναι και μέρες πριν το μάτς, μπορεί να προκύψει κάτι. Ναι. Λοιπόν, εκτός αποστολής είναι οι Γιουνές και Τζανακάκης, οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούν. Η Κοσάδα που παίρνει μαζί του ο Σάββας Παντελίδης αποτελείται από τους εξής παίχτες: Κουέστα, Έχμαν, πώς το διαβάζετε, Εμάν. Μπορεί να είναι Έχμαν στα αυστριακά, έτσι. Μπορεί. Βέλεθ, Ούγκο Σόουζα, Ρόουζ, Σούντγκρεν, Κόρχουτ, Μπάσα, Λάρσον, Λούκα Σάσα, Ματίγια, Ντιγκινή, Νίκο Μαρτίνες, Τόνσο, Ντουάρτε, Ιντέγια, Δελιζής, Κωνσταντινίδης, Φετ Φατζίδης και τον νεαρό Μπακούτσι. Ωραία. Ωραία. Αυτά για τον Άρη. Ενώ παράλληλα, δεν τελειώσαμε, όχι βασικά, έχει και άλλη μία είδηση και αφορά τον αγώνα Revanse του Κλεάνθης Βικελίδης την επόμενη εβδομάδα. Έχουν βγει τα εισιτήρια σε κυκλοφορία για το παιχνίδι της επόμενης Πέμπτης, 15 Αύγουστο. Στις 9.30 ώρα. Πολύ ωραία. Έχουν ανακοινωθεί και οι τιμές. Να σας βοηθήσουμε έτσι κιόλας, άμα θέλετε να έχετε μια εικόνα. Στη θύρα 3 και στη θύρα 1 τα εισιτήρια είναι στα 15 ευρώ. Στην θύρα 2 την κεντρική είναι στα 25. Για τους φιλοξενούμενους στη θύρα 4 είναι 15 ευρώ. Θύρα 9 στα 35 ευρώ. Θύρα 7 στα 50 ευρώ. Η θύρα VIP είναι στα 100 ευρώ και η θύρα VVIP πρέπει να είναι οι καινούργιες θέσεις που έχουν γίνει, που μπαίνουν και πατάνε και στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί είναι στα 150 ευρώ η τιμή αυτού του εισιτηρίου. Εντάξει, είναι προνομιακή φυσικά, έτσι, αυτή η θέση. Γιατί βλέπεις με άλλη οπτική το παιχνίδι, είναι διαφορετικά από εκεί πέρα, γι' αυτό και είναι και πιο τσιμπημένες οι τιμές. Αυτά και για και τον Άρη, θα μας τα πει και ο Χρυσάνθος στη συνέχεια που θα βγει. Πολύ τηλεφωνικά, ωραία. Για το πώς εξελίσσεται το ταξίδι. Πολύ ωραία. Όταν αναμένεται να φτάσουν και τις λεπτομέρειες. Ωραία, φτάνουμε στις 3 σιγά σιγά. Να πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας στο δεύτερο, να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Να επιστρέψουμε μέχρι σαν το Αλτίδη, να μπούμε στα του Άρη. Συνεχίζουμε φυσικά και σε κλίμα πάω Κάγιαξ 5 ώρες πλέον πριν από το παιχνίδι. Θα ανοίξουμε και γραμμές να μας πείτε τις δικές απόψεις. Έτσι, καλείτε και στο 2-3-10-2-87-8-8-8 για τις διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Βεργίνα του Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη, για το μάτς Μόλντε Άρη την ερχόμενη Πέμπτη 8 να το παρακολουθήσετε εκεί από τη Γιγαντοθόνη με απεριόριστη μπύρα και λαχνό για τις κληρώσεις στο ημίχρονο. Με το που καλείτε κερδίζετε διπλή πρόσκληση. Πάμε στο διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ. Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 5 λεπτά και μετά τις 3. Ο Λίμπερο παντού.
Και πάμε να καλησπερίσουμε, να βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Τζαλτίδη, ο οποίος είναι Κοπενχάγη. Βαθύλακο. Βαθύλακο. Πλάκα κάνεις τώρα. Μας ξεγέλασες. Απόγευμα Κοπενχάγη, φίλε. Καλά, τι μας είπε η Μαριλής. Το πρωί έχεις φύγει και τα λοιπά. Όχι, όχι. Όχι. Τώρα σε λίγο φεύγω. Α, μάλιστα. Καλό ταξίδι να έχεις, οπότε καταρχήν. Ευχαριστούμε. Το πρωί έφυγε η ομάδα. Σήμερα το πρωί, έτσι. Ναι. Και τώρα βρίσκεται. Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω αν είδες το σχόλιο στη σελίδα του Λίμπερο στο Facebook. Ένας κακεντρεχής, τώρα αντίπαλος ο παδός προφανώς. Για τις διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για το Ritz Casino για την Πέμπτη, για να βρεθούν οι φίλοι του Άρη. Γράφει από κάτω στο σχόλιο. Περίμενα να το βρω ακριβώς να το διαβάσω. Αν θα έχουν φτάσει μέχρι τότε. Ναι, αν θα έχουν φτάσει λέει, μέχρι τότε, ή αν θα είναι ακόμη στους δρόμους. Κοίταξε. Τον μπλοκάρουμε. Ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία, υπάρχει. Και θα ήταν ιδανικό να πάνε με τσάρτερ όπως αρχικά είχαν προγραμματίσει. Αλλά τις συγκυρίες εξήγησα και χθες. Έτσι είναι. Ναι. Οι συγκυρίες έχουν να κάνουν με δύο πράγματα. Ένα, το πόσο θες να πετάξεις κάποια χρήματα, γιατί μιλάμε για πέταμα χρημάτων αυτή τη στιγμή. Από την άποψη ότι είναι χρήματα τα οποία το ίδιο ταξίδι θα το κάνεις μετά από ένα μήνα, θα πληρώσεις το 1 τρίτο των χρημάτων. Σε συνδυασμό με το πόσο θα το μπαλαντζάρεις αυτό με το πόσο ξεκούραστη θα είναι η ομάδα. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες. Το ιδανικό για τον Άρη να πήγαινε με τσάρτερ. Το τσάρτερ του έβγαινε 117.000 ευρώ. Γιατί επειδή δεν υπάρχουν αεροπλάνα αυτή τη στιγμή στον Άγκο στην Ελλάδα, θα έπρεπε να έρθει από το Μάντσεστερ. 117.000 ευρώ τώρα μιλάμε για μπορεί να γίνει ακόμη και ένα συμβόλαιο παίκτη, έτσι. Δεν είναι το ποσό. Όχι, είναι δεδομένο ότι θα γίνει ένα συμβόλαιο παίκτη. Μιλάμε για, εντάξει, έπρεπε να πετάξει εντός εισαγωγικών η ομάδα ένα εκατοστάρικο. Απ' την άλλη, υπάρχουν ομάδες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν αυτό, να δεν τα υπολογίζουν. Και βέβαια είναι και η συγκυρία του ταξιδιού, γιατί αν πήγαινε στο Βελιγράδι, αν πήγαινε στην Ολλανδία, αν πήγαινε στη Γερμανία, αν πήγαινε στην Ιταλία, αν πήγαινε ακόμα και στην Πολωνία που πάει ο Ατρόμητος, 45 χιλιαρικάκια χρειάστηκαν στον Ατρόμητο. Άσχετα που θα πάει και αυτός με τη γραμμή. Αλλά το τσάρτερ ήταν τόσο. Τη ΣΑΕΚ το τσάρτερ για Ρουμανία έκανε 60.000 ευρώ. Και είναι από Αθήνα, έτσι. Αντιλαμβάνεσαι ότι η Θεσσαλονίκη Αύγουστο και ειδικά αυτή τη βδομάδα του Αυγούστου και την επόμενη δεν υπήρχε πετούμενο για τίποτα. Οπότε βέβαια να φέρεις απ' έξω. Από το Μάντσεστερ συγκεκριμένα είχε συζήτησαν οι του Άρη 117 χιλιαρικάκια και η απόφαση του Καρπίδα να μην το κάνει. Και μάλιστα ψάχτηκαν και για ένα που υπάρχει εδώ, της Άστρα. Το δεύτερο, το πράσινο μου είπανε, το αεροπλάνο, κάποιοι που ξέρουν, το οποίο έβγαινε στα 80 χιλιάρικα, αυτό με λίγο ζόρι η χασούρα θα ήταν γύρω στα 40-50 χιλιάδες ευρώ, αυτό πήγε σε συζήτηση να γίνει και τα λοιπά, αλλά θα έπρεπε να κάνει, επειδή είναι πιο μικρό το αεροπλάνο, δεν ήταν μεγάλα αυτά που για να πάνε Νορβηγία, θα έπρεπε να κάνει στάσεις στην Πολωνία. Ακόμα και αυτό δεν επηρεάζει την ομάδα, δεν θα έχει το θέμα για νεφοδιασμό εννοώ. Ναι. Αλλά δεν θα μπορούσε την άλλη μέρα, δεν ήταν το όριο των πτήσεων στον αέρα για το αεροπλάνο, γιατί την Παρασκευή έχει πάλι πτήσει. Και έτσι χάθηκε και αυτή η πιθανότητα και μείναμε να ψάχνουμε με τα εισιτήρια. Τώρα η ομάδα βέβαια, υπάρχει ταλαιπωρία, από την άλλη όμως, okay, δεν θα κάνει και τίποτα φοβερό, δεν θα είναι στους δρόμους 4 μέρες, όπως πολλοί λένε. Ναι. Δηλαδή, το βράδυ θα είναι Όσλο, απόγευμα, σε λίγες ώρες θα είναι στο Όσλο, δηλαδή πάει η Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Όσλο. Θα κοιμηθούν εκεί οι ποδοσφαιριστές, θα σηκωθούν το πρωί και θα κάνουν μια πτήση εσωτερική μιας ώρας για το Μόλντε. Δηλαδή αύριο στις 11, νομίζω 11 το πρωί, 10.30 ή 11 το πρωί θα είναι στο Μόλντε. Θα κάνουν κανονικά το απόγευμα την προπόνησή τους. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή ότι ξεκινάνε σήμερα και φτάνουν αύριο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Θα κοιμηθούν το βράδυ στο Όσλο. Αντί να κοιμηθούν στο Μόλντε, θα κοιμηθούν στο Όσλο. Στην Κύπρο, θυμίζω, πήγανε από τη Δευτέρα. Ήταν παραπάνω μέρες. Εντάξει, κοίταξε. Αυτή την περίοδο είναι κάπου στη μέση η αλήθεια για την ευθύνη, την οργάνωση σε συνδυασμό με τα λεφτά κτλ. Είναι πραγματικές οι δικαιολογίες που σου αναφέρω. Ναι, δεν νομίζω ότι ο καθένας που ασχολείται και χθες, ναι, δηλαδή η πρόκριση ήρθε την Πέμπτη το βράδυ. Ναι, δεν υπήρχε χρόνος δηλαδή, από να πριν για να προετοιμαστεί. Όχι, πήρανε κανονικά. Την Πέμπτη το βράδυ πήρανε και κλείσανε αυτά τα... κλείσανε.
είπα να ενδιαφερόμαστε για αυτά τα δύο που σου ανέφερα. Ναι. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είμαστε μια πολύ τουριστική χώρα, δεν υπάρχουν αεροπλάνα και μάλιστα μου είπε ένας γνώστης ότι έγινε πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα γιατί αποσύρανε κάποια Boeing 737, τα βγάλανε μετά από ένα δυστύχημα που υπήρξε, τα αποσύρανε από την αγορά, τα μεγάλα τα αεροπλάνα, κάποια Boeing 737, τι ήταν αυτά δεν ξέρω, mm-hmm. υπάρχουν στο διάφορα δημοσιεύματα και αυτομάτως έμειναν χωρίς 50-60 αεροπλάνα εδώ οι περιοχές. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται και μετά επιλέγεις. Μπορεί ας πούμε ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός να λέγανε 117-117. Ναι, θα τα δώσουμε. Έτσι. Εντάξει, άλλα τα δεδομένα, προφανώς. Ναι. Εγώ παιδιά δεν μπορώ να τα πετάξω αυτά τα χρήματα γιατί τα θεωρεί ότι τα πετάει. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα να το κάνω. Εντάξει. Και αν έρθει η πρόκριση, αν έρθει η πρόκριση με τη Μόλτε, νομίζω και εκτός ότι κανείς δεν θα το θυμάται, το πώς ταξίδεψε η ομάδα, όλοι θα ευγνωμονούν τον Καρυπίδη διότι διαχειρίστηκε σωστά αυτό το θέμα και χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για κάποιο άλλο λόγο πιο σημαντικό. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εντάξει, ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία. Εγώ νομίζω περισσότερο ψυχική είναι η ταλαιπωρία. Δηλαδή ο ποδοσφαιριστής όπως και να το κάνουμε, θέλει που έχει και τη δυνατότητα και στην προσωπική του ζωή να έχει τις ανέσεις του, αντιλαμβάνεσαι τώρα, ξύπνησαν σήμερα το πρωί. Εντάξει, το ταξίδι τώρα είναι φυσιολογικό έτσι. Πήγαν στην Αθήνα και από την Αθήνα στο Όσλο. Θα κοιμηθούν εκεί το βράδυ στο ξενοδοχείο τους κανονικά. Προφανώς δεν θα κοιμηθούν σε κανένα μονόστερο ξενοδοχείο. Ναι. Άλλο. Σε κανένα δύσκολο κρεβάτι. Ναι, τετράστερα και πεντάστερα είναι τα ξενοδοχεία εκεί. Okay. Απ' την άλλη σου λέει ο άλλος, όχι ρε φίλε, από τη στιγμή που έχεις τη δυνατότητα να πας σε 4 ώρες με πτήση τσάρτερ, κάτω έτσι, δώσ' τα 100.000 και πάνε. Το λέει αυτός που δεν είναι δικά του τα λεφτά. Ναι, που δεν δίνουν την τσέπη του έτσι. Εύκολα το λέμε απ' έξω. Εγώ λέω ότι είναι κάπου στη μέση η αλήθεια. Ότι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει αυτό το ταξίδι με τσάρτερ. Όταν έχεις χρόνο βέβαια θα το έλεγα. Δηλαδή να βάλεις κάποιους χορηγούς, να κάνεις το μισό χορηγία. Υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι τρόποι. Αλλά όπως λες και εσύ, Πέμπτη βράδυ ο Άρης προκρίθηκε. Παρασκευή πρωί είχε τις εναλλακτικές του. Και έπρεπε μέσα Παρασκευή, πρόσεξε Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, γεια σας. Δευτέρα να έχεις να τα έχεις τελειωμένα. Το άλλο, πού να βρεις εισιτήρια τώρα. Ναι. Γιατί όλα εύκολα τα λέμε εμείς. Κάναμε μάχη χθες. Μάχη πραγματικά και πάλι. Βρήκαμε μεν εισιτήρια, πάμε μέσω Κοπενχάγης εμείς, οι δημοσιογράφοι δηλαδή. Mm-hmm. Πάμε μέσω Κοπενχάγης, πάμε στο Μπέργκεν αύριο το πρωί και από το Μπέργκεν πάμε στο Μόλτε. Και γυρίζουμε μέσω Ρίγα Λετωνίας. Oh. Και αυτό το κάναμε για να γυρίσουμε ξημερώματα Σαββάτου, Παρασκευή προς Σάββατο. Μάλιστα. Διαφορετικά θα πρέπει να γυρίσουμε μέσω Κωνσταντινούπολης και να φτάναμε εδώ Σάββατο βράδυ. Και θα λέγανε οι άλλοι, τουρισμό πήγαν να κάνουν. Ταξιδάκια να ψυχείς, γυρίσατε όλη την Ευρώπη. Και θα, ναι, και θα είμαστε δύο μέρες στα αεροδρόμια. Εντάξει, δεν είναι, όχι ότι μας κακοπέφτει, έτσι, να μην τρελόμαστε κιόλας. Εδώ ο Ξεστουάρη. Δεν λέω τώρα το όνομά του, είναι γνωστός στο παδικό κίνημα κτλ. Ο οποίος φεύγει σήμερα στο Στοκχόλμη και μετά φίλε πάει με αυτοκίνητο, έχει κανονίσει με ένα κολλητό του εκεί από τη Σουηδία, 908 χιλιομετράκια είναι. Ναι, γαρά. Ναι, 908, αλλά δεν είναι 908 χιλιομετράκια, Εγνατία Οδός. Είναι φιόρδ. Αντιλαμβάνεσαι τι 908 χιλιομετράκια είναι αυτά. Ναι, εντάξει. Είναι ανεβαίνει στο τέτοιο, ανεβαίνει στο πύλιο. 908 χιλιόμετρα ανεβαίνει στο πύλιο. Ναι, θα κάνουνε. Για να καταλάβουμε. Κάνα 12 ώρα, 15 ώρα το κάνουνε. Εγώ μέσα στο νερό. Όχι, εγώ πιστεύω θα κάνουν και διανυκτέρευση και τέτοια. Διάμεσα κάπου. Για να βγει πιο εύκολα. Και επιστροφή πίσω πάλι και γυρίζει το Σάββατο. Οκ. Αυτό είναι εκδρομή βέβαια, το κάνει και σαν αναψυχή. Ναι. Πάντως, αν προκριθεί ο Άρης, ανταμυθείτε. Αν θέλετε και το επόμενο ταξίδι θα είναι πολύ πιο κοντά, έτσι. Θα είναι ή στην Τουρκία ή στη Σερβία. Άμα είναι Σερβία, θα είναι λίγο δύσκολο όμως μετά. Στη Σερβία, εντάξει, υπάρχουν οι τρόποι. Στη Μαλάτια Σπορ δεν ξέρω. Άλλα ζόρια θα υπάρχουν μετά εκεί στη Σερβία, αλλά ας μην προτρέχουμε. Τι να κάνουμε. Εντάξει, είναι πιο κοντά τουλάχιστον. Παντού θα υπάρχουν ανακέφαλοι κτλ. Οκ. Άμα τώρα πάμε να παίξει Παρτιζάν Άρης και εμφανιστούν 50 από τη μία και 50 από την άλλη που θα πλακώνονται για άλλα θέματα. Εντάξει, θα είμαστε άξιοι τις μήνες μας. Ας περάσει ο Άρης. Έτσι. Και βλέπουμε την εκδρομή, την διοργανώνουμε μετά. Έτσι. Θα δούμε πώς θα γίνει. Η Μαλάτια όμως δεν είναι νομίζω τσάρτερ εκεί πέρα, τώρα, Μαλάτια Σπορ. Αλλά πλέον επειδή θα έχεις άλλα 600 χιλιάρικα. Θα είναι πιο εύκολα όλα. Και θα είναι να παίξεις για 8 εκατομμύρια, 7-8 εκατομμύρια. Εκεί νομίζω θα δώσεις και τα 115 χρειαστεί. Θα έχεις εξασφαλίσει. Αλλά εκεί μετά είναι 22.
Είναι 22 Αυγούστου, οπότε νομίζω θα είναι πιο καλά τα πράγματα. Τώρα έχουμε πέσει και στις δύο χειρότερες εβδομάδες στην Ελλάδα. Ναι. Και αυτό σου λέω ότι είναι κάπου στη μέση η πραγματικότητα. Πάντως, εγώ θεωρώ, Χρυσάνη, ναι, ότι πολύ αναλωνόμαστε γενικότερα και τα μίντια και ο κόσμος της ομάδας με το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, πέρα από αν έρθουν τα παιχνίδια, περάσουν τα παιχνίδια και έρθει η πρόκριση, δεν το θυμάται κανείς. Τώρα, αν θέλει κάποιος να πιαστεί σε αυτό σε ενδεχόμενο αρνητικό, ναι, αποτελέσματος, εντάξει. Έχεις δίκιο, βέβαια. Κοίταξε, εντάξει, οκ, okay, θα υπάρξει μια ταλαιπωρία για τον ποδοσφαιριστή. Εγώ νομίζω περισσότερο όσον αφορά την προπόνηση της Τρίτης που χάνεται. Τη σημερινή δηλαδή που χάνεται. Εκεί είναι μόνο η ουσία για μένα, τίποτα άλλο. Οκ, ναι. Πάει με το αεροπλάνο και θα πάει, θα ταξιδέψει την Τετάρτη το πρωί, μια ώρα εσωτερική πτήση, να πες όσο, δεν τα λέει το οργανισμός του δηλαδή, έτσι. Είναι όμως ότι χάνεις την προπόνηση τη σημερινή. Εκεί νομίζω είναι το αρνητικό για την ομάδα. Εκτός βέβαια να προπονηθούν τίποτα στο δόσο, δεν ξέρω τώρα, μήπως κάνουν εκεί κάποιο χαλαρωματάκι κτλ. Αυτή είναι η διαφορά και στο ταξίδι της επιστροφής που θα σε άλλη μια μέρα που θα ταξιδεύεις. Αυτό ναι, επιβαραίνει στο σύνολο των δύο αγώνων την ομάδα. Σίγουρα έχει μια μεγαλύτερη ταλαιπωρία από να πάει 4 ώρες και να γυρίσει 4 ώρες. Και θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή για τον προπονητή έχει ουσία. Έτσι. Ναι. Ο προπονητής κάνει δύο προπονήσεις μέσα σε ένα διάστημα το οποίο είναι στην προετοιμασία και είναι ανάμεσα στα παιχνίδια. Okay. Υπό αυτή την έννοια έχει και παίζει και το ρόλο. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται. Κάποια πράγματα θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν και μια τιμή. Έτσι είναι, ναι. Τα 117 χιλιάρικα είναι 117 χιλιάρικα. Δεν είναι ούτε 250 που άκουγα χθες, διάφορους φίλους μου λέγανε. Αλλά δεν είναι και 20-30, γιατί αν ήταν 20-30 θα τα δίνει προφανώς. Και ξέρετε γιατί έγινε και η μεγαλύτερη κουβέντα, έγινε για να το κλείσουμε κιόλας. Γιατί ακριβώς και ο Θόδωρος Καρυπίδης και οι άνθρωποι του Άρη μετά το μάτς με την Κυπριακή ομάδα είπε θα πάμε με τσάρτερ. Το είπανε δηλαδή. Ναι, επειδή το διέρευσαν και προς τα έξω. Και μετά δεν γίνεται. Δεν το διέρευσαν απλά. Το είπανε ξεκάθαρα. Ναι. Ενημερώστε κτλ. Για να μαζέψουμε και κόσμο, να έρθει κόσμος μαζί μας. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή υπήρξαν και φίλοι οι οποίοι είχαν προγραμματίσει να έρθουν. Ναι. Και τώρα βέβαια δεν θα έρθουν γιατί πέρα ότι πήρα κάνουν όλο αυτό το ταξίδι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι τρελοί τώρα. Δεν ξέρω καμιά δεκαριά τρελός. Με το στυλ που σας είπα εγώ πριν θα πάνε. Εντάξει, δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για τους κανονικούς τώρα. Λοιπόν, η ομάδα τώρα είναι από το πρωί στη διαδικασία του ταξιδιού. Πάλι ο Γιουνές είναι το θέμα, το πρόβλημα. Δεν ταξίδεψε με την ομάδα λόγω του τραυματισμού. Προφανώς και κρίθηκε και ανέτοιμος από τον Σάββατο Παντελίδη. Λογικά θα τον έχει στη ρεβάνς. Στη διάθεση, τώρα θα τον επιλέξει ή όχι είναι θέμα του προπονητή. Ο Άρης όπως πάει στο Μόλντε με στόχο ένα καλό αποτέλεσμα που θα τον διατηρήσουμε στο παιχνίδι της πρόκρισης. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι, κάθε άλλο. Η Μόλντε είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι πρώτη στην Νορβηγία, έχει πολλές και συνεχόμενες νίκες, έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία και στο νορβηγικό πρωτάθλημα αλλά και στο Europa League μέχρι στιγμής. Έχει καταφέρει βέβαια με νίκη εκτός έδρας να πάρει την πρόκριση. Δεν ξέρω αν ο Άρης έχει τον τρόπο του να κρατήσει ένα 0-0 ή οτιδήποτε άλλο σαν την Τζουκαρίς που πήγε και έπαιξε όπως είχα έλεγε στο Βικελίδης και πήρε το 0-0. Προφανώς και ο Άρης δεν έχει τέτοιο στυλ παιχνιδιού, αλλά νομίζω ότι αν καταφέρει και έχει μεσοαμυντικά τη λειτουργία που είχε στην Κύπρο με την εμφάνιση όμως εκεί του Σούντγκρεν και του Κόρχουτ, γιατί ο Σούντγκρεν έλειπε από την Κύπρο, δεν ήταν ένα, ξέρετε, ναι. Ήταν απόν. Κάπου ήταν, χάθηκε, είχε πάει. Ναι. Όχι, είχε κάτι μάσκες, όπως μας είπε, για να παίρνει ανάσες. Ναι. Σοκ έπαθε. Ζωρίστηκε πολύ. Ναι. Έπαθε σοκ με τον καιρό εκεί πέρα. Δεν μπορούσε, είπε, μετά το 20 λεπτό να αναπνεύσει, διάφορα τέτοια πράγματα που, εντάξει, πολλές φορές, επειδή είναι και αυτό το στυλ του Σουηδού, έχουν την αίσθηση πολλοί φίλοι του Άρη ότι είναι βιονικός. Δεν είναι βιονικός. Είναι Σουηδός. Και ο Σουηδός στους 35 ζορίζεται. Κουατάρι. Ναι. Είναι ζορίζεται, γιατί και η θερμοκρασία εκεί ήταν 28-29 βαθμοί την ώρα του αγώνα. Αλλά έδειχνε ότι η αίσθηση ζέστης είναι 33. Βάλτο αυτό με τους σφιγμούς, τα τρεξίματα και όλα αυτά που πρέπει να κάνει ένας παίκτης και βάλτο μετά στον οργανισμό του. Γιατί είναι άλλο να παίξει 6 μήνες στην Κύπρο και να μπει πλέον και ο οργανισμός σου στη συνείδηση και άλλο σε 2 μέρες. Έτσι. Ναι. Προφανώς αυτό το πρόβλημα δεν θα το έχει ο Σουηδός στο Μόλτε, οπότε περιμένουμε να είναι πολύ καλύτερος σε σχέση με αυτό που είδαμε στην Κύπρο. Αν ο Βέλεθ με το Ρόουζ έχουν ανάλογη εμφάνιση, ο Κουέστα έχει τη σταθερότητα και δεν χάσει και την μπάλα μια φορά με στα δεξιά του και έχουμε τον Μπάσα
που υπήρχε στην Κύπρο. Νομίζω ότι ο Άρης θα μπορέσει να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί από την άλλη η Μόλντε έχει τα ζητήματά της μεσοαμυντικά. Είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Οπότε λες ότι μπορείς να βρεις κάποιο γκολ με τους αξιόλογους μεσοεπιθετικά παίκτες που έχεις, και ο Λάρσον σαφέστατα θα περιμένουμε να είναι πολύ καλύτερο στο κλίμα εκεί της Σκανδιναβίας. Και περιμένεις είτε από τον Τιγενή είτε από τον Ιντέγε που παιχνίδι με παιχνίδι ανεβαίνει, είτε με το Φετφατζίδη, να βρεις κάποιο γκολ το οποίο θα σε βοηθήσει να χτίσεις την περίπτωση της πρόκλησης στην επόμενη φάση. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, Χρυσάνθη, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να φέρουμε. Περιμένουμε τώρα από τα εκεί πέρα. Τα εισιτήρια για τη ρεβάνς έχουν βγει. Ναι, αναφέραμε και τις τιμές και όλες τις λεπτομέρειες και για τον κόσμο. Από www.viva.gr μπορούν να μπαίνει για την ώρα ο κόσμος. Νομίζω ότι αν όχι σήμερα, είναι σε διαδικασία επίλυσης αυτού του προβλήματος με το ρεύμα, με αυτή την περίφημη ιστορία που κόβεται το ρεύμα στο γήπεδο για ένα αφημί, το προηγούμενο αφημί της ομάδας, δηλαδή δεν είναι χρέη της τωρινής ομάδας, ούτε του ερασιτέχνη, είναι της προηγούμενης ΠΑΕ που είναι υπό εκαθάριση, αλλά το ρολό είναι στο δικό της το αφημί. Είναι από αυτά τα ωραία στην Ελλάδα, δηλαδή να έχει κρυθεί κάτι όσον αφορά τα δικαστήρια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά κάποια στιγμή να εμφανίζεται μπροστά σου ένα πρόβλημα που είναι προδεκαετίας. Πιστεύω, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκα θα δώσει κάποια χρήματα η τωρινή πάει για να ξεμπλοκάρει την όλη διαδικασία. Η ΔΕΗ από την πλευρά της θέλει να πάρει τα χρήματα. Έχει γίνει και μια ολόκληρη εκστρατεία το τελευταίο χρονικό διάστημα με τη νέα κυβέρνηση ότι πάνε να πάρουμε τα χρήματα, θα τους χρωστάνε κτλ. Βέβαια εδώ υπάρχει μια παλιά ΠΑΕ που είναι υποεκαθάριση και δεν υφίσταται και τα ζητά στα χρήματα γιατί χρησιμοποιεί το γήπεδο καινούργια η ΠΑΕ. Ναι. Είναι αυτά οι αμαρτίες του παρελθόντος που εμφανίζονται ένα διαστήματα στον Καρυπίδη και δεν βάζει τσάρτερ. Ναι, έχει να καλύψει και αυτά, ναι, έτσι, νότις, αυτά τα έξτρα που βγαίνουν. Οπότε αν λυθεί σήμερα ή αύριο το πρόβλημα, νομίζω ότι σιγά σιγά θα υπάρξει η διάθεση των εισιτηρίων αλλά και των διαρκείας, γιατί αρκετοί θέλουν να πάνε να βγάλουν διαρκείας και από τις εγκαταστάσεις εκεί. Νομίζω ότι το εισιτήριο το μεμονωμένο μπορείς να το πάρεις, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι βέβαιος 100%, δεν το έχω ρωτήσει, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά διαρκείας δεν μπορείς να πάρεις μέχρι να αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα. Ευελπιστούμε ότι αν όχι σήμερα, μέχρι αύριο θα έχει τελειώσει και αυτό το ζήτημα και δεν θα έχουμε κανένα άλλο απρότο. Πάντως μέσω Viva μπορούν οι φίλοι να μπαίνουν κανονικά και να αγοράζουν τα εισιτήριά τους για το παιχνίδι για τον επαναληπτικό στις 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγίτας, με τη Μόλντε. Ωραία, πολύ ωραία. Ο Παναγιωτήτης θα είναι 5 ώρες στο 2. Δεν άκουσα. Παναγιωτήτης θα είναι στο γήπεδο. Θα είναι στο γήπεδο ο Παναγιωτήτης. Μαζί εκεί, παρέα. Θα βγεις από εκεί, με clean fit. Κανονικά. Κάνω και μετάδοση άμα θέλεις. Καλησπέρα και τέτοια. Έτσι. Ωραία. Καλή συνέχεια, Χρυσάνθε. Καλή συνέχεια. Καλό ταξίδι. Άντε, καλό ταξίδι. Αυτά λοιπόν από τον Χρυσάνθο Ζαλτίδη για ό,τι αφορά τον Άρη, για αυτό το θέμα που έχει προκύψει με το ταξίδι στην Νορβηγία και όλα τα υπόλοιπα. Για τα εισιτήρια τα αναφέραμε και τις τιμές εδώ νωρίτερα, μας τα είπε ο Γιώργος Μπαϊράμης. Εντάξει. Είναι ένα θέμα νομίζω με το οποίο ασχοληθήκαμε πολύ. Ναι. Με το ταξίδι του Άρη στην Νορβηγία. Εντάξει. Αν έρθει η πρόκληση για τον Άρη, νομίζω ότι ναι, αν έρθει η πρόκληση θα το θυμάται κανείς. Αυτό βάλαμε τα δεδομένα κάτω και είδαμε ποιον σύφερε περισσότερο για τον Άρη. Έτσι. Έτσι, προφανώς. Αυτό. Ωραία, λοιπόν, τι έχουμε Χρήστο Γιωβάνογλου. Δεν θα μπορούσε να λείπει ο Αντελίνιο Βιερίνια από το σημερινό ματς. Δεν θα είναι στο χορτάρι, δεν είναι στην αποστολή, αλλά θα είναι στο Μακεδονίο Παλάς. Θα είναι αυτός ο οποίος θα το πάρει ψυχολογικά τους συμπαίκτες του. Είναι επιθυμία του Άμπελ Φερέιρα αλλά και του ίδιου να βρίσκεται στο ξενοδοχείο της ομάδας. Θα είναι και από κοντά ως ηγέτης, ως αρχηγός, προφανώς θα κάνει και κάποια ομιλία στους συμπαίκτες του. Εντάξει, είπαμε, γιατί αρχηγός δεν είσαι μόνο μες στο γήπεδο, είσαι και απ' έξω και ο Βερίνια νομίζω το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι είναι η σημαία του ΠΑΟΚ, είναι ο αρχηγός που πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ και ανταποκρίνεται νομίζω στο έπακρο στις αρχηγικές του αρμοδιότητες. Μάλιστα, οπότε και με Βιερίνια μαζί ο ΠΑΟΚ σήμερα, έτσι, στη μάχη με τον Άγιαξ. Πόσες ώρες μένουν? 4.30 για τη σέντρα του μεγάλου αγώνα. Νομίζω οι χώροι γύρω από την Τούμπα θα αρχίσουν να γεμίζουν ήδη. Σε μια μισή ώρα να υπενθυμίσουμε ότι ανοίγουν οι θύρες. Καλό είναι να πάτε όσο το δυνατόν νωρίς. Ξέρουμε έχει ζέστη κτλ. Αλλά να μην υπάρξει μεγάλος όγκος φιλάθλων που θα μπουν την ίδια ώρα. Γιατί εντάξει, είναι λίγο παλιό το γήπεδο, είναι λίγο
είναι ζόρικα τα πράγματα και με τη ζέστη, όσο μπορείτε πιο νωρίς, ώστε να αποφευθούν κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν θα θέλαμε. Φυσικά ο Λίμπερ θα είναι και από πάρα πολύ νωρίς, με συνδέσεις κανονικά, όλο το pre-game και το post-game μετά, συνδέσεις τύπου. Και όλα τα παρελειπόμενα του αγώνα εδώ στο Λίμπερ 107,4 θα ακούσετε. Ο Σταύρος Κόλκας θα είναι στην περιγραφή στις 8 στη ζωντανή μετάδοση του παιχνιδιού. Σε μια πλήρη κάλυψη έτσι, από όλο το επιτελείο του Λίμπερ που θα είναι στον αέρα όλο το απόγευμα σήμερα και μέχρι το βράδυ για αυτή την ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά του ΠΑΟΚ. Που ευχόμαστε έτσι να εξελιχθεί και καλά με ένα θετικό αποτέλεσμα εν ώψη τη ρεβάν τη επόμενη Τρίτη στην Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα, όπου θα κριθεί και το εισιτήριο τη πρόκριση. Σήμερα την ίδια ώρα είναι και το ζευγάρι, το ματ στο άλλο ζευγάρι, το οποίο από το οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλο του ΠΑΟΚ ή του Άγιαξ, όποια ομάδα προκριθεί στην επόμενη φάση. Έτσι, και να πούμε και το πρόγραμμα γενικά που έχουμε σήμερα για το Champions League. Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια. Από Ελ Καραμπάγκ, στι 8 είναι αυτό. Και από εκεί πέρα πες μας και τα υπόλοιπα, Γιώργο. Στις 9 έχουμε το Δυναμό Ζάγκρεμπ Φερεντσβάρος, 9.30 το Μπριζ Δυναμό Κιέβου και στις 10:15 το Ερυθρός Αστέρας Κοπεχάγη. Υπάρχουν και τρία παιχνίδια για το Europa League. Τα προκριματικά, ο τρίτος προκριματικός είναι οι ομάδες που αποκλείστηκαν από το Champions League, γι' αυτό παίζουν σε μέρα Champions League κιόλας. Στις 6 έχουμε το Αραράτ Σαμπουρτάλο και 7 έχουμε Ρίγα Ελσίνκι, 9:15 Σουτιέσκα Λίνφιντ. Αυτά σήμερα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Α, κάνουμε μετά και τις προβλέψεις μας, λίγο τα μελετήσουμε. Δεν πρέπει. Έχει αναρτήσει η ΠΑΟΚ όπως συνηθίζει πάντα λίγες ώρες πριν από κάθε παιχνίδι της ομάδας τα facts and figures, όπως λέει, τους αριθμούς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το παιχνίδι. Να μας τα διαβάσεις, Χρήστο Γιβάνογλου. Είναι λίγο έτσι, πολύ νομίζω. Αλλά λοιπόν, να πούμε τα πάρουμε σειρά. Ναι, τις δύο αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, γνωστό είναι αυτό. Έτσι. Αποτελέσματα θυμούνται όλοι νομίζω. 1-1 και τα δύο ματς του Άμστερνταμ. 3-3 το πρώτο εδώ. Αποκλεισμός του ΠΑΟΚ με δύο ισοπαλίες τότε στις λεπτομέρειες. Τον Σουάρες θυμούνται όλοι από εκείνο το βράδυ νομίζω. Και 1-2 το ματς. Και τον Τσιρίλο που δεν μπορούσε με τίποτα να τον πιάσει τον Σουάρες. Ναι, ο Τσιρίλο έφταιγε. Δεν έφταιγε ο Τσιρίλο με την ποιότητα που είχε ο Σουάρες. Το άλλο ήταν 1-2 με γκολ του Κλάσεν, το πέναλτι στο 87 λεπτό είχε δώσει τη νίκη στον Άγιαξ. Και από εκείνο το μάτσο νομίζω όλοι θυμούνται τα χαμένα τέταρτα του Αθανασιάδη, ο οποίος είχε ανοίξει με το σκορ νωρίς μόλις το 4, αλλά από εκεί και πέρα είχε χάσει άλλες 2-3 38 ευκαιρίες για να διευρύνει προβάδισμα και να σφραγίσει πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Και πάλι στον τρίτο προκριματικό γύρο, και τώρα στον τρίτο προκριματικό γύρο η τρίτη συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων. Ακόμη γράφει πάει ΠΑΟΚ ότι αυτή είναι η έκτη απόπειρα για πρόκριση στους ομίλους του Champions League, έκτη φορά που ο ΠΑΟΚ μπαίνει στις προκριματικές φάσεις. Η πρώτη ήταν το 2004-2005 με την Maccabi Tel Aviv. Όλοι θυμούνται τι είχε γίνει τότε με την υπόθεση του Λιάσου Λουκά. Με τον Άγιαξ το καλοκαίρι του 10. Με την Metalist Kharkiv το καλοκαίρι του 13. Τότε που ο είχε περάσει στα χαρτιά στην επόμενη φάση, έχοντας χάσει την πρόκληση εντός γηπέδων, 0-2 στην Τούμπα και 1-1 στην Ουκρανία. Αλλά λόγω τιμωρίας της Metalist, ο Πάοκ συνέχισε την επόμενη φάση στα playoff και είχε αποκλειστεί τότε από τη Σάλκε με 1-1 στη Γερμανία και ήταν με 2-3 στην Τούμπα. Ενώ το 16-17 έπαιξε και πάλι με τον Άγιαξ, όπως είπαμε, και πάλι έχασε την πρόκριση μέσα στην Τούμπα με την ήττα με 1-2, παρότι απέσπασε θετικό αποτέλεσμα στην Ολλανδία. Την περσινή σεζόν είχε κάνει μια τρελή πορεία ο ΠΑΟΚ, ήταν σαν να είχε βγάλει ολόκληρο όμιλο με τις τρεις προκριματικές φάσεις. Ξεπέρασε το εμπόδιο της Βασιλείας με δύο νίκες, 2-1 εδώ, 3-0-3 εκεί. 3-2 εδώ του Σπαρτάκ Μόσχας με το 0-0 εκεί, πέρασε στα playoff. Στα playoff όμως, παρά το 1-1 στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα, στο δεύτερο μάτς εδώ οι Πορτογάλοι έδειξαν την ανώτερότητά τους και με τα λάθη του Πασχαλάκη ήρθε το 1-4, παρότι ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το προβάδισμα. Συνολικά 16 αναμετρήσεις με απολογισμό 3 νίκες, οι δύο εκ των οποίων ήρθαν πέρσι. 7 ισοπαλίες και 6 ήττες μετρά ο ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League σε παιχνίδια εντός και εκτός έδρας. Οι 4 από τις 5 ισοπαλίες είναι μακριά από την Τούμπα, είπαμε 2 στο Άμστερνταμ, η μία στη Γερμανία και η μία κόντρα στη Metalist στην Ουκρανία. Ο Πρίγιοβιτς, 21 γκολ έχει βάλει ο ΠΑΟΚ. Ο Πρίγιοβιτς έχει βάλει τα 4 όλα στην περσινή πορεία. Ο Βλάντα Νίβιτς, ο Αθανασιάδης, ο Στέφανος έχουν από 2 γκολ. Ενώ στη λίστα των σκόρερ υπάρχουν ακόμη οι Νέτσιτ, Τόκα, Τζουράνης, Γιασουμής, Βιερίνια, Σαλπιγκίδης, Κάμπος, Πέλκας, Λιμιός, Κάνιας, Βαρέλα. Ο Κάνιας είχε βάλει και το απίθανο γκολ πέρσι με τη Βαρσιλία. Ο Βαρέλα, ο Ελκαντουρί και ο Άρντα που είχε βάλει τον γκολ πέρσι στην έδρα της Μπενφίκα. Αυτή είναι η σκόρερ του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League και σήμερα περιμένουμε να δούμε ποιοι άλλοι θα προσθεθούν στην συγκεκριμένη λίστα. Θα πούμε συνέχεια και για την κακή παράδοση. Μάλλον το πούμε τώρα που το κλείσουμε. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ κακή παράδοση κόντρα σε Ολλανδικές ομάδες συνολικά πέρα από τον Άγιαξ. Έχει αντιμετωπίσει άλλες δύο φορές την Αλκμαρ. Ήταν με 2-3 στην Τούμπα και με 3-1 θυμάμαι μεγάλα στην Ολλανδία. Έχει αποκλειστεί στο κύπελο UEFA τότε. Έχει τους δύο αποκλεισμούς από την PSV Eindhoven.
το 2001 και το 2002. Έχει τον αποκλεισμό από τη Χέρενφεϊν με δύο σοπαλίες, 0-0 στην Ολλανδία. Το δεύτερο μάτς εκεί αποκλειστηκε 1-1, έχει έρθει το πρώτο μάτς εδώ στην Τούμπα το καλοκαίρι του 2009. Και γενικότερα δεν τα πηγαίνει καλά κόντρα σε Ολλανδούς. Έχει, αν δεν κάνω λάθος, 7 ισοπαλίες, 6 ήττες και μόλις μία νίκη. Και αυτή η νίκη είχε έρθει κόντρα στην PSV Eindhoven. Εκείνο το 3-2 με ένα γκολ του Ντέζε που είχε πέσει το σήμα στην τηλεοπτική μετάδοση και το είδαμε μόνο με βίντεο από την κερκίδα. Ένα φανταστικό αριστερό σου του Νιγηριανού. Και συνέχεια ο Πάοκ είχε αποκλειστεί με το 4-1 στην Ολλανδία. Με πολλά παράπονα από τον Ιταλό διαιτή, για τους παλιούς που θα θυμούνται σίγουρα πολλά περισσότερα. Έτσι, από εκείνες τις αναμετρήσεις του Πάοκ με την PSV. Πάμε σιγά σιγά στο break και επιστρέφουμε εδώ, Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Ο Λίμπερο παντού. Συνεχίζουμε παρέα ως και τις 5. Χρήστος Γιουβάνογλου, Γιώργος Μπαϊράμ και Γιώργος Παναγιώτης στα μικρόφωνα. Να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι μπορείτε να καλείτε στο 2310-287-888 για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνα του Ρίτζης Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου την 5η στις 8 το ματσουάρι με τη Μόλντε στην Νορβηγία θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε εκεί σε γιγαντοοθόνη, σε μια μοναδική εμπειρία με απεριόριστη μπύρα. Θα έχετε και λαχνό για τις κληρώσεις το ημίχρονο. Και γενικότερα έτσι σε κλίμα κυτρινόμαυρο θα είναι ωραία κατάσταση για τους φίλους του Άρη. Θα έχουμε και τηλεφωνική την 5η. Είμαι εγώ εκεί, θα βρίσκομαι. Θα κάνουμε τηλεφωνική με το Λίμπερο να μάθει ο κόσμος, αυτοί που δεν θα έχουν πάει, τι γίνεται. Ωραία. Έτσι πως εξελίσσεται τη βραδιά για εκεί πέρα. Ωραία. Πολύ απλή διαδικασία. Κλίμα για επόμενες φορές, έτσι. Πολύ απλή διαδικασία. Καλείτε στο 2-3-10-287-888 και αμέσως κερδίζετε την διπλή πρόσκληση. Στο ίδιο νούμερο καλείτε για να βγείτε και στον αέρα από εδώ και πέρα. Αφήνουμε ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές για τους φίλους του ΠΑΟ, κυρίως νομίζω σήμερα είναι η μέρα τους, που θέλουν έτσι να κάνουν τις προβλέψεις τους, να δώσουν κλίμα από Τούμπα όσοι έχουν πάει ήδη, έτσι να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά πιο ζεστά στο κλίμα του αγώνα. Δώστε μας έτσι τι γίνεται Άγιαξ εκεί στα σουβλατζίδικα, στις Μαλαματίνες και στα λοιπά. Βγείτε να μας πείτε. Ναι. Βλέπω τώρα ότι ο Άγιαξ είναι αήττος σε 9 παιχνίδια στην περσινή σεζόν στο Champions League. Από τα προκριματικά, από τον δεύτερο προκριματικό που είχε ξεκινήσει πέρσι, έμεινε αήττητος σε όλη την πορεία του μέχρι τα ημιτελικά. Κόντρα σε Στουρμ Γκρατς, ΑΕΚ, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους και Τότεναμ κέρδισε. Και ισόπαλο αποτέλεσμα είχε απέναντι στα Σταντάρ Λιέγης, Δυναμό Κιέβου, Μπάγερν Μονάχου και Μπενφίκα. Δεν έχασε ούτε στο Μόναχο πέρσι ο Άγιαξ. Ναι, 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 και ένα φοβερό γκολ του. Με εκτέλεση φάουλ, δεν θυμάμαι ποιο το είχε βάλει. Με ένα μες στο Μόναχο πάντως. Και θυμάμαι το παιχνίδι επειδή το είχα δει. Ήταν για διπλό του Άγιαξ. Ναι, ήταν για διπλό. Ναι, είχε πατήσει την Μπάγερν, είχε βάλει στην αιστεία. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα σπάσει σήμερα αυτό το αίτητο του εκτός έδρας του Άγιαξ μέσα στην Τούμπα. Διαφορετικά τα δεδομένα ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε για το αποψινό παιχνίδι? Δεν ξέρω, νομίζω τα καλύψαμε όλα και δεκάδες. Και... Ναι, και ο ΠΑΟΚ βέβαια στον αντίποδα, στα εντός έδρας μάτς του. Εντάξει, ας μην πιάσουμε τα ευρωπαϊκά γιατί περσιτήθηκε εδώ και από Μπάτε και από Βίντι και από τη Τσέλσι. Στον όμιλο τα πήγε πολύ άσχημα και την Μπενφίκα, έτσι. Οπότε θέλει να το σπάσει και ο ΠΑΟΚ αυτό το σερί, το αρνητικό που έχει στην Ευρώπη τα τελευταία του παιχνίδια εντός έδρας. Αλλά εντάξει, το πρωτάθλημα είχε το απόλυτο, έτσι, το απόλυτο νικόν. Ένα ισόπαλο αποτέλεσμα με τον Άρη έχει όλο το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα του, στο ντέρμπι της πόλης. Κατά τα άλλα, το θέμα είναι αυτό, ότι στα ευρωπαϊκά συνήθως τον πληγώνει του ΠΑΟΚ. Σήμερα μπορεί να αλλάξει αυτό. Έτσι. Λοιπόν, είδα εδώ και πριν την ανάρτηση ορισμένων φίλων του Άλιαξ που βρέθηκαν σήμερα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επίσκεψη στο γήπεδο. Ανέβασε φωτογραφία και από τη θύρα 8 στα social media του Άλιαξ. Από την κερκίδα στην οποία θα καθίσουν οι φίλοι της ομάδας. Λοιπόν, βλέπω και κάτι δηλώσεις του Μίσιτ, του Κροάτη ποδοσφαιριστή, ο οποίος τόνισε ότι ο Άγιαξ είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιον πιο δυνατό αντίπαλο. Μας περιμένει σκληρή δουλειά, αλλά έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε. Περιμένω δύο δυνατούς και σκληρούς αγώνες. Το γήπεδο μας θα είναι γεμάτο απόψε. Ο Άγιαξ περιμένει μια κολλασμένη ατμόσφαιρα και πιστεύω ότι μπορούμε να εκπλήξουμε τους Ολλανδούς. Είμαι αισιόδοξος και συνέχεια αναφέρεται και στην επιλογή του για να έρθει στον ΠΑΟΚ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνα. Θυμίζουμε ως δανεικός είναι. Ήταν για 1,5 χρόνο από πέρσι τα Χριστούγεννα. Άλλος ένας χρόνος μένει λοιπόν για τον δανεισμό του. Ήρθα στην Ελλάδα πριν από 8 μήνες μαζί με την οικογένειά μου. Ήταν μια καλή επιλογή και στην πρώτη μου σεζόν εδώ κερδίσαμε τον double, αναφέρει ο Γιώσιπ Μίσιτ. Λοιπόν, Χρήστο Γιουβάνογλου, πώς προετοιμάσαι για το παιχνίδι? Προς το παρόν με ηρεμία. Με ηρεμία και ψυχραιμία. Θετικές σκέψεις κάνεις? Όχι, προσπαθώ η αλήθεια είναι να ρίξω τους φυγμούς μου. Έτσι όσο περνάει η ώρα γιατί. Έχεις αγχός? Ναι, όσο και να είναι, νομίζω ότι ο καθένας έχει άγχος.
Έτσι. Ο καθένας, εντάξει, δεν είναι, μπορεί να μην έχουν όλοι άγχος. Ο καθένας ο οποίος. Ο Γιώργος Μπαϊράμης δεν τον βλέπω και πολύ αγχωμένο. Όχι, εγώ απολαύσω το παιχνίδι από την τηλεόρασή μου. Εντάξει, εμείς που θα είμαστε στο γήπεδο είναι λίγο, είμαστε ένα κλικ πιο έτσι, αγχωμένοι. Είναι και η ανυπομονησία, άμα θέλεις. Είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Ακριβώς, είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Μετά από καιρό, δηλαδή, θα δουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ την ομάδα στο γήπεδο, στο γήπεδο τους. Έτσι, οπότε σε αυτό μπορεί να έχει έτσι. Μετά τη φιέστα ξανά ο κόσμος θα δώσει το παρόν. Μετά από εκείνο το ανεπανάληπτο βράδυ, το ιστορικό βράδυ. Και στα δύσκολα κατευθείαν, έτσι. Ναι, ωραία βραδιά θα είναι πάντως. Ωραία ευρωπαϊκή παράσταση θα είναι. Και πιστεύω θα δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Όπως και να έχει. Δύο ομάδες που επιθετικά μπορούν να δώσουν πολλά πράγματα. Να έχει ωραίο ρυθμό το παιχνίδι. Να... Νομίζω θα απολαύσει όλη η Ευρώπη. Νομίζω από τα μάτς που έχει σήμερα είναι το καλύτερο. Ξεχωρίζει, ναι, ναι. Ναι, στα προκριματικά ναι. Του Champions League. Ναι. Και μια που το θυμίζετε και αυτό, να κάνουμε τα προγνωστικά μας. Για να ανοίξετε καρτέλα εκεί πέρα να διαβάσετε και να επιλέξετε τα σημεία σας, τα σημερινά. Αφού πάλι εσύ θα μας πας ταμείο. Δεν ξέρω, γιατί να σας πάω εγώ ταμείο. Έχω ξεχωρίσει, είναι αλήθεια, μερικά. Δεν ξέρω, τα έχετε δει καθόλου. Έχετε προλάβει λίγο να μελετήσετε. Εγώ ούτε, δεν μελέτησα αυτά που αναφέραμε πριν. Ούτε εγώ τώρα τα βλέπω, εντάξει. Ναι, ξεκινά. Καταρχήν, λοιπόν, Άγιαξ ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι είπε ο Χρήστος Ιβάνογλου 2-0 νίκη του ΠΑΟΚ. Ναι. 1-2 νίκη του Άγιαξ, είπε ο Γιώργος Μπαϊράμης. 1-1 είπε ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Εντάξει. Εγώ εδώ πέρα θα βάζα γκολ-γκολ. Θα το ποντάρω στο γκολ-γκολ. Έτσι. Ωραία. Και αυτό μετράει. Οπότε πάω Άγιαξ λέω γκολ-γκολ. Δυναμό Ζάγκρεμπ Φέρεντσβάρος. Θα το πω 2-3 γκολ αυτό το παιχνίδι. Βλέπω μια εύκολη επικράτηση 2-3-0 της Δυναμό Ζάγκρεπ, είναι η αλήθεια. Ναι, άσο βλέπω κι εγώ. Ναι, ο άσος δεν αξίζει, έχει ένα 42. Εντάξει, άμα θέλετε και τον άσο, για κάποιον έτσι πιο safe επιλογή, θα κερδίσει πάντως η Ζάγκρεπ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Οπότε εδώ πέρα πάμε λίγο πιο ψηλά με 2-3 γκολ. Γκολ-γκολ το είπαμε το Πάο Κάγιαξ. Από εκεί και πέρα, δύσκολο για στοιχηματισμό είναι το Μπριζ Δυναμό Κιέβου. Δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκονται και δύο ομάδες. Δυναμό θα περάσει, πιστεύω. Μπριζ που έχει από χθες στοιχηματικά και τον Μινιολέ, έτσι. Ναι. Τον αφλάκα τη Λίβερπουλ. Εντάξει, ο Μινιολέ. Ο Μινιολέ, αυτό ο Βέλγο, ήθελε να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ. Όχι ότι δεν πέρασε καλά εκεί πέρα, απλά δεν έπαιζε και ήθελε να βρει μια ομάδα που να αγωνίζεται βασικό. Να πνίγει, που να παίζει. Ναι. Και γι' αυτό μετακόμισε στη χώρα του. Θα παίξει για την Μπριζ. Εδώ πέρα βλέπω ότι έχει φαβορί, μεγάλο φαβορί και όλο την Μπριζ. Με 95, ενώ το διπλό έχει 4 και ανεβαίνει κιόλας. Εγώ θα πήγαινα με το διπλό. Εγώ δεν θα πήγαινα με το διπλό, θα πάω με το άντερ εδώ πέρα. Θα περάσει το Κίεβο η Δυναμό. Ναι, εγώ θα πω άντερ εδώ πέρα. Στον Μπριζ Δυναμό Κιέβου. 0-0, 1-1. Ή να βάλει έστω κάποιο ένα γκολ. 0-1 έρθει, να το πιάσουμε και δύο. Ναι. Οπότε εδώ πέρα λέω άντερ στον Μπριζ Δυναμό Κιέβου. Και το Ερυθρό Αστέρα Κοπενχάγη. Εγώ θα το πω άσο αυτό το παιχνίδι. Άσο λες, ξέρω, μου βγαίνει προς τον άσο αυτό και έχει και 2-10. Είναι πολύ καλή απόδοση το άσο. Η Κοπενχάγη νομίζω είναι καλή ομάδα. Ναι. Και αυτή την περίοδο είναι και πιο έτοιμη σίγουρα από τον Ερυθρό Αστέρα. Τώρα εντάξει, θα μου πεις. Αλλά οι Σέρβοι έχουν και την έδρα εκεί πέρα, σύμμαχο. Ναι. Και ξέρω εγώ, άμα δεν πάρουν αυτό το παιχνίδι στην έδρα του, πώς θα περάσουν στη Δανία. Δύσκολο. Γι' αυτό το βλέπω για άσο αυτό το παιχνίδι. Είναι κολλασμένη η έδρα στη Σερβία. Πέρυσι η Λίβερπουλ έχασε π.χ. εκεί μέσα. Ναι. Η Λίβερπουλ έχασε όλα τα εκτός της πέρυσι στον όμιλο. Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης μετέπειτα έχασε εκεί πέρα. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε εδώ πέρα θα πω άσο. Πρέπει να έχουμε καλές αποδόσεις. Βγάλε κομπιουτεράκι. Έβγαλα. Έβγαλες. 2-10 έχει ο άσος του Ερυθρού Αστέρα. 1-80 έχει το άντερ που έδωσε στη Δυναμό. Α, μια χαρά είμαστε. 2-0-2 έχει το. Πού τα βρήκες κιόλας, ρε. Το Αποέλ. Ποιο Αποέλ, εγώ δεν έπαιξα πριν. Βερετσφάρος που μας έδωσες. Τι είπα εδώ πέρα. 2-3 γκολ. Ναι, πόσο έχει. 2-0-2. Α, ωραία. Χαμηλά είναι βέβαια. Και είχαμε πει και το. Και τι άλλο είπε. Το πάω κάτι εξ γκολ-γκολ. Το είπε γκολ-γκολ. Ναι, γκολ-γκολ το είπα. Στο 1,67. Ωραία, για κάντε μια σούμα, βγάζει πάνω από 12. 12,75 πάνω. Πάλι το ίδιο δηλαδή. Πάλι, άμα βάλετε 5 ευρώ, πάλι 60 ευρώ θα πάρετε. Οπότε 60 και 60, 120 ευρώ θα σας έχω δώσει. Έτσι, δεν είναι. Έτσι. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Δυνατός. Αυτά βλέπω εγώ για σήμερα. Θα δούμε αύριο τις, τι πιάσαμε. Αν δικαιώθηκες ή όχι. Εγώ θα πάω να σου πω την αλήθεια με τα σημεία σήμερα. Δεν θα μπω στη διαδικασία του goal goal ή του under. Θα πάω με το Νάσο του ΠΑΟΚ στο 4. Θα πάω με τον Άσο του Αποέλ στο 2. Με το
με τον Άσο της Δυναμό. Πες τα όλα Άσο από την αρχή δεν τελείωσε. Στο 1.42, όχι φίλε. Βλέπει γηπεδούχους μόνο. Όχι φίλε, και με το διπλό της Κοπεχάγη. Επίσης το 4. Και εγώ έτσι μια δυνατή τετραδούλα. Εδώ, η οποία σας δίνει, πάρα πολύ δυνατή βλέπω. Γιατί, η οποία σας δίνει 45 βρουλάκια. 45 απόδοση δίνει, έτσι. Ναι, με 1 ευρώ. Πάντα. Α, με 1 ευρώ θα το ποντάρουνε. 1 ευρώ με 45 απόδοση, ναι, σημαίνει ότι ποντάρεις 1 ευρώ. Ναι. Άρα, αν βάλεις 1-3 ευρώ, είσαι άρχοντας. Άρχον. Θα με έχει πιάσει στο σύσου μας συνολική. Να, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε ανοιχτές γραμμές. Είσαι αρκετά φιλόδοξος πάντως. Με δύο μάτς τα οποία έχουν 4 απόδοση το καθένα, έτσι. Με δύο σημεία. Το διπλό της Δυναμού και ο Άσος ΠΑΟΚ. 4 απόδοση είναι πολύ ψηλή, ναι, ισχύει. Οπότε... Να θυμίσουμε ότι έχουμε ανοιχτές γραμμές στο 2-3-10-4-87-3-8 για καλείτε να μας πείτε τις προβλέψεις σας ή τη γνώμη σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Έτσι λίγο 10 λεπτά για πριν τις 4. Με Γιώργο Παναγιωτίδη, Γιώργο Μπαϊράμι και Χρήστο Γιωβάνοβιτς στα μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4. Mm-hmm. Να πούμε κάτι έτσι που μας αφορά ως Ελλάδα, ρε παιδί μου, αυτό που είπαμε στον πρόλογό μας. Με τη βαθμολογία, την ελληνική βαθμολογία στο ranking της UEFA. Πού βρισκόμαστε, τι δίνει κάθε θέση, γιατί μπορεί να ακούει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να χάσουμε 15η θέση, 15η θέση, αλλά γιατί δεν πρέπει να τη χάσουμε. Ποια είναι αυτά τα προνόμια που θα. Εντάξει. Πολύ βέβαια. Είναι αλήθεια και συμφωνώ εν μέρη. Δεν είναι αυτή η άποψη. Δεν του νοιάζει. Η ομάδα του να μπει καλά και οπαδικά συμφωνώ με αυτή την άποψη. Για τον κάθε οπαδό, τον ενδιαφέρει, ναι, η ομάδα του. Ωραία, η ομάδα τώρα του ενδιαφέρει. Από εκεί πέρα, εντάξει, θα μου πει ναι, αν μετά. Άμα πάνε όμω όλε οι άλλε ομάδε χάλια, η δικιά του η ομάδα θα παίζει από τον Ιούνιο. Ναι. Καταλαβες. Αυτό είναι ένα θέμα. Και αυτό μπορεί να ενοχλεί την διοίκηση. Αλλά γιατί και εμένα, να ξεκινάει τόσο νωρίς. Να πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση του ότι. Υποστηρίζουμε τους άλλους για το καλό, ας πούμε, συνολικά το λιγότερο. Γιατί μετά μπορεί να στην πει έτσι, εγώ σε φέρα βαθμούς. Γενικότερα, ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα του. Έτσι, τώρα πρώτα απ' όλα υποστηρίζει την ομάδα σου, εννοείται. Αλλά όταν θα δεις την ομάδα σου και μετά θα παίξει και μια άλλη ελληνική ομάδα, εντάξει, δεν θα την υποστηρίξεις, όχι ένθερμα, να πας στο εκεί, να το κραυγάζεις και αυτά. Να μην σε πειράξει και άμα. Είναι πολύ αντιπολιτευτικό. Να μην σε πειράξει άμα κερδίσει. Καταλαβαίνεις. Να μην σε πειράξει. Εντάξει, δεν είπαμε. Αυτό. Εντάξει, είναι θετικό, κέρδισε η ομάδα. Θα φέρει και βαθμού στην Ελλάδα, το λες μετά. Για τον οπαδό, νομίζω αυτό είναι πολύ αντιπολιτευτικό. Δηλαδή. Ναι, ίσως γι' αυτό. Πάει κόντρα. Ίσως γι' αυτό. Στο ρομαντισμό του ποδοσφαίρου. Μπορεί γι' αυτό να είμαστε 16. Δεν μπορεί τώρα ένα φίλο του Άρη σήμερα να χαρεί άμα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Άσχετα αν μελλοντικά μπορεί να έχει όφελος mm-hmm. με όλα αυτά που λέμε, τα δεδομένα που έχουμε για του ΕΦΑ και ότι μπορεί ο Άρης αυτό ακόμη και ο ναι, σαν οπαδός, ναι, δεν μπορεί ένα οπαδός του ΠΑΟΚ την Πέμπτη mm-hmm. να μην είναι με τη Μόλντε. Δεν μπορεί ένα οπαδός του ΠΑΟΚ αύριο να μην υποστηρίζει την Μπασάξεχιρ. Γιατί να υποστηρίξει τον Ολυμπιακό. Τι καλό το έχει προσφέρει ο Ολυμπιακός στο πάνω του ΠΑΟΚ τόσα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επειδή παίζει σαν Ελλάδα εκεί, δεν παίζει σαν Ολυμπιακό. Σαν Ολυμπιακό παίζει, γιατί εκπροσωπεί τη χώρα. Τι είναι, ναι, εκπροσωπεί τη χώρα. Όχι, διαφωνώ. Εδώ πέρα βλέπει η βαθμολογία τη UEFA μετά το τέλο του δεύτερου προκριματικού γύρου και βλέπει ότι η Ελλάδα έχει π.χ. 22.400 βαθμού. Από πού προκύψαν αυτοί οι βαθμοί. Από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, από την ΑΕΚ, από τον ΠΑΟΚ, από τον Άρη. Έτσι πάει. Δεν μπορεί ο άλλο να υποστηρίξει. Τώρα όλοι φίλοι του ΠΑΟΚ θα είναι με την Μπασάξεχιρ και καλά θα κάνουν. Όλοι φίλοι του Άρη σήμερα θα είναι με τον Άγιαξ. Και καλά θα κάνουν. Έτσι πάει το ποδόσφαιρο. Την ομάδα κοιτάς, δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι εκπρόσωπο όλη τη Ελλάδα για την ομάδα του. Παίζει, δεν παίζει για το ελληνικό πρώτα ποδόσφαιρο. Πρώτα, εντάξει, πρώτα απ' όλα παίζει την ομάδα του. Εννοείται αυτό. Στον ΠΑΟΚ τι έχει προσφέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο τόσα χρόνια. Αλλά δεν παίζει και τη χώρα σου. Όχι. Τότε γιατί φοράς και το εθνόσημο στη φανέλα. Να το βγάλουμε το εθνόσημο. Παίζει ο καθένα. Ναι, γιατί να το βγάλουμε. Ο καθένα παίζει για την ομάδα του. Και ο παδό υποστηρίζει την ομάδα του. Σε αυτό που λες συμφωνώ, εννοείται, δεν είπα ότι διαφώνησα. Ο φίλος ο Κώστας μας στέλνει πάω κάσο και να σκοράρει ο Ακπομ. Ιντεπετιέντε είναι άσο, αν μας λέει σωστά. Μπασάξε χείρ άσο και μόλιντε άσο και over. Μόλιντε άσο και over και πληρωθείτε, λέει ο φίλος ο Κώστας. Okay. Φίλος του ΠΑΟΚ, λογικά. Ωραία. Να τα πω εγώ τουλάχιστον όμως, έτσι που βρισκόμαστε. Να τα πεις, ναι, βέβαια να τα πεις. Απλά θέλω να σου πω ότι. Ναι, για τον οπαδό αυτή... Δεν διαφώνησα εγώ σε αυτό που είπες. Ναι. Απλά ότι έχεις και στο μυαλό σου ότι εκπροσωπείς και την Ελλάδα. Αυτό είπα μόνο. Σε δεύτερη μοίρα, έτσι. Πρώτα, εννοείται πως παίζεις για την ομάδα σου. Και για να ανεβάσεις το δικό σου συντελεστή στην Ευρώπη, για να πάρεις σε πιο πολλά έσοδα και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις. Εννοείται. Σε πρώτη φάση αυτό είναι πάντα. Απλά σε αυτή την ενότητα που ανοίγουμε τώρα, έχει να κάνει με την Ελλάδα που συμμετέχει. Εγώ νομίζω πάντως, για παράδειγμα, όταν ο Παναθηναϊκός έκανε τις μεγάλες πορείες. Δεν νομίζω ότι κανείς φίλος Ολυμπιακού χαιρότανε και περηφανευότανε. Δεν χαιρότανε. Μπορεί να το περνούσε αδιάφορο, παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω. Είναι η ζήλια περισσότερο που υπάρχει. Οι πορείες του Παναθηναϊκού όμως βοηθήσαν τον Ολυμπιακό τα επόμενα χρόνια να παίζει απευθείας ο ομίλος του Champions League ως πρωταθλητής.
Καταλαβέ. Ναι, οπότε βοήθησε στην ουσία. Αν ήταν Ολυμπιακό, κατέστρεφε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να σου πω ότι. Είναι για την Ευρώπη μιλάμε εμεί τώρα αυτή τη στιγμή. Για την Ευρώπη. Ναι, με το να βγαίνει κάθε χρόνο πρώτο έπαιζε ο Μίλου Τσάμπερτζ και πώ έβγαινε κάθε χρόνο πρώτο. Κατάλαβε. Οπότε αν το πιάσουμε και το αναλύσουμε δεν είναι τόσο απλοϊκό. Okay, λοιπόν, ας πάμε στη βαθμολογία και να πούμε τι προσφέρει. Έτσι, γενικά, έτσι για να υπάρχει. Ναι, πες το, τι προσφέρει η κάθε θέση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στη 16η θέση. 1600 βαθμούς πίσω από την Κύπρο. Η Κύπρος έχει 4 ομάδες, κατέβασε 4 ομάδες, που σημαίνουν ότι κάθε νίκη που παίρνει κυπριακή ομάδα διαιρείται 2 του 4, ενώ κάθε νίκη που παίρνει ελληνική ομάδα διαιρείται 2 του 5. Έτσι, ναι. Πάει, γι' αυτό παίρνουν περισσότερους βαθμούς αυτοί. Η διαίρεση γίνεται ανάλογα με τους εκπροσώπους που υπάρχουν. Ακριβώς, έτσι. Επειδή έχει 4 ομάδες Κύπρος. Έτσι, έτσι, αυτό ακριβώς. Η Κύπρος όμως έχει χάσει ήδη μία ομάδα, την ΑΕΛΕΜΕΣΟ που απέκλεισε ο Άρης, και μάλλον θα χάσει και άλλη σε αυτόν τον γύρο, γιατί ο Απόλλων Λεμεσού θα παίξει με την Αυστρία Βιέννης. Πολύ δύσκολο το εμπόδιο, έτσι. Ναι. Οπότε ίσως αποκλειστεί, όπως και η ΑΕΚ Λάρνακας θα παίξει με τη Γάνδη. Και αυτό δύσκολο εμπόδιο. Ναι, και βέβαια. Την κυπριακή ομάδα. Οπότε ενδέχεται μετά το τέλος του τρίτου προκριματικού γύρου να υπάρχει μόλις μία κυπριακή ομάδα. Που δεν σημαίνει αυτό ότι θα τους περάσουμε σίγουρα μέσα στη σεζόν. Πιο ψηλά, αλλά είναι εφικτός στόχος για την Ελλάδα να τους πιάσει, είναι οι Δανείοι. Έχουν 25.250 βαθμούς, αλλά έχουν και αυτοί, με 4 ομάδες ξεκίνησαν και έχουν 3 αυτή τη στιγμή. Ποια αποκλείστηκε? Η Μπρόντμπι πέρασε, θα παίξει με την Μπράγκα, οπότε ενδέχεται να μείνει και αυτή έξω. Έχουμε την Κοπεχάγη, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο Champions League. Δύσκολο εμπόδιο για την ομάδα από τη Δανία. Η Έσμπερκ αποκλείστηκε από τη Σαχτιόρ Σόλιγκρόντ, αυτή πρέπει να είναι από την Ουκρανία η ομάδα, έτσι, κάπου εκεί. Ναι. Και η Μίτιλαν θα παίξει με τις Rangers. Πώς λέει, με την Rangers, όχι, δεν είναι πολύ, μία είναι. Με τους Rangers. Με τους Rangers, δεν είναι με την Rangers. Μήπως είναι Power Rangers. Τέλος πάντων, με την γνωστή ομάδα. Πάντες, όχι, ας πούμε οι Wolves στην Αγγλία είναι οι Wolves, οι Λίκοι. Οι Wolves, ωραία. Αυτή είναι οι Rangers, Μπορεί να την πεις και οι Wolves η ομάδα. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα αυτά. Ωραία, εντάξει. Θέλει ο φίλος ο Κώστας λίγο να σε διακόψω πάλι για αυτό που λέγαμε πριν, που έστειλε και τις προβλέψεις. Η πιο ένδοξη στιγμή, λέει, του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν το Γιουβέντους Ολυμπιακός 7-0. Εντάξει. Πήραμε το μήνυμα. Εντάξει. Εντάξει, αυτό το βλέπεις και με μια βόλτα στα social media που μετά από κάθε κλήρωση γίνεται ο σύνδεσμος φιλάθλων της αντίπαλης ομάδας της ελληνικής. Αυτό είναι θεμητό στα όρια του αγνού ρομαντικού οπαδισμού. Είναι θεμητό. Δεν είναι. Εντάξει, δεν σε επεδώσουμε και όλα. Είπαμε τώρα αυτά τα καλή επιτυχία του Ολυμπιακού και τα συγχαρητήρια και εντάξει. Αυτά είναι πολύ υποκριτικά τώρα, εντάξει. Ναι, είπαμε. Επειδή δεν τα έχουμε συνηθίσει. Ποδόσφαιρο είναι. Γιατί πού γίνονται, η Μπαρτσελόνα στέλνει καλή επιτυχία στη Ρεάλ όταν παίζει τελικό Champions League. Σε παρακαλώ. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Είναι εντάξει, τα ισοπεδώνουμε κάτι όλα. Κάτι τέτοιο πρέπει να έχει γίνει όμως με ομάδες που έχουν αντιπαλότητα. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια χώρα έχει γίνει. Αλλά... Ισοπεδώνονται όλα έτσι. Τέλο πάντων, λοιπόν, έχω ξεκινήσει κάτι να λέω εδώ πέρα. Ολοκλήρωσε για να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, για την Δανία τα είπαμε. Έχουν μείνει με 3 ομάδες οι Δανείοι, οπότε και αυτούς μπορούμε να τους περάσουμε στην πορεία της σεζόν. Ποιοι είναι αυτοί που μας απειλούν? Μπορεί η Ελβετία να βρίσκεται 20 αυτή τη στιγμή. Και είναι εντυπωσιακό, έτσι, για την Ελβετία να είναι στην 20η θέση. Αλλά έχει 5 στα 5. Έχει 5 ομάδες ακόμα μέσα. Και αυτές οι ομάδες είναι η Βασιλεία, η οποία θα παίξει με την Λίντσερ, την Αυστριακή. Mm-hmm. Αλλά έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο, γιατί είναι, ευνοείται από αυτό το καινούριο το σύστημα της UEFA. Η Young Boys, η οποία θα μπει στα play-off του Champions League απευθείας, ως δευτεραθλήτρια στη χώρα, και επίσης έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί μας απειλεί η Ελβετία, παρά το γεγονός ότι είναι στην 20η θέση. Έχει ήδη 2 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους σε ευρωπαϊκό όμιλο. Έχουν 3 ομάδες βασικά, γιατί η Λουγκάνο είναι ήδη στους ομίλους του Europa League. Mm-hmm. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο μία σίγουρη, τον Ολυμπιακό, ενώ οι Ελβετοί έχουν ήδη 3. Ναι. Είναι γεγονός αυτό. Και η Λουκέρνη, η οποία μάλλον θα αποκλειστεί, βρίσκεται στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και θα αντιμετωπίσει την Εσπανιόλ. Δεν νομίζω ότι έχει πολλές ελπίδες εδώ πέρα η Λουκέρνη. Πολύ δύσκολα. Την οποία έχει αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, τον ίδιο γύρο, στο Europa League. Και η Τούν θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο την Σπαρτάκ Μόσχας. Ούτε αυτοί νομίζω έχουν ελπίδες. Οπότε οι Ελβετοί θα μείνουν με 3 ομάδες και οι 3 θα είναι σε ομίλους. Ευελπιστούμε η Βασιλεία και οι Young Boys να μείνουν στους ομίλους του Champions League και να μην πάρουν τον bonus των 4.000
βαθμών που παίρνουν όσες ομάδες προκρίνονται στους ομίλους. Αυτή που είναι κάτω από την Ελλάδα είναι η Κροατία, η οποία Κροατία και η Σερβία στα πολύ κοντά, έτσι, αλλά ήδη έχουν χάσει από δύο ομάδες και οι δύο αυτές χώρες. Για την Κροατία, η Δυναμό Ζάγκρεπ, όπως είπαμε και στα προγνωστικά μας, αντιμετωπίζει σήμερα την Φερεντσβάρος για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Η Όσιγκ αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Τσέσεκα Σόφιας. Η Χάιντουκ είχε αποχαιρετήσει από πολύ νωρίς τον πρώτο προγραμματικό στο Europa League. Η Ριέκα θα αντιμετωπίσει την Αμπερντίν. Αυτά για τους Κροάτες και για τους Σέρβους, οι οποίοι είναι σε απόσταση αναπνοή. Είπαμε για τον Ερυθρό Αστέρα με την Κοπενχάγη. Οπότε όποιος και να αποκλειστεί, μας συμφέρει μας, έτσι. Βέβαια. Γιατί διώχνουν την ομάδα τους από το Champions League και δεν παίρνουν τον bonus. Η Παρτιζάν, ξέρουμε, θα αντιμετωπίσει την Μαλιάτα Σπορ και μπορεί στη συνέχεια να αντιμετωπίσει και τον Άρη. Οπότε ο Άρης θα έχει άλλη μια ευκαιρία να αποκλείσει μια ομάδα που μας απειλεί η χώρα της. Ναι. Αν προκύψει αυτό το ζευγάρι στα playoff Άρης Παρτιζάν. Η Τσουκαρίνσκι, όπως ξέρουμε, αποκλείστηκε από την Εμόλντε και η Ραντζίτσκι έχει αποκλειστεί από τον πρώτο προκριματικό γύρο από μια ομάδα από την Εστονία. Και τέλος η Σκωτία, η οποία βρίσκεται κάτω και από την Κροατία και από την Σερβία, αλλά είναι και αυτή κοντά μας, είναι στους 1200 βαθμούς πίσω. Σκωτία έχει την Celtic, η οποία αντιμετωπίζει την Κλουζ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Rangers, η Rangers την έχει εδώ πέρα, με ήττα. Ναι. Ωραία. Η Rangers, η οποία αντιμετωπίζει την Midland και εδώ ο Ατρόμητος έχει την ευκαιρία του να αποκλείσει μια ομάδα από χώρα που μας κυνηγάει, έτσι. Αν περάσει τη Λέγκια και στη συνέχεια περάσει και οι Rangers και παίξουν μαζί στα play-off, όπως έχουν κληρωθεί. Η Aberdeen θα παίξει με την Ριέκα και η Kilmarkorn έχει αποκλειστεί από πάρα πολύ νωρίς, πρώτο προκριματικό από την Connacht. Αυτά είναι τα δεδομένα στη βαθμολογία της UEFA. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, αλλά νομίζω πως εν τέλει θα είμαστε στις προνομιούχες θέσεις. Και για να κλείσουμε και να πάμε στο διάλειμμά μας, τι δίνει κάθε θέση, ποια είναι τα προνόμια που δίνουν κάθε θέση, ωραία, και τι σημαίνει από τη σεζόν 21-22, από τότε θα ισχύσουν αυτές οι αλλαγές. Η 11η και το 10η θέση δεν τα αναφέρουμε γιατί δεν θα είμαστε, έτσι. Οπότε πάμε στα υπόλοιπα. 13η και 14η θέση στην κατάταξη της UEFA για την Ελλάδα σημαίνει ο πρωταθλητής στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, δηλαδή όπως ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ φέτος, όπως ξεκινάει βασικά. Ο δεύτερος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, όπως ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Ο τρίτος ή ο κυπελούχος, έτσι παίρνει το καλό εισιτήριο, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, καλά ως εδώ όπως είμαστε και τώρα. Και ο τέταρτος και ο πέμπτος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League 2. Οπότε θα έχουμε μία ομάδα. Ναι, και η 15η θέση που ευελπιστούμε να έχουμε τουλάχιστον. Τι σημαίνει ο πρωταθλητής στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, οπότε υποβαθμιζόμαστε ένα γύρο. Έτσι. Ο δεύτερος θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, εδώ δεν αλλάζει κάτι. Ο τρίτος θα παίξει ή ο κυπελούχος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπως είμαστε και τώρα. Και ο τέταρτος και ο πέμπτος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League 2. Οπότε τι σημαίνει 13η, 14η θέση με 15η. Απλά ότι ο πρωταθλητής μας θα ξεκινάει μία εβδομάδα νωρίτερα σε σχέση με αυτό που ξεκινάνε τώρα. Ωραία. Αυτά. Πάμε σιγά σιγά στο break, ενώ έχει έρθει η Βασίλης Καβαδίας και θα αποχαιρετήσουμε Χρήστο και Ωσή. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Δεν μας επιστρέψαμε 10 λεπτάκια μετά τις 4 με Βασίλη Καβαδία πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Γιουβάνογλου, Γιώργος Μπαϊράμης και Γιώργος Παναγιωτήτης στα μικρόφωνα. Ως και τις 5 ο Λίμπερο παντού. Και ανοίγουμε και γραμμές 2-3-10-2-87-8-8-8. Όσοι θέλετε να βγείτε στον αέρα, να μπούμε έτσι πιο ζεστά στους ρυθμούς του ΠΑΟΚ Άγιαξ, να μας δώσετε και τις προβλέψεις σας, τι βλέπετε για απόψε. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ και οι φίλοι του Άρη μπορείτε να καλείτε στο ίδιο νούμερο 2-3-10-2-87-3-8 για να κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βερνία του Ρίτζη Καζίνου Θεσσαλονίκη. Την 5η στις 8 στο μάτς με τη Μόλντε, το δείτε εκεί σε γιγαντοθόνη με απεριόριστη μπύρα και θα κερδίσετε και λαχνό για τις κληρώσεις στο ημίχρονο. Μια μοναδική έτσι κυτρινό μαύρη εμπειρία. Και έχουμε φυσικά και τους χορηγούς μας μαζί. Ωραία. Και πάμε να συνεχίσουμε αυτή την ώρα με ανοιχτές γραμμές όπως είπαμε στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Θες να πω ότι χάνει η Ελλάδα να βγει 16η. Πες το μας και αυτό. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Είπαμε ποια είναι τα προνόμια που εξασφαλίζει. Προσπαθείς να πείσεις τους φίλους του Άρη να υποστηρίξουν από τον ΠΑΟΚ. Δεν, εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Εγώ το βλέπω συνολικά έτσι εδώ πέρα.
Και ναι, θέλω τα δεδομένα πες, κάτω. Αν δεν υποστηρίζετε τον ΠΑΟΚ και αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από τον Άγιαξ, όχι. Τι θα χάσουμε. Σε άλλες τακτικές πας εσύ. Τι μπορεί να χάσει ο φίλος του Άρη. Έτσι, άμα η Ελλάδα, στο τέλος αυτής της σεζόν είναι στο 16η θέση ή 17η. Και αντίστοιχα ο φίλος του ΠΑΟΚ αύριο αν υποστηρίζει την Πασάξιχη. Τι μπορεί να χάσει σε δύο χρόνια. Πρώτα απ' όλα δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα. Ωραία. Οπότε ενδέχεται κάποιο να μένει έξω από αυτές τις 5 που έχουμε τώρα. Και μπορεί να μπει και στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός που θα είναι πολύ δύσκολο για κάποιες να μπουν στην Ευρώπη. Ναι. Οπότε χάνουμε την πέμπτη ομάδα. Ο πρωταθλητής θα ξεκινάει όπως ξεκινάει ο πρωταθλητής της Κύπρου, της Βουλγαρίας και τα λοιπά, έτσι. Ναι. Από το δεύτερο προκριματικό. Πολύ νωρίς. Τι σημαίνει αυτό, τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου θα ξεκινάει ο πρωταθλητής μας. Μάλιστα. Πολύ κακό δηλαδή να έχεις βγει πρωταθλητής και να χάνεις αυτό το προνόμιο. Να ξεκινάς από τόσο νωρίς. Βέβαια. Ο δεύτερος. Ή ο κυπελούχος, έτσι, γιατί ο κυπελούχος πάντα παίρνει το καλύτερο εισιτήριο. Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος θα πηγαίνουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League 2. Οπότε δεν θα έχουμε καμία ομάδα στο Europa League. Κατάλαβες, τι χάνουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα να χάσουμε τη 15η θέση. Θα έχει αντίκτυπο γενικά σε όλες τις ομάδες αυτό. Γι' αυτό θέλουμε αυτή την ομάδα να τα πάνε όλοι καλά. Τώρα φαντάζεσαι να μην έχουμε πέμπτη ομάδα και να μην παίζει καμία ομάδα στο Europa League. Να παίζουν τρεις στο Europa League 2. Όχι, αυτό και να ξεκινάνε και το δεύτερο προκριματικό. Που σημαίνει πάρα πολύ νωρίς. Ναι, σίγουρα δεν θα είναι καλό αυτό. Αυτό. Γι' αυτό ευχόμαστε αυτή την εβδομάδα να πάνε καλά και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Ατρόμητος. Έτσι, που έχει το πιο δύσκολο έργο νομίζω κοντρά στην Λέγκια. Εντάξει, πέρα από το ματς του ΠΑΟΚ κοντρά στον Άγιαξ. Στο Europa League εννοώ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά είμαστε στους ρυθμούς φυσικά του αγώνα. Έτσι. Ακριβώς, έχουμε και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο Μαντούρο. Από ό,τι βλέπω στο... Ποιος Μαντούρο, ο παίκτης, ο πρώην. Ο πρώην παίκτης του Άγιαξ, του ΠΑΟΚ και της Γκρόνιγκεν. Είπε ότι αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα θα τερμάτιζε στην πρώτη πεντάδα. Θα παίξουν ομαδικά εναντίον του Άγιαξ και θα παραμονεύουν για τις αντεπιθέσεις. Είπε συγκεκριμένα για τον Δημήτρη τον Μπέλκα ότι είναι ένας καλός τεχνικά καταρτισμένος ποδοσφαιριστής. Είναι αυτός στην ουσία που κρατάει την μπακέτα, ο άξονας από τον οποίο περιστρέφεται όλη η ομάδα γύρω του. Και για το ενδεχόμενο ετοιμότητας και το επίπεδο ετοιμότητας των δύο ομάδων, είπε ότι ο Άλιαξ έχει δώσει μόνο δύο επίσημα παιχνίδια και επειδή παίκτες όπως ο Ζυγιές και ο Νέρες μόλις αφήχθησαν στην ομάδα, δεν έχει ρυθμό. Έτσι, κάποιες δηλώσεις από τον Μαντούρο, ο οποίος τίμησε τη φανέλα του ΠΑΟΚ το 2014-2015, δεν κάνω λάθος. Ήταν εκείνο η σεζόν. Με το Hoops Stevens είχε τότε ο Μαντούρο. Έμεινε και άλλη μια χρονιά μετά. Έμεινε με τον Άγγελο Αναστασιάδη στο τιμόνι. Ναι. Από τους Ολλανδούς που είχε ο ΠΑΟΚ, είχε και άλλους Ολλανδούς ο ΠΑΟΚ βέβαια. Εκείνος ο παίχτης που είχε δύο και το όνομα και το οποίο ήταν σχεδόν ίδια. Ήταν Ολλανδός, ο Μέρτεν. Μάρτεν. Βέλγος ήταν. Νάτος, ο οποίος ήρθε μόλις, Belgium League. Νάτος ο Μάρτεν Μάρτεν του Λίμπερο 104,4. Νίκος Παπαδόπουλος. Πώς έτυχε. Κατευθείαν. Νίκος Παπαδόπουλος είναι κλαμπ μπρίζα απόψε μάλλον. Α, όχι, για τον Ντεμπόκ είπαμε την έβαλε. Ο Ντεμπόκ, ο οποίος. Πού ήταν ο Ντεμπόκ, θα έρθει σήμερα. Μας είχε πει για αύριο νομίζω. Ναι, μας είχε πει ότι τον περιμένουμε σήμερα. Τώρα θα μας πει πάλι αύριο. Όχι, νομίζω είχε πει εξ αρχής Τετάρτη. Εχθές μας είχε πει ότι θα έρθει Τετάρτη. Α, ναι. Νομίζω έτσι. Θα μας το επιβεβαιώσω μετά άμα θα μπει για εκπομπή. Μάλιστα. Θα μπει, θα μπει γιατί ήρθε. Γι' αυτό λέω, το επιβεβαιώσω μετά. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά προς το παρόν. Δεν υπάρχει κάποια άλλη κινητικότητα στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Όλοι αναμένουν το παιχνίδι. Είπαμε για τις δηλώσεις του Μίσιτς. Ποια βραδιά θα ρωτήσω έτσι σας έχει μείνει ευρωπαϊκή έτσι ελληνικών ομάδων, είτε της αγαπημένης σας ομάδας είτε όχι. Εδώ δεν υπάρχουν αγαπημένες ομάδες. Ναι, γενικότερα. Έτσι, ποια ευρωπαϊκή βραδιά θυμάστε. Μία, ας μην είναι μία, πείτε. Έτσι, βράδια που σας έχουν μείνει ευρωπαϊκά, σαν τα απόψη να είτε είναι προκριματικά, είτε από ομίλους, μια και είμαστε mood έτσι, ευρωπαϊκό. Εντάξει, κοίταξε. Πιο πολύ στην τριγκάρει το Champions League, έτσι. Σαφώς. Και αν μπορώ να θυμηθώ έτσι καλές βραδιές. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε προλάβει πολλές βραδιές καλές του Παναθηναϊκού. Γιατί ήμασταν, ξέρω, εμείς που είμαστε. Αν με ρωτάς, θυμάμαι πολύ έντονα. Ναι. Ήμουν ένα μικρός. Είναι αυτά που γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ μεγάλες πορείες. Πρώτες ποδοσφαιρικές αναμνήσεις νομίζω είναι αυτές που σου μένουν. Αυτό και εγώ δηλαδή, δεν θυμάμαι πιο εύκολα πολύ. Θυμάμαι το Μουντιάλ του 2002 παρά του 10. Που στο Μουντιάλ του 10 ήμουν 16 χρονών. Αλήθεια, στο Μουντιάλ του 2 ήμουν 8 χρονών. Αλλά επειδή ήταν τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά έτσι, που έβλεπα, αυτά μένουν. Κατάλαβες. Ναι. Άνοιξε ωραία συζήτηση πάντως. Του Παναθηναϊκού μπορώ να θυμηθώ για παράδειγμα, παρότι ήμουν πάλι πολύ μικρός.
Το μάτς με την Μπαρτσελόνα εκείνο το. Που θυμούνται όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Έτσι, το θυμάμαι ναι. Και εγώ. Που προηγήθηκε με τον Κουβού. Όχι, ρε, το παχύρισε στο κάπου όχι, μέσα. Ρε, εκεί που έχασε την πρόκριση ναι. Με τις απίστευτες χαμένες ευκαιρίες στο τέλος. Τότε που ο Παναθηναϊκός στις αποδόσεις ήταν πιο ψηλά από την Μπαρτσελόνα. Στα προημιτελικά ήταν ναι, 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 ναι. Του Champions League. Θα μπορούσε να έχει πάει στα ημιτελικά. Ισχύει. Έτσι, ένα μεγάλο. Πώς το πω, μια μεγάλη απογοήτευση για τους φίλους του Παναθηναϊκού ήταν τη σεζόν που παίξανε στους 16 του Champions League με τη Villarreal. Κάνανε 1-1 μέσα στο Μαδριγάλ. Μια γκολάρα του Καραγκούνη. Ναι. Και ένα γκολ το οποίο δεν μέτρησε, που είχε μπει μέσα ο τερματοφύλακας. Ναι. Είχε πιάσει την μπάλα από μέσα και δεν το πήρε χαμπάρι τότε. Κανένα. Βάρ δεν είχε, έτσι αλλιώς. Ούτε goal line technology. Ναι. Και μετά στο ΆΚΑ, σε γεμάτο ΆΚΑ, 1-2 ναι. Η Villarreal. Ναι, ναι, ναι. Ήταν σοκ εκείνο. Άλλη ευρωπαϊκή, τώρα πιάσαμε τον Παναθηναϊκό, σίγουρα τα παιχνίδια με τη Ρώμα. Θυμάμαι έτσι πάρα πολύ έντονα. 32. Ναι, έτσι πολύ έντονα τα θυμάμαι αυτά τα παιχνίδια με τη Ρώμα. Ήταν πολύ μεγάλη η πρόκληση που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός τότε. Ήταν πράγματι. Ήταν πολύ δύσκολο εμπόδιο τη Ρώμα, αλλά είχε καλή ομάδα. Έτσι. Είχε τότε τον Λάζαρο μέσα, τον Σαλμπιγκίδη, είχε τον Σισε. Για τα πιο παλιά του Παναθηναϊκού θυμάμαι και εκείνη την τρελή πορεία που είχε κάνει με πολλούς Έλληνες που είχε μέσα και είχε και τον Έκη Γκονζάλες με Αργεντινό. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι. 2004 ήταν εκείνη η σχολή. Με Άρσεναλ, με Ρεάλ που μέσα στη λεωφόρο είχε πάρει θετικά πράγματα. Εγώ δεν τα έχω νοπά αυτά, κατάλαβες. Είσαι πιο μικρός γι' αυτό. Δεν ξέρω πιο μεγάλη διαφορά, αλλά σου λέω είναι οι πρώτες με ποδοσφαιρικές αναμνήσεις από βράδυ έτσι Τρίτη και Τετάρτη με το Μέγκα τότε να δείχνει Champions League. Και είναι αυτά που μένουν περισσότερο. Τώρα για τον Ολυμπιακό, μια πιάσαμε Champions League, έτσι. Σίγουρα το παιχνίδι με την Manchester στο Καραϊσκάκι θυμάμαι αρκετά. Ήταν και μεγάλη νίκη αυτή, έτσι. Όχι στο Καραϊσκάκι. Α, λες το πρόσφατο. 2-0, ναι. Γιατί είχε κάνει και μια νίκη, ήταν ισοπαλία με τη Manchester στο Ριζούπολη. Πιο παλιά πάλι. 4-5 κάπου εκεί. Ναι, δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι 2-0 για τη φάση του 16. Ξάρα στη Λεβερκούζεν. Ναι. Με τις γκολάρες του Γιωβάνι για τον υπολείπον. Ναι, τότε ήταν ωραίες. Είχε και καλή ομάδα ο Ολυμπιακός τότε. Έτσι. Ναι, δηλαδή μπορούσε να διεκδικήσει πράγματα, άσχετα που δεν πέτυχε πολλά στο Champions League. Θυμάμαι με Ριβάλτο και τέτοια, Τζοβάνι, έχεις δίκιο. Πιο πρόσφατη με την Ρεάλ είχε χάσει 4-2, αλλά είχε κάνει τρομερή εμφάνιση. Το 7-8. Με Σέζαρ, με Γκαλέτη. Ναι, ναι, ναι. Με... έχεις δίκιο σε αυτό, τη σεζόν 7-8 και είχε κάνει εκείνη τη χρονιά και διπλό μέσα στη Λάτσιο. 1-2. Μπράβο, ναι, μπράβο. Είχε νομίζω κάνει... ήταν και το πρώτο του στο Champions League. Ναι, ήταν το πρώτο του Champions League. Είχε κάνει και το. Όχι, το πρώτο του στο Champions League ήταν το διπλό στη Βέρντερ με 0-3 την με ίδια το... σεζόν. Στον ίδιο με τον γκολ του Πατσατζόγλου από ναι. Το κέντρο που το είχε στείλει ναι, στο ναι, γάμα. Ναι. Έτσι, βραδιές. Σίγουρα και την νίκη με τη Ατλέτικο του Ολυμπιακού, στο Καραϊσκάκη και ναι. Με του Γιουβέντου. Ήταν εκείνη η σεζόν, έτσι. Ναι, η καλή χρονιά που έκανε. Τώρα αν με ρωτήσει για ΑΕΚ, αυτόματα νομίζω σε όλου του ποδοσφαιρόμενου έρχονται δύο παιχνίδια. Το ΑΕΚ Μίλαν σίγουρα. Α, δεν θα έλεγα αυτό. Το 1-0. Δεν θα έλεγα αυτό. Δεν μου έρχεται αυτό πρώτα. Η Μίλαν πήρε μετέπειτα και το Champions League στο ίδιο γήπεδο. Ήταν ναι, και... ναι, 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 σωστά. Είχε κάνει μία ήττα αυτή και μία ήττα από τη Λίλ που κατά πολλούς λένε ότι είχε παραδοθεί για να δώσει ναι. Την πρόκληση στη Λίλ και όχι στην ΑΕΚ. Εγώ θυμάμαι για ΑΕΚ. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ΑΕΚ και Ευρώπη. Ναι, τα δύο μάτς με τη Ρεάλ. Τα δύο μάτς με τη Ρεάλ. Και εκεί το μεγάλο ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια ήταν 3-2. Και είναι αντιμέτω. Ή 3-3 είχε. Όχι, 3-2 πρέπει να ήταν και ήταν έτοιμο ο Νικολαίδης να κάνει το 4-2. Προηγήθηκε τρεις φορές η ΑΕΚ και ισοφάρισε τις άλλες δύο φορές. Νομίζω ήταν 3-2 και είναι μπροστά με την αιστεία, φάτσα με την αιστεία και τον Κασίγια. Τον Κασίγια ναι, ναι, ναι. Ο Νικολαίδης και όλοι πιστεύαν θα γίνει το 4-2 εκεί πέρα και το έχασε και στη συνέχεια μπήκε το ισοφάρισε του Ζιντάν. Αλλά έχει κάνει και μυθικές βραδιές. Είχε κάνει μυθική βραδιά και στον Περναμπέο. Και στον Περναμπέο. Ήταν εκείνο νομίζω ήταν πιο μεγάλο βαθμό δυσκολία. Είχε αποκλειστεί αίτητη εκείνη τη χρονιά. Ναι, έχανε 2-0 μέσα στον Περναμπέο και το έκανε 2-2. Ναι, με 6 σοπαλίες. Είναι απίστευτο. 6 σοπαλίες, 6 βαθμοί και αποκλεισμό. Ακριβώς, 6. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει στο Τσάμπεζο και η μοναδική ομάδα που το έχει κάνει. Να αποκλειστεί αίτητη. Να αποκλειστεί αίτητη, ναι. Απίστευτη. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, σίγουρα το διπλό στη Φιωρεντίνα. Ναι, το μεγάλη. Οποίο δεν το θυμούνται πολύ, είναι αλήθεια, αλλά ήταν πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Επειδή ήταν στον όμιλο. Ναι, αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο στην ουσία έδωσε την πρόκληση στον ΠΑΟΚ στα νοκάουτ. Έτσι δεν είναι. Ναι, με εκείνη την πρόκληση. Με εκείνη την με εκείνο τον γκολ στο 94 του. Αλλά από τον ΠΑΟΚ, αν ρωτήσει. Γκάρι Ροντρίγκη, δεν λέγονταν. Ναι. Αν ρωτήσει του ΠΑΟΞίδε, νομίζω η πρώτη βραδιά που έρχεται στο μυαλό είναι η πρόκληση στην Κωνσταντινούπολη. Να μα πει και ο Χρήστο. Ναι, ναι, με τον Μουσλίμοβιτ που είχε μέσα στη Φενέρμπαχτσε. Το έπο τη πόλη εκείνο. Ναι, ναι, σωστό. Ωραίο εκείνο. Μεγάλο βράδυ ήταν και με τον Άγιαξ το 10 στην Τούμπα. Νομίζω από τα πιο συναρπαστικά μα που έχουν γίνει στην Τούμπα και το 3-3. Ναι, εντάξει, τώρα, απλά δεν ξέρω αν θα δούμε κάτι τόσο θεαματικό. Δεν είχε καλή κατάληξη. Αυτό δεν είχε καλή κατάληξη. Τώρα εδώ πέρα πιάσαμε άλλη κουβέντα. Ναι, αλλά ήταν φοβερή βραδιά. Νομίζω το θυμούνται όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ναι, θα μπορούσαμε να ανοίξουμε άλλη κουβέντα με μεγαλύτερες ατυχίες. Ναι, πιο άτυχες βραδιές. Ναι, πιο άτυχες βραδιές, σωστά.
Τώρα άλλο παιχνίδι. Τι. Του πάω, έτσι. Μεγάλη νίκη. Σίγουρα να θυμηθώ πάλι. Είναι σημείο, το μεγάλο. Άτυχη βραδιά στη Μόσχα. Μην πα με άτυχε βραδιέ τώρα. Έχουμε... Ναι, γίνεται ένα αποκλεισμό. Σε κάπου πάω που είχε κάνει 8-9 ευκαιρίε για κόκκινη. Με το γλίστριμα του Σαλμπικίδη. Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο εκείνο. Και άλλε πολλέ ευκαιρίε. Εκείνη ήταν πιο χαρακτηριστική. Έχει χάσει ο Πάοκ εκείνο το βράδυ. Κοίταξε, αν μιλάμε για μεγάλε ευρωπαϊκέ βραδιέ του Πάοκ, είναι σίγουρα το διπλό μέσα στην Τότενα. Α, ναι, ρε παιδιά, το ξεχάσαμε. Είναι το διπλό μέσα στην Τότενα που στο πρώτο ημίχρονο βγαίνει ένα Πάοκ και πατάει μια Τότενα. Του Μπέιλ, του Αντεπαγιόρ, του Λένον και των υπόλοιπων παιδιών που μετέπειτα στελέχωσαν την Εθνική Αγγλίας. Ένας Γεωργιάδης ο οποίος από τα αριστερά έκανε ό,τι ήθελε, έχει δύο assist στα δύο πρώτα γκολ. Είναι επίσης το μεγάλο διπλό μες στην Ντόρτμουντ που κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι, απλά εκείνο ήταν χωρίς ουσία ουσιαστικά γιατί δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο. Και πάλι όμως η Ντόρτμουντ δεν είχε χάσει μέχρι εκείνο το σημείο. Αν θυμάστε, ήταν αίτητη. Ναι, η μοναδική ήττα που έκανε μέσα στην έδρα. Και νομίζω με αυτή την ήττα είχε χάσει και την πρώτη θέση στον όμιλο. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί. Πρέπει να είχε χάσει την πρώτη θέση. Ναι, η Κρασνοντάρ είχε την πρώτη. Η Κρασνοντάρ, ακριβώς. Ναι. Κατάλαβες. Σίγουρα είναι αυτά τα δύο. Όπως είπαμε, είναι το έπος της πόλης. Το διπλό μέσα στη Φιωρεντίνα. Με την Ουντινέζε το 3-0 στην παράταση. Ναι. Και αυτό έτσι από τα πρώτα. Άρσε να λέει ο Βασίλης Καβαδέας σωστά. Άρσε μεγάλη λέει, πρόκριση στο Χάιμπουργκ. Με ζήσει η βρίζα. Ναι. Και εντάξει, και για τους πιο παλιούς υπάρχουν και άλλα. Η Μαλίν, θα θυμούνται οι παλιότεροι. Υπάρχουν σπουδαία βραβεία βράδια για το Πάγκερ. Η Μπάγκερ εκείνα τα πέναλτι, τα ξέχαστα, ο αποκλεισμός. Το μεγάλο λάθος του Μιχόπουλου με την Ατλέτικο, με εκείνη την κολάρ που βάζει ο Βέρντι. Ναι, πάλι με δύο σκορ. 4-4 εδώ και 5-2 εκεί. Ο Κριστιαν Βιέρι. Πώς τον είπες στην αρχή? Βέρντι. Αυτός πρέπει να έρθει από μπουζούκια χθες το βράδυ. Να έρθει από μπουζούκια. Από το Βέρντι λέει. Λοιπόν. Όχι Βέρντι, δεν είπα Βέρντι. Ναι, ναι, εκεί το πήγαινες. Ο Βέρντις έρχεται πιο μετά. Δεν ξέρεις. Λοιπόν. Τώρα για άλλες ομάδες. Εντάξει, μην του αφήσουμε του άλλου παραπονεμένου και ο Άρης έκανε. Με την νίκη με τον Ερυθρό Αστέρα εδώ το 3-0. Τη νίκη στο Europa League με την Ατλέτικο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη που έχει φιλοθεί. Άρα ίσως είναι και η μεγαλύτερη νίκη. Πιο παλιά με την Περούτζια το 79. Και ούτε από την Leverkusen είχε χάσει εκείνη τη σεζόν. Στο Βικελίδης είχε έρθει 0-0. Έχω την εντύπωση. Δεν είχε χάσει από την Leverkusen στο Βικελίδης. Είχε χάσει μόνο εκτός έδρας και αυτό στις καθυστερήσεις. Ναι, με ένα 0. Εξαιρετική πορεία του Άρη τότε. Τα χαιρετίσματά μας εκεί στα παιδιά στην Πειλαία που ακούνε πιστά Λίβερο 107,4. Έτσι. Ωραία. Και ο Όφη είχε μια επική πρόκριση με την Ατλέτικο, έτσι. Ναι. Επί Ευγένιου Γκέραρτ τότε. Δεν το έχω καλά στη μνήμη μου, βέβαια. Ήταν πριν από πολύ παλιό, αλλά ναι. Το ξέρει σαν γεγονός, ναι, έτσι. Ναι, βέβαια. Αυτό τώρα Ατρόμητος, ο οποίος έδειξε. Δεν έχουν όχι, την ίδια την άλλη ιστορία. Όχι, αλλά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον Ερυθρό Αστέρα, τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος πήρε μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκριση επί της Mainz. Ναι. Ήταν μια γερμανική ομάδα, πολύ ανώτερη. Της ομάδας της Τρίπολης είχε χάσει και στο πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία 1-0 και έκανε την επιστροφή στο εντός έδρας. Είναι μεγάλη βραδιά και η περσινή με τη Σπαρτάκ, γιατί μπορεί πολλοί να μην θυμούνται γιατί μετέπειτα δεν ήρθε η πρόκριση στους ομίλους, αλλά ο τρόπος που γύρισε εκείνο το 0-2 σε 3-2 νομίζω είναι από τις κορυφαίες ανατροπές που έχουν κάνει ομάδες. Σε τέτοιο επίπεδο απέναντι τέτοια ομάδα, έτσι. Από 0-2 να γυρίσει. Αλλά και το δίπλο στη Βασιλεία ήταν μεγάλη έκταση, ήταν μεγάλη νίκη. Το 0-3 εκείνο, βέβαια. Ήρθε πάρα πολύ εύκολα. Όσον αφορά για τη Σπαρτάκ, νομίζω ότι. Να με διορθώσω άμα κάνω λάθος. Γύρισε πριν το ημίχρονο. 2-2 αν δεν κάνω λάθος και 3-2 είχε γίνει. Όχι, 3-2 στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο, γύρισε πριν το ημίχρονο. Είχε πιάσει και πέναλτι ο Πασχαλάκης, κομβικό σημείο του αγώνα. Τον οποίο Πασχαλάκη, πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ περιμένουν σήμερα να εμφανιστεί σοβαρός. Έχουν τις αναμνήσεις ακόμα από τον περσινό μάτσο με την Μπενφίκα. Αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνει πάλι τα διαλάθη και ο ίδιος θα είναι πιο συγκεντρωμένος. Ένα λάθος έκανε το παιδί σε εκείνο το μάτσο. Το οποίο είναι μισό λάθος του μάτους, μισό του Πασχαλάκη. Ναι, νομίζω θα είναι πιο συγκεντρωμένος σήμερα και εκείνος θέλει όσο λίγη την πρόκριση. Είναι έτσι, έχοντας ζήσει. Αυτοί που έχουν ζήσει όλες αυτές τις δύο σεζόν του ΠΑΟΚ, τις πολύ γεμάτες με τις επιτυχίες, νομίζω είναι μεγάλη πρόκληση για αυτούς φέτος. Έχοντας φύγει και αυτή η πίεση για το πρωτάθλημα. Που υπήρχε πέρσι, πέρα από την προσπάθεια για το Champions League, νομίζω φέτος η μεγάλη πρόκληση, ο τεράστιος στόχος για όλους και ατομικά και συλλογικά είναι να έρθει επιτέλους αυτή η πρώτη παρουσία στο μέλλον του Champions League. Η κλήρωση δεν χαμογέλασε, αλλά στο γήπεδο όλα μπορούν να αλλάξουν. Έτσι, αρχίζει γεωμένης από απόψη. Σαφώς πιο βατή η αντίπαλη του ΠΑΟΚ στα playoff ή ο Αποέλ ή η Ντάνταλκ. Όχι η Ντάνταλκ, με συγχωρείτε, ή ο Αποέλ ή η Καραμπάκ. Ναι, στο ομίλους του Europa League είναι μια πιθανή αντίπαλο η Ντάνταλκ. Τι βλέπεις Γιώργο, πάμε Κύπρο μετά ή πάμε Αζερμπαϊτζάν? Θα δούμε σήμερα το πρώτο αποτέλεσμα, γιατί και αυτή την ίδια ώρα παίζουν στις 8.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορή εκεί. Θα δίνει ένα μικρό αβαντάζ στον Αποέλ, αλλά νομίζω ότι μπορεί και η Καραμπάγκ να διεκδικήσει την πρόκληση. Αποέλ, εγώ. Εντάξει, ας μην προτρέχουμε. Ας γίνουν τα πρώτα μάτια σήμερα, ας περάσει και ο ΠΑΟΚ και όλα έρχονται. Τι διαβάζει εδώ, η Ντέρμπι ανακοίνωσε. Το Wayne Rooney σαν παίκτη προπονητή στα χνάρια του. Αυτή η καινούργια μόδα που έρχεται από το παρελθόν βέβαια, το κάνει και ο Κομπανί στην Άντερλεχτ και νομίζω θα το κάνουν κι άλλοι όσο προχωράμε. Δεν το καταλαβαίνω εγώ να σου πω την αλήθεια και πολύ, αλλά. Το παράξενο είναι ότι υπέγραψε συμβόλαιο 18 μηνών. Ούτε 2 χρόνια ούτε ένα. 1,5 χρόνο συμβόλαιο. Εντάξει. Αυτό είναι το αξιοπερίεργο. Ωραία. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ, Λίμπερο Παντού, με Γιώργο Παϊράμι, Χρυστογιωβάνουλ και Γιώργο Παγιωτίδη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Ο Λίμπερο Παντού, ως και τις 5, τελευταίο ημίωρο. Κλείνει στην Άρσεναλ ως δανεικός ο Κουτίνιο, λέει. Να τελειώνει και αυτό το θέμα με τον Κουτίνιο, επιτέλους. Ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Η Άρσεναλ με Κουτίνιο, Πεπέ, Μπαμεγιάνγκ, Λεγαζέτ. Εκεί μπροστά κάτι γίνεται. Έχει ο Ζιλ ακόμη. Κάτι θα γίνει. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Έχει το Σοκράτη πίσω το γίγαντα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Γιατί δεν είναι κακή σεζόν. Πέρσι μια χαρά είναι. Όχι, ήταν. Δεν είναι. Το γίγαντα. Βασικός όλη τη χρονιά. Ωραίος είναι. Λοιπόν... Και τώρα που έπαιξε στο διεθνές έτσι ποδόσφαιρο, είδες την είδηση με τον Ρούνεϊ. Πριν λίγο δεν θυμάμαι. Την είπατε. Ναι, πού ήσουν. Πού ήμουν εγώ. Μάλλον επειδή αυτό τώρα γράφω. Λοιπόν, εδώ ανοίγουμε και γραμμές ξανά. Παραμένουν ανοιχτές γραμμές. 2-3-10-2-87-8-8-8. Καλείτε έτσι να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο να δώσουμε σε εσάς το λόγο για το απόψινο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι για ακόμη 20 λεπτά και φίλοι του Άρη έχουν την ευκαιρία να καλούν στο 2-3-10-2-87-8-8-8 για να κερδίσουν τις διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βερολίνο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Την 5η στις 8 αγώνας με τη Μόλντε θα μπορούν να το δουν από εκεί σε μια ξεχωριστή εμπειρία με απεριόριστη μπύρα και λαχνό για τις κληρώσεις στο ημίχρονο. Έτσι θα υπάρχει στυλ κυτρινό μαύρο κερκίδα νομίζω. Οπότε καλείτε τώρα στο 2-3-10-2-87-3-8 για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση. Επιφυλακτικούς σας βλέπω τους φίλους του ΠΑΟΚ πάντως σήμερα. Παρότι λέγαμε πριν ότι υπάρχει αισιοδοξία, δεν βλέπω να έχουν τη διάθεση να. Εκτός και αν ετοιμάζονται για τούμπε περισσότεροι. Ναι, νομίζω ότι μερικοί. Μάλλον αυτό είναι έτσι. Είναι ήδη στον δρόμο. Γιατί χθες τους έβλεπα πολύ αισιοδοξία. Χθες ήταν πάρα πολύ αισιοδοξία, ναι, και σήμερα βλέπω ότι δεν υπάρχει πολύ. Ίσως αυτό προετοιμάζονται για το παιχνίδι. Ετοιμάζονται για τούμπα στις 5, υπενθυμίζουμε, ανοίγουν οι θύρες. Σε μια προσπάθεια έτσι αποσυμφόρησης της κατάστασης. Sold out υπάρχει. Όσοι δεν έχει εισιτήριο, καλό είναι να μην πλησιάσει το χώρο προς το γήπεδο. Ναι, ναι. Γιατί η UEFA είναι αυστηρή, όπως ξέρουμε σε αυτά. Και καλό είναι να αποφευθεί και ο συνωστισμός. Θα είναι κατάμεστη στις κερκίδες ούτως ή άλλως. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Θύρα 8 θα κλείσει για πολύ λίγους Ολλανδούς. Περίπου 200 με 300 άτομα θα είναι αυτοί που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Το κακό είναι αυτό. Θα στερηθούν φίλοι του ΠΑΟΚ την ευκαιρία να βρεθούν στο γήπεδο γιατί θα κλείσει ολόκληρη θύρα 8. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Απομένουν περίπου 3 ωρίτσες για τη σέντρα. Να ξαναθυμίσουμε τις πιθανές ενδεκάδες με τις οποίες αναμένεται να παραταχθούν δύο ομάδες. Με τον ΠΑΟΚ στην πρώτη επιλογή ενδεκάδος, ο Αμπέλ Φερέιρα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι στον πάγκο. Να αναμένεται να παραταχθεί με Πασχαλάκη στην εστία. Δεξιά θα είναι ο Μάτος, αριστερά ο Γιαννούλης και στο κέντρο της άμυνας ο Βαρέλα με τον Κρέσπο. Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο θα είναι Ελ Καντουρί και Εσίτη εκτός απρόπτου. Αριστερά ο Μπίσεσβαρ, δεξιά ο Ζαμπά και στην κορυφή οι δύο επιθετικοί, το δίδυμο Πέλκας και Ακπομ. Δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς δίδυμο, ο Πέλκας θα έχει πιο ελεύθερο ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτός θα είναι ο σχηματισμός του δικεφάλου. Πλευράς Άγιαξ, ο Έρικ Τεν Χαγ αναμένεται να παρατάξει τον Ονάνα στην εστία. Στο κέντρο της άμυνας ο Μαρτίνες με τον νεαρό το Σούρς. Ο Ταλιαφίκος στο αριστερό άκρο της άμυνας και ο Φέλτμαν ως δεξιός μπακ. Στη μεσαία γραμμή ο Μαζραουί με τον Μπλίντ αναμένεται να είναι οι δύο αμυντικοί μέση. Θα έχουν εκεί το ρόλο στο 6 και στο 8. Μπροστά του η τριάδα θα αποτελείται από Ζήγες λογικά στα δεξιά και Νέρες στα αριστερά. Ο Φάντεμπεκ θα έχει έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Ο πιο επικίνδυνος παίκτης του ΕΑΝΤΑ. Με το πιο πολύ συζητημένο πρόσωπο των τελευταίων ημερών. Καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Ρεάλ είτε μετά το σημερινό παιχνίδι. Και ελπίζουν όλοι στον ΠΑΟΚ να μην προλάβει τη ρεβάνς. Και στην κορυφή της επίθεσης, σε πιο ελεύθερος ούτως ή άλλως, ο Ντούσαν Τάντιτς. Το μεγάλο αστέρι αυτή τη ομάδα. Να το δούμε πώς θα ανταποκριθεί και σε αυτή τη θέση. Τον Τάντιτς. Ναι, έπαιξε και πέρσι τα παιχνίδια, ναι. Ήταν αποδοτικός αρκετά. Ναι, ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα. Δεν είναι το κλασικό το φόρ που θα γεμίσει την περιοχή, ναι. Που θα πάει με τη. Ούτως ή άλλως δεν πάει στο παιχνίδι του με σέντρα και γεμίσματα. Οπότε το έχει φιλοσοφήσει το παιχνίδι αυτό. Και γι' αυτό επιλέγει στην κορυφή τον Τάντιτς. Ωραία. Λοιπόν, αν ήσουν σήμερα, αν ήθελε να πάρει μια φανέλα παίκ του Άγιαξ, ποιον θα έπαιρνε. Εγώ έτσι. Του Ζήγεχ. Του Ζήγεχ, ε. Ξεκάθαρα. Τρομερός παίκτης. Είναι πολύ καλός. Χρήστο.
Εγώ θα παίρνω του Φάντεμπεκ. Φάντεμπεκ, γιατί θα τον δεις και στη Ρεάλ μετά από λίγες μέρες. Ναι. Εσύ? Εγώ θα έπαιρνα... Δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Είσαι σε δείγμα, πες και θα επιλέξουμε. Θα έπαιρνα μάλλον του Τάντιτς. Του Τάντιτς, ε. Ναι, μ' αρέσει πολύ ο Σερβός. Για να μην πάρουμε την ίδια, λες. Για να έχουμε να τις ανταλλάζουμε. Ναι, ναι. Του Νέρες δεν άκουσα να λέει κανείς. Ναι, ήμουν εγώ ανάμεσα αυτούς τους δύο. Να ζει και Νέρες, αλλά επιλέγω τον Ζήγκο. Του Νέρες γράφονται σενάρια διάφορα. Για Manchester United γράφονταν. Εντάξει, μπορεί να έρθει ο Manchester United αργότερα στη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Δεν είναι. Μπορεί να παίξει στο Europa League. Ναι, μπορεί να παίξει τον Άρη στο Europa League. Οπότε θα έχουμε εκεί την ευκαιρία. Σωστό, σωστό. Εντάξει, τώρα αν έρθει η United δεν θα πάρει τον Νέρες με τόσα αστέρια που θα έχει. Θα πάρει πιανού του Μαρτσιάλ. Για πες. Ή του αυτού του. Μαγκουάιρ, 80 εκατομμύρια αμυντικό. Πιο ακριβώ εσύ. Όχι, ρε φίλε, του Μαγκουάιρ θα μου είναι μεγάλη φανέλα. Θέλω κάποιον πιο μικρό σώμα. Πογκμπά, αν δεν φύγει. Και ο Πογκμπά είναι 2 μέτρα. Βασικά γιατί θα πα να δει τη Manchester United. Πάρω από εκεί. Του Ράσφορντ λε. Ναι. Του Λίγκαρτ ίσως θα έπαιρνα. Καλός και ο Λίγκαρτ. Ναι. Μ' αρέσει ο Άγγλος, είναι ωραίος. Λοιπόν, ωραία. Ένα ταρτάκι μας έχει μείνει. Μπορεί να φέρουν καμιά του Λουκάκου να μας ζητώσουν έτσι. Δεν θα παίζει, θα φύγει μάλλον. Θα φύγει, ναι. Κάνει προπόνηση με την δεύτερη ομάδα τη Άντερλεχτ. Την ΚΑΠΑ 18 τη Άντερλεχτ. Ναι. Ναι. Άμα ήταν και ο Βράνιας, θα κάνανε μαζί προπόνηση εκεί πέρα. Γιατί και ο Βράνιας εκεί έκανε. Στην ΚΑΠΑ 18 τη Άντερλεχτ πέρυσι. Δεν τον πέτυχε. Λοιπόν, τελευταίο ταρτάκι, περιμένουμε και εσάς για τις δικές σας απόψεις. Λοιπόν, τι λέει πάλι. Εντάξει. Ναι. Πού τα βρίσκεις αυτό. Αυτό όμως δεν είναι αθλητικό. Ναι. Οπότε απορρίπτεται. Χρήστος Γιωβάνογλου είναι εκτός ορίων πολλές φορές. Ανυπομονή για το παιχνίδι. Ναι, το βλέπω σαν να μένα κάρβουνα. Να τον κοντρολάρουμε προσπαθούμε, αλλά δεν κρατιέται. Είναι ανυπόμονος. Ανυπόμονο αγόρι. Όχι, μετράει τα λεπτά. Ναι. Θέλεις νίκη απόψε, Χρήστο, έτσι. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα δεν θα σε ικανοποιήσει. Θα με ικανοποιήσει. Εμάς θα οικονομήσει, με τον γκολ που το παίξαμε. Ναι. Θα με ικανοποιήσει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα υπάρχει γκολ εκτός έδρας του Άγιαξ. Άρα ένα 0-0 ή μια νίκη καθαρή του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Δεν θέλω να βάλει γκολ ο Άγιαξ. Ισοπαλία 1-1, άμα στη δώσω δεν την παίρνει δηλαδή. Όχι. 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 Δεν πιστεύει τον ΠΑΟΚ θα εκτός. Πιστεύω, αλλά θέλω να κάνω τη ζωή μου εύκολη. Γιατί πιστεύεις ότι με ένα 0 ή με 0-0 θα είναι η ζωή σου εύκολη στο Άμστερνταμ? Με ένα 0-0. Ναι. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ περνάει με οποιαδήποτε ισοπαλία μετά. Μάλιστα. Διαφωνείς? Ότι περνάει με 0-0 δεν είναι διαφωνήσω, έτσι είναι οι κανονισμοί. Ωραία. Τότε. Δεν διαφωνώ, προφανώς και δεν διαφωνώ. Ωραία. Τότε. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι θα είναι και εύκολο το έργο. Ακόμη και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Κοίταξε. Όλα θα κρυθούν εκεί, πιστεύω. Εγώ σου ξαναείπα, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να φάει γκολ εκτός έδρας. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι θα δεχτεί σήμερα γκολ ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν θα κρίνει αυτό την πρόκληση. Εδώ θα είμαστε, αύριο θα το δούμε. Ναι. Δεν, καθόλου. Χαλά. Εγώ πιστεύω ότι ακόμη και στο χειρότερο σενάριο για τον ΠΑΟΚ σήμερα, ακόμη και με 1-2 να χάσει, νομίζω ότι θα έχει πιθανότητες να πάει εκεί να κερδίσει. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ξεκάθαρα ότι η πρόκληση θα κρυθεί εκεί, όπως και να έχει, όποιο και είναι το αποτέλεσμα. Ακόμη και με 2-0 του ΠΑΟΚ πιστεύω ότι δεν θα πάει εκεί να περάσει ένα ήσυχο βράδυ. Ακόμη και αν χάσει 1-2 πάλι πιστεύω ότι ο Άγιαξ δεν θα γίνει ένα ήσυχο βράδυ. Καταρχάς δεν γίνεται. ΠΑΟΚ και ήσυχο βράδυ. Να το πάρουμε από εκεί. Δεύτερο. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα να πάρει ο ΠΑΟΚ αν δεν δεχτεί γκολ είναι νίκη. Ισοδυναμή με νίκη. Το 0-0 για μένα είναι νίκη. Θα το πανηγυρίσω. Το 0-0 είναι ύπουλο. Εξίσου. Ακριβώς. Όχι, έχουμε πει όμως το 0-0 όταν είσαι μετά το δεύτερο παιχνίδι εκτός. Παίζει για δύο αποτελέσματα. Ακριβώς. Εντάξει. Καλά, θα είναι επιτυχία έτσι. Και νομίζω είναι επιτυχία άμα πάρει χ από τον Άγιαξ. Δεν είναι επιτυχία για αυτόν τον Άγιαξ. Σίγουρα. Εντάξει, εντάξει. Και χωρίς να δεχτείς γκολ, έτσι. Δεν θα πρέπει όμως ο Πάουκ να κατέβει με την οτροπία όχι, του Πάουκ με το 0-0. Εννοείται αυτό. Απλά επειδή λες να μην φάει γκολ. Αν δεν φάει γκολ και έρθει παρόλα αυτά 0-0, είναι επιτυχία. Δεν είναι άσχημο το αποτέλεσμα. Αυτό σου λέω. Εγώ θα το πανηγυρίσω σαν νίκη. Αυτό. Παίχτες που είναι δαιμονισμένοι μπροστά να καταφέρει να μην φας γκολ. Είναι επιτυχία. Γιατί μετά ξέρει ότι ό,τι και να γίνει, παίζει για δύο αποτελέσματα. Αν βάλει ένα γκολ εκεί μέσα. Έχει τελειώσει. Μέσα θα όσο σου λέω, εγώ τα έχω πει εδώ και μια εβδομάδα, λέω και επιμένω. Όσο σίγουρο είμαι ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα δεχτεί γκολ, τόσο σίγουρο είμαι ότι θα βάλει εκεί γκολ. Δηλαδή δίνω το εκτός έδρας γκολ σίγουρο και στα δύο μάτια της σειράς. Και για τον Άντεξ Ντούμπα και για τον ΠΑΟΚ εκεί. Ψάξτε ένα κόμπο μπέτα με πάρει τέτοιο. Αυτό που είπες. Άρα δηλαδή θες να μου πεις ότι. Δεν ασχολούμαι με στοίχημα καθόλου, αλλιώς. Φαίνεται. Δεν λέω για σένα, για τους ακροατές. Φαίνεται, λέει, ο άλλος δεν είπε την κακία. Φαίνεται. Μου λες δηλαδή ότι. Ο ΠΑΟΚ σήμερα και θα φάει γκολ. Και θα βάλει τη ρεβάνς στο Άμστερνταμ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Εγώ σου είπα. Βλέπω. Αν έρθει η πρόκριση του ΠΑΟΚ,
Πιστεύω ότι θα έρθει με 1-1 σήμερα ή με νίκη 2-1 και αντίστοιχα στη ρεβάνση θα πάει να κερδίσει και 1-2, θα φέρει 1-1 εκεί. Και αν περάσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι κάπως έτσι θα περάσει. Δεν πιστεύω ότι θα περάσει δηλαδή με 1-1-0 σήμερα και 0-0 εκεί. Εγώ νομίζω ότι όπως, επειδή πιστεύω πάρα πολύ στο κάρμα, νομίζω ότι όπως αποκλείστηκε με 2 ισοπαλίες, θα περάσει με 2 ισοπαλίες. Μπορεί να γίνει περάσει... το 1-1 εδώ, 2-2 εκεί. Όχι, 0-0 εδώ, 1-1 εκεί. Έτσι λέω εγώ. Εντάξει, έτσι λες εσύ. Δεν βλέπω 0-0 στο πλάνο. Σε κανένα από τα δύο παιχνίδια. Εντάξει. Θα δούμε, θα δούμε. Κοντός αλμός αλληλούια. Τρεις ορίτσες μείνανε. Θα πάμε, όπως εγώ θα στεναχωρηθώ και θα πάμε κουβά τον Γιώργο τον Μπαϊράμι που έχει δώσει γκολ-γκολ. Και διπλό έδωσε, 1-2. Και διπλό. Σε πρώτη φάση όμως το γκολ-γκολ έχω το χειρώσει σαν. Το σκορ, σαν σκορ 1-2 λέω. Ναι, αυτό. Δεν Α, είπαμε, ακούστηκαν η εκπομπή, ηχογραφείτε. Εννοείται. Θα είμαστε αύριο όλοι και οι τρεις. Σου είπα, όπως εκτεθήκαμε προχθές με την εθνική εφήβων που μην γίνει κανένα 3-0 του ΠΑΟΚ και δεν έρθει Γιώργος Μπαϊράμης και μην γίνει κανένα 0-3 του ΑΕΚ και δεν έρθει Χρήστος Γιωβάνογλου. Αυτό το δω και τους δύο αύριο. Εδώ θα είμαστε. Εμείς είμαστε επαγγελματίες πάνω απ' όλα. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Είμαστε επαγγελματίες πάνω απ' όλα, άρα αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα. Η εκπομπή ηχογραφείται, αύριο θα έχουμε το σχετικό απόσπασμα. Έτσι. Μέσα το production τα παιδιά θα. Production, πω. Θα το κόψουν, θα το ζητήσουν να παιχτεί στον αέρα του Λίμπερο. Ναι. Έτσι. Ωραία. Κάποιον θα τρολάρουμε πάντως από τους τρεις αύριο. Αύριο, ναι. Το λιγότερο τρολάρισμα θα το δεχτώ εγώ που έχω πίσω παλία. Καλυμμένος. Ναι. Εσύ πώς δεν είπες, γιατί θα έρθει άσο ή διπλό. Όχι, ισοπαλία. Δεν είπα ότι θα. Ωραία, ναι. Ένα-ένα, αυτό βλέπω. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, στο Open να θυμίσουμε τηλεοπτικά το παιχνίδι στις 8. Θα υπάρχει νομίζω και pre-game. Κάναμε σάρων νωρίτερα από την Τούμπα. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 από νωρίς οι πρώτες συνδέσεις. Όλο το επιτελείο του Λίμπερο θα είναι εκεί. Τα παιδιά του ΠΑΟΚ 24 θα ακούσετε το pre-game με τις αφίξεις, τις εντεκάδες και ό,τι άλλο υπάρχει από το γήπεδο της Τούμπας. Φυσικά σε ζωντανή μετάδοση το παιχνίδι σε περιγραφή του Σταύρου Κόλκα. Και, επίσης, και το post-game μετά, δηλώσει, συνέντευξη τύπου, όλα εδώ. Ο Ιβάν Σαββίδης στα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν έχει τιμωρία. Έτσι, να πούμε ότι θα βρίσκεται κανονικά στο γήπεδο. Ναι. Δεν ξέρω αν θα μπει, αν θα τηρήσει αυτό που έκανε και πέρσι, που ουσιαστικά αυτό τιμωρούταν και δεν έμπαινε, δεν είχε μπει ούτε στα ευρωπαϊκά. Δεν υπάρχει όμως τιμωρία για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μπορεί μόνο να είναι Ελλάδα αυτή. Να δούμε αν θα συνεχίσει αυτό που έκανε και πέρσι. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του έτσι. Είναι στη Θεσσαλονίκη πάντως ο Ιβάν Σαββίδης. Μένει να δούμε αν θα είναι παρόν στη σουίτα του ή αν απλά θα χαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα είναι πάντως παρόν γιατί είχε δηλώσει τότε ότι θα ξαναμπεί. Μόνο στο καινούριο γήπεδο. Ναι, στη Νέα Τούμπα. Να δούμε. Η τιμωρία του στην Ελλάδα έχει μειωθεί παρόλα αυτά. Έχει πέσει κατά ένα χρόνο ή όχι. Γιατί υπήρχαν κάποια τέτοια δημοσιεύματα, νομίζω, στο τέλος του πρωταθλήματος. Ας μην πούμε καμιά ακρίβεια καλύτερα. Ναι, καλύτερα όχι. Πάντως, αυτό που θέλαμε να τονίσουμε ότι δεν ισχύει η τιμωρία όπως και να έχει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι, αυτό. Απλά δεν είναι σίγουρο το αν θα μπει στο γήπεδο, διότι από μόνο ουσιαστικά αυτοτιμωρείται, όπως είχε πει. Ακριβώς. Οπότε, μένει να δούμε τι θα κάνει και σήμερα. Αν θα είναι σουίτα ή αν θα φύγει να το δει από τη Μακεδονία Παλάς πάλι. Ίσως διατηρήσει και τα γούρια. Έτσι, πέρσι το πήγε καλά η με όλο αυτό που έκανε. Ισχύει. Ενώ σε άλλες βραδιές που ήταν στην Τούμπα. Θα το δούμε και αυτό σε κάνα δύο ώρα που θα φτάσει και η αποστολή του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Λιγότερο ίσως, γύρω στις 6.30 εκεί θα αναμένονται οι αφήξεις των αποστολών. Θα το δούμε. Λοιπόν, να θυμίσω για μια τελευταία φορά ότι προλαβαίνετε σε αυτό το πεντάλεπτο που μας απέμεινε και η τελευταία να καλείτε στο 2-3-10-2-87-8-8-8 για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για το Βεργίνα Θέατρο του Ρίτνης Καζίνου Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσετε εκεί το παιχνίδι του Άρη με τη Μόλτε την 5η στις 8. Από γιγαντοθόνη σε κίτρινο μαύρο κλίμα κερκίδας έτσι που θα υπάρχει. Με απεριόριστη μπύρα και λαχνό για τις κληρώσεις στο ημίχρονο τα οποία περιλαμβάνει κάθε πρόσκληση. Πολύ απλή διαδικασία, καλείτε απλά εδώ στο Λίμπερο και κερδίζετε αυτόματα μία διπλή πρόσκληση. Λοιπόν, θα ακολουθήσει το All About Aris On Air 5 με 7 για να ενημερωθούν και οι φίλοι του Άρη για όλο το ρεπορτάζ, για το ταξίδι στην Νορβηγία και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο. Στις 7 θα πάρει σκητάλι ο Δημήτρης Ζαναξής και θα ξεκινήσει σιγά σιγά το pre-game της μεγάλης βραδιάς στην Τούμπα με ζωντανές συνδέσεις και νωρίτερα θα υπάρχουν συνδέσεις καθώς γύρω στις 6.30 αναμένουμε από την UEFA να ανακοινώσει και τις πιθανές τις δεκάδες που θα έχουν επιλέξει οι δύο προπονητές. Η βραδιά είναι ΠΑΟΚ, είναι ευρωπαϊκή βραδιά στην Τούμπα. Ο Λίμπερο θα είναι εκεί φυσικά από νωρίς και στην ζωντανή μετάδοση του παιχνιδιού με Σταύρο Κόλκα όπως είπαμε στην περιγραφή και μετά το παιχνίδι συνέντευξης τύπου, οι δηλώσεις των παικτών. Και όλα τα παρελειπόμενα του ρεπορτάζ. Έτσι. Έτσι. Ακριβώς. Πείτε, παιδιά, άλλο εσείς πώς περιμένετε να απολαύσετε το παιχνίδι έτσι για να κλείσουμε. Εντάξει, όπως είπαμε, εγώ προετοιμάζομαι για γήπεδο. Θα είμαστε εκεί. Εμείς πιο καναπεδάτα, έτσι. Το δούμε. Πίτσα μπύρα. Εντάξει, πίτσα μπύρα δεν ξέρω.
γιατί παχαίνει. Να το σκεφτεί τη παρέα. Πάντως, άμα τρώμε κάθε μέρα πίτσα, μπύρα σε κάθε παιχνίδι. Καλά, λες τώρα που έχει και κάθε μέρα. Ναι, γιατί έχουμε και Τρίτη, αύριο έχουμε Τετάρτη Ολυμπιακό, την Πέμπτη έχουμε το Europa League. Ναι. Έχουμε και την Εθνική Μπάση την Παρασκευή. Τι θα γίνει? Όπου όλη η εβδομάδα θα πάει. Έτσι. Καλό είναι που πέφτουν αυτή η εβδομάδα, θα πάμε Τούμπα. Την επόμενη θα πάμε Κλειάνθης Βικελίδης. Φτυχώς δεν παίζουν μαζί καπάκι, δηλαδή. Ναι, γιατί μια μέρα εδώ, μια μέρα εκεί. Ναι. Πάντως, μια είδηση, αυτό δεν το έχουμε αναφέρει έτσι, αλλά η Ξάνθη έκανε μια ηχηρή μεταγραφή, είναι αλήθεια, για τα στάνταρ της. Απέκτησε τον Εντουάρντο της Μπράγκα. Τον γνωστό που ήταν με το σοβαρό τραυματισμό στην Arsenal κτλ. Το center forward. Κροατικό διαβατήριο που εδώ πέρα λέει τη Βούλα. Έχει αποκτήσει ένα παίχτη από το πάνω ράφι. Είναι αυτό. Είναι 26χρονος Βραζιλιάνος. Όχι, αποκλείεται τότε. Αλλά εγώ το θυμάμαι που έπαιζε στην Μπράγκα αυτό. Ο Εντουάρντο δεν είναι 26, 36 ίσως. Ναι, ο γνωστός. Πάντως έχει τον. Πότε το πήρε, έπαιξε και στην Εστορίλ. Αλλά και στην Μπράγκα. Η Μπράγκα τον απέκτησε το καλοκαίρι του 18. Και έχει αγωνιστεί συνολικά 148 φορές με όλες τις ομάδες που έχει συμμετάσχει έτσι. Έχει σκοράρει 7 φορές, 22 assist. Έχει κερδίσει πρωτάθλημα Βραζιλίας. Ενδιαφέρον αυτό, έτσι. Το 2012. Τρία πρωταθλήματα περιφέρειας, της Καριόκα και της Καταρινένσε. Αυτά είναι περιφέρειες στη Βραζιλία, έτσι. Ωραία. Ξέρω. Νομίζω πως είναι. Όχι, δεν είναι 23 χρονών, ρε παιδιά. 26, είπες. 26, ναι, αυτό. 26 χρονών. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι καλή προσθήκη. Είναι γνωστό παίχτη. Και για την Ξάνθη, η οποία δεν αγωνίζεται ούτε Ευρώπη, ούτε τίποτα. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι ίσως έχει αρκετές βλέψεις για φέτος. Κλείνοντας, εμείς να εφιστήσουμε την προσοχή σε όσους πάνε γήπεδο. Έτσι. Να υπενθυμίσουμε ότι οι θύρες ανοίγουν σε 3 λεπτά. Θα είναι γεμάτοι τώρα οι δρόμοι γύρω από την Τούμπα, φυσικά. Έτσι. Με προσοχή, παιδιά. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2, από τις 2 και τις 5 για να σχολιάσουμε όλα όσα θα έχουν γίνει απόψε στο γήπεδο της Τούμπας και φυσικά και για τα παιχνίδια που θα υπάρχουν αύριο στο Champions League με τον Ολυμπιακό στο επίκεντρο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το τρίωρο. Ακολουθεί, όπως είπαμε, όλα από το Άρισον Ερμηνικό Παπαδόπουλο. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 για την ποδοσφαιρική βραδιά του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Από εμάς, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.